Λοιπόν, συμφωνείτε και οι δύο καλύτερο παίκτη, ο Σάμαρη και ο Μέντε, λέει ο Άγγλο, δηλαδή τα δύο αμυντικά χαφ, ίσω και για τον τρόπο παιχνιδιού. Δηλαδή, εντάξει, κύλησε πολύ το μάτι στον άξονα. Το Μέντε δεν τον βοήθησε τόσο πολύ ο τρόπο παιχνιδιού του Παναθηναϊκού. Τον βοήθησε. Ανασταλτικά περισσότερο και ναι, να διακριθεί αυτό. Να πάρει κάποιε δεύτερε μπαλιέ και αυτά. Ναι. Έτσι. Όχι, ναι. Τον βοήθησε κάπω αλλιώ. Ναι. Ενώ το Σάμαρη τον βοήθησε γιατί είχε λίγο περισσότερο την κατοχή Ολυμπιακού στην μπάλα και την έπαιζε λίγο πιο σωστά. Τακτικά θα αλλάζατε κάτι στη ροή του μάτς? Δηλαδή είδατε κάτι που εσείς δεν θα το κάνατε ή που σκεφτήκατε κάτι που θα επιλέγατε διαφορετικό από αυτό που επέλεξαν οι δύο προπονητές? Όσον αφορά τον Ολυμπιακό, νομίζω ότι οι αλλαγές γίνανε νομίζω και στην κατάλληλη στιγμή αλλά και ακριβώς έτσι όπως έπρεπε να γίνουν. Ίσως θα μπορούσε να περάσει πιο γρήγορα στη θέση του Σαβιόλα ο Βάις για να παίξει ο Φουστέ πίσω από τον σέντερ φόρτς. Αυτό πρέπει να γίνει λίγο πιο γρήγορα. Μιας και ο Σαβιόλα δεν μπορούσε, είχε βραχυκλώσει εκεί μπροστά. Δεν έβγαινε αυτή η συνεργασία. Ο Φουστέ θα μπορούσε να αποδώσει καλύτερα στον χώρο του κέντρου. Έγινε όμως, νομίζω σωστά έγινε η αλλαγή. Ο Βάις περίμενε περισσότερο από αυτόν μπαίνοντας στο παιχνίδι. Όσο και τον Παναθηναϊκό, πίστευα ότι μετά την αλλαγή του Φιγκερόα θα άλλαζε αυτό το παιχνίδι, αυτό το ρόβο τον οποίο είχε επιλέξει να παίξει το 4-4-2, βάζοντας τον Γκρουναρίδη αριστερά, παίζοντας αλλάζοντας αυτό το παιχνίδι σε ένα 4-2-3-1. Έτσι το περίμενα. Δεν το επέλεξε ο προπονητής να συνεχίσει πάλι αυτό το 4-4-2, πίστεψε ότι με την ταχύτητα του Κλουραρίδη σε μια δεύτερη φάση της επίθεσης θα μπορεί να φινιδιάσει τον Ολυμπιακό. Όμως δεν έχει την ίδια δύναμη όπως έχει ο Φιγκερόα στο ψηλό παιχνίδι ή στο να κρατήσει την μπάλα. Ο Κλουραρίδης χρειάζεται πιο πολύ χώρο, πάσες στο χώρο για να μπορέσει να διακριθεί. Και ήταν μέσα κλεισμένος ουσιαστικά σε αυτό το παιχνίδι. Άγγελε, εσύ? Εγώ πιστεύω ότι από την πλευρά του Παναθηναϊκού ίσως ίσως την αλλαγή του Φιγκερόα να έβαζε τον Αντζαγκούν από πίσω. Γιατί ο Μπέρκε βλέπαμε ότι έπαιρνε τις κεφαλιές και μπορούσε να σπάσει. Ή του Πράνιτς. Δηλαδή να μπει, γιατί έχει δείξει ότι μπορεί, είναι γρήγορος παίκτης και έτσι όπως έπαιξε, ας είπα, και με τον Μπέρκ που έπαιρνε τις κεφαλιές στο δεύτερο μήχρονο, ειδικά που γινόντουσαν και φάσεις, μπορούσε πιστεύω κάπου να βοηθήσει περισσότερο με την αλλαγή του Φιγκερόα να έβαζε τον Αντζαγκούν από πίσω. Κατά τα άλλα, νομίζω ότι. Όπως έπρεπε να παίξει και περιμέναμε, έτσι έγινε. Σε λίγο θα έχουμε και την πρώτη ζωντανή σύνδεση με τηλεφόρο για να ακούσουμε τη συνέντευξη τύπου, να δούμε τι θα πούνε οι δύο προπονητές. Αν και πήραμε μια πρώτη γεύση, ναι, από όσα δήλωσαν μετά τη λήξη του αγώνα στην Nova, στο Flash Interview. Έχουμε ερωτήσεις από το. Ναι, έχουμε ερωτήσεις. Να διαλέξουμε όμως κάποιες, γιατί είναι και πολλές. Είναι και παρατηρήσεις και ερωτήσεις. Καθένας έχει την άποψή του. Βλέπετε διαφορά στο πάθος των παιχτών με τα χρόνια που ζήσατε εσείς, ρωτάει ο Παναγιώτης. Εντάξει, κοιτάξτε να δείτε. Όταν σε μια ομάδα είναι πιο πολλοί ξένοι ποδοσφαιριστές και στις δύο ομάδες, άμα τα βάλεις κάτω, περισσότερη πλειοψηφία είναι ξένοι ποδοσφαιριστές. Εντάξει, δεν μπορεί να είναι το ίδιο πάθος όταν παίζουν περισσότεροι Έλληνες σε ένα τέτοιο ντέρμπι. Φυσικό και επόμενο είναι. Δεν περιμένουμε κάτι διαφορετικό να δούμε. Πάντως, επειδή το είπαμε στο ημίχρονο, να το πούμε και τώρα, απολύτως επαγγελματική και μπράβο, συμπεριφορά έτσι, από όλους τους φορείς. Παρότι υπήρχαν και φάσεις που ήταν σκληρά μακαρίσματα, ναι. Δεν υπήρχε τίποτα, κανένα πρόβλημα. Και νομίζω και μια που το αναφέραμε και όλας, νομίζω και ο διαιτητής ήταν αρκετά καλός και ναι. Ούτε καν πρέπει να τον ξανααναφέρουμε. Δηλαδή, ναι, δεν πρέπει να το αφήσουμε τελείως. Παρότι δεν διεκόπη το παιχνίδι, όπως οι Κασάνδρες που έβλεπαν, υπήρχαν 2-3 περιστατικά πάλι που είναι πραγματικά. Δεν είναι τελικά για να μερικές λυπάσαι, φορές, είναι για να μερικές γελάς. Φορές είναι να κάνεις κάτι για να κάνεις, αυτό είναι το χειρότερο. Δηλαδή εκεί που είναι όλα ήρεμα για αυτά, πρέπει να κάνεις κάτι, να δείξεις ότι κάτι κάνεις. Οι οπαδοί του Παναθηναϊκού έχουν διακόψει το μάτς 2 φορές, την ώρα που ο Παναθηναϊκός έχει ένα momentum στο μάτς. Δεν είναι που είναι, το έχει καλύτερο ρυθμό. Ναι. Έχει τον καλύτερο ρυθμό. Και στο τέλος χτυπάνε και ένα παίκτη. Και χτυπάνε και ένα παίκτη δικό τους. Εντάξει, να πούμε. Ωραία. Πάμε στον Δήμο, συνεχίζει να είναι μαζί μας. Για να δούμε, έχει μια καλή φωτογραφία, μου λένε. Ναι, νομίζω ότι είναι ίσως πιο γλαφυρή απεικόνηση μετά τη λήξη του αγώνα. Είναι ο Τριανταφυλόπουλος, ο νεαρός άσος του Παναθηναϊκού, ο οποίος είναι απαρηγόρητος. Επειδή θεωρούσε ότι έκανε λάθος στη φάση του Μητρόγλου, ότι ευθύνεται και αυτός για το
γκολ που δέχει ο Παναθηναϊκός και βλέπουμε εδώ είναι σε πραγματικά σε πολύ άσχημη ψυχολογική κατάσταση. Κλαίει όπως μάθαμε κιόλας και έπεσαν πάνω του όλοι του συμπαίκτες στον Παναθηναϊκό να τον παρηγορήσουν. Ναι, όχι, δεν νομίζω ότι μπορεί να το πει τόσο καθοριστικό λάθος. Οκ, του φεύγει ο Μήτρογλου, αλλά του φεύγει αρκετά έξω από τη μεγάλη περιοχή. Ναι, αλλά έχει, φεύγει ο Μήτρογλου. Αν δείτε τη φάση, φεύγει ο Μήτρογλου, αλλάζει φάση, την παίρνει ο Φουστέρ και μετά την ξαναπαίρνει ο Μήτρογλου. Ναι. Εντάξει, δηλαδή επειδή έφυγε ένα παίκτη πριν. Σωστά. Δεν είναι τόσο. Τόσο καθοριστικό. Εξάλλου δεν θα είναι ούτε το πρώτο ούτε το δεύτερο λάθος που κάνει στην καριέρα βέβαια, που κάνει. Εντάξει. Έτσι είναι αυτά. Δηλαδή έχει αλλάξει φάση δύο φορές και παίρνει ο Φουστέρ, την COVID. Έρχεται από εδώ την ξαναπαίρνει ο Μήτρογλου και βάζει τον γκολ και φταίει εσύ γιατί έφυγε από την πρώτη φάση. Δεν είναι έτσι. Δήμο, τι τίτλο έχουμε βάλει στον Καζέτα. Ο τίτλο στον Καζέτα είναι, θα έλεγα, και ωραίο και εμπνευσμένο. Ο Μιχάλης Τσαμπάς, ο αρχισυντάκτης, είναι ότι τελικά ο Μήτρογλου ήταν αυτός, ο οποίος και στο τέλος μύρισε Μήτρογλου. Ναι. Το δένει αυτό με όλη την παραφιλολογία που υπήρχε αυτή την εβδομάδα σχετικά με το. Μπορούμε να το δούμε και όλες, άμα θέλετε, την ναι. πρότσιλα του Καζέτα βλέπουμε. Και τον τίτλο. Σχετικά με τις συνθήκες στα πολιτεία του Παναθηναϊκού, τις μυρωδιές που υπήρχαν κτλ. Και έτσι το δένουμε ωραία ότι όλα αυτά δεν είναι ποδόσφαιρο. Ποδόσφαιρο είναι ο Μήτρογλου, ο οποίος τελικά. Απλά δεν το έτσι. Το είπατε και εσείς πριν, παιδιά, νομίζω ότι δικαιώνεστε. Και νομίζω πολύ εύστοχος ο τίτλος από τον Μιχάλη Τσαμπά, τον αρχισυντάκτη. Ο Παναγιώτης ρωτάει, κύριε Μπασινά, μπορεί να έχει αποτέλεσμα η τακτική που ακολουθεί αναγκαστικά ο Παναθηναϊκός, το αναγκαστικά μάλιστα το έχει με κεφαλαία γράμματα, με νεαρούς παίκτες πλειοψηφιωμένους από κάποιους ξένους στην πλειοψηφία του περιορισμένων δυνατοτήτων. Αυτό το ξέρουν οι υπεύθυνοι οι οποίοι κινηθήκαν και κάνανε αυτές τις μεταγραφές. Εγώ πάνω σε αυτό το κομμάτι, το μόνο που μπορώ να πω είναι ότι όταν παίρνεις οποιονδήποτε ποδοσφαιριστή παίρνεις, πρέπει να είναι καλύτερος από αυτόν που έχεις. Και αυτή τη στιγμή, άμα δούμε και γενικώς δούμε με την εικόνα του Παναθηναϊκού μέχρι τώρα, εγώ βλέπω πραγματικά ότι οι νεαροί ποδοσφαιριστές του Παναθηναϊκού είναι καλύτεροι παίκτες του Παναθηναϊκού. Mm-hmm. Αυτό, όπως ήταν σήμερα, αυτό, νομίζω... αυτό με ανησυχεί από την άποψη ότι δεν χρειαζόταν να γινόντουσαν τόσες πολλές και να πιστέψουν σε αυτά τα παιδιά περισσότερο. Δεν υπήρχε λόγος να γίνει τόσες πολλές όταν έχεις τέτοιους παίχτες. Και αυτή τη στιγμή, αν δεις 10 αγωνιστικές, θα δεις ότι οι καλύτεροι παίχτες του Παναθηναϊκού είναι νεαροί. Που τους είχες στην ομάδα. Δεν είναι ότι τους έφερες. Τους είχες στην ομάδα. Άρα αυτό, οι ειδικοί αυτοί εκεί που ξέρουν και κάνουν αυτό το κομμάτι, τον προγραμματισμό, αυτό είναι η ευθύνη δική τους. Δεν είναι ευθύνη κάποιου άλλου. Εσύ, Αντώνη, τι λες? Το θέμα είναι ότι οι αλλαγές που γίνανε έχει σχέση πολύ με το οικονομικό. Πιστεύω ότι θα θέλαν πάρα πολλούς παίκτες από αυτούς τους οποίους είχαν να τους κρατήσουν, αλλά λόγω του οικονομικού. Του budget που είναι περιορισμένο. Θα μπορούσαν βέβαια όμως να μιλήσουν με αυτούς τους παίκτες ώστε να περιορίσουν τις οικονομικές τους απαιτήσεις. Δηλαδή να γίνει κάποιος διάλογος. Γιατί ξεκίνησε ουσιαστικά τη χρονιά λέγοντας ότι βρείτε ομάδα να φύγετε. Δηλαδή δεν μπήκα στις συζητήσεις ως μια επέκταση μου ο Βιτόλο, ένα έμπειρο παίκτη στα χαρτιά, θα μπορούσε να βοηθήσει. Θα μπορούσε να μπει σε μια συζήτηση. Ακόμα και το Τσε, που είναι για μένα πολύ καλό σεντρεφόρ, σε αυτή τη λογική μιλάμε. Έτσι. Θα μπορούσε να, ή ο Σο, θα μπορούσε να είναι παίκτη που θα μπορούσε να παραμείνουν με μια λογική, μια διαπραγμάτευση καλύτερη των απαιτήσεων που είχαν. Ναι. Αν δεν έβγαινε πουθενά, τότε θα μπαίνανε σε αλλαγές. Αλλά νομίζω ότι αναγκαστικά τώρα με τα λεφτά που διέθετε η ομάδα. Θέλαν έμπειρους ποδοσφαιριστές και ας μην είχαν την ποιότητα ή τα χρόνια αυτά τα καλύτερα τους, ξέρω εγώ, αυτή τη στιγμή, απλώς να πλαισιώσουν τους νεαρούς ποδοσφαιριστές ώστε τουλάχιστον να νιώθουν πιο σίγουροι αυτοί. Mm-hmm. Μπορούμε να δούμε μια πρώτη εικόνα, νομίζω, από την αίθουσα τύπου στην Λεωφόρο. Να κάνουμε μια πρώτη ζωντανή σύνδεση. Ωραία, βλέπουμε εικόνα, σε λίγο θα δούμε. Θα είναι εκεί οι δύο προπονητές για να ακούσουμε και τι. Βλέπετε ότι ήδη και οι δημοσιογράφοι αρχίζουν να παίρνουν τις θέσεις τους. Mm-hmm. Τι θα ρωτούσαμε τους δύο προπονητές, αν είχαμε τη δυνατότητα. Τι θα τους ρωτούσαμε. Κάτσε να δούμε τι θα πούνε. Και μετά. Εμείς εδώ δεν είμαστε για να ρωτάμε, είμαστε για να αναλύουμε. Ερωτήσεις κάνουν δημοσιογράφοι. Ωραία. Εμείς αναλύουμε. Το παιχνίδι αγωνιστικά. Τι θα ρωτούσες? Τι θα ρωτούσα. Σε επίπεδο τακτικής, νομίζω ότι τουλάχιστον σε ό,τι αφορά τον Αναστασίου, δεν έχουμε να τον ψέξουμε για πολλά πράγματα. Δηλαδή, πήρε από την τακτική, από μια ομάδα που είναι πολύ κατώτερη ποιοτικά, πήρε αρκετά πράγματα. Με πρώτο και σημαντικότερο, ότι δεν άφησε τον Ολυμπιακό να του κάνει σπουδαίες ευκαιρίες. Εκείνο που θα ρωτούσε είναι με αφορμή αυτά που σχολίασε και ο Άγγελος πολύ σωστά, αν αυτός ο τρόπος
παλιωμοδίτικος, mm-hmm. με τις πάσες μεγάλες από πίσω, είναι ο ενδεδειγμένος τρόπος για να πάει ο Παναθηναϊκός ένα βήμα πιο μπροστά. Στον Πόδο δεν υπάρχει παλιωμοδίτικος τρόπος. Δεν υπάρχει, ε. Υπάρχει αποτελεσματικός και μη. Παλιωμοδίτικη, ας πούμε, είναι η Γιουβέντους του 3-5-2. Πώς θα το πεις αυτό το πράγμα. Όλη η Ιταλία παίζει 3-5-2. Έτσι ακριβώς. Το θέμα είναι πώς το παίζεις. Εκείνη η διαφορά. Θέλω να πω, δηλαδή, δεν υπάρχει. Η διαφορά. Ναι. Καπίνο Ρομπέρτο. Αντώνη. Δεν θα έλεγα ότι είχαν πολύ δουλειά σήμερα και οι δύο. Ο Ρομπέρτο δύο φάσεις ήταν. Δεν πρέπει να ήταν παραπάνω. Δεν πιέστηκαν, δηλαδή. Δεν πιέστηκαν και τα σου τοπία πήγαν ουσιαστικά έξω. Ή πάνω, δεν μπορούμε να πούμε. Ήταν σταθεροί στις εξόδους. Όσον αφορά τον γκολ που μίλησε, είπε ο Άγγελος, αυτό είναι θέμα εμπειρίας. Και το νερό της ηλικίας δεν το επιτρέπει, ας πούμε, στον Καπίνο. Δηλαδή, ποιον παίχτη έχει μπροστά του, ποιο πόντι σουτάρει, τι πρέπει να κλείσει, τι πρέπει να τον αφήσει να σουτάρει. Δηλαδή, αυτά είναι θέματα εμπειρίας και επιλογής εκείνης της στιγμής, νομίζω. Δεν μπορώ να του πω ότι επέλεξε λάθος. Νομίζω όμως ότι δεν είχαν ιδιαίτερα προβλήματα, δεν είχαν δηλαδή πίεση ώστε να τους κρίνουμε σε μεγαλύτερη. Μιλήσαμε για τις επιλογές που πηγαίνει στον Παναθηναϊκό. Απ' την άλλη, έχει αλλάξει πάρα πολύ και ο Ολυμπιακός στην ομάδα του. Πάρα πολλές μεταγραφές. Έχω την αίσθηση ότι ας αφήσουμε την ποιότητα κάποιων μονάδων, γιατί μπορεί κάποιος να πει ότι υπήρχαν ομάδες του Ολυμπιακού που ήταν πολύ καλύτερες σε ποιότητα κάποιων μονάδων. Αλλά όσον αφορά το βάθος, δεν είναι εύκολο να βρούμε ομάδα του Ολυμπιακού με τέτοιες ποιότητες επιλογές να έρχονται από τον πάγκο. Δηλαδή, σήμερα δεν έχει τον Τζόρι Ντομίγκες γιατί είναι τραυματίας και έχει τη δυνατότητα να έχει τον πάγκο παίχτες όπως ο Βάις, όπως ο Γιαταμπαρέ, ο Αβραάμ δεν είναι βασικός. Ο Μπόγκ δεν είναι βασικός. Ο Εντιγκά μπαίνει αλλαγή. Yeah. Πολύ βάθος το ρόστερ. Ο Ολυμπιακός έχει πολύ βάθος το ρόστερ. Φέτος, αν και ξεκίνησε φυσικά να μην γίνουν πολλές αλλαγές στην ομάδα, από ό,τι θυμάμαι, ο πρόεδρος της ομάδας αποφάσισε να κάνει και πολλές αλλαγές περί πάρα πολλούς προσφεριστές. Αυτό δεν σημαίνει ότι οι παίκτες που ήταν εκεί δεν είχαν αξία. Mm-hmm. Ήταν πολλοί ποδοσφαιριστές που έχουν πολύ μεγάλη αξία. Ο Αμπντούν, ο Τζιμπούρ. Έτσι, και ο Αμπντούν και ο Τζιμπούρ, αλλά και ο Χολέμπας που mm-hmm. ήρθε ένα αριστερό μπακ. Δεν σημαίνει ότι δεν είναι καλός παίκτης. Η στόπερ του Ολυμπιακού που θέλουμε τρεις πολύ καλούς στόπερ, συν τον παίκτη που ήρθε, το Μετζανί, τέσσερις. Υπήρχαν ήδη πολύ καλοί παίκτες. Απλώς τώρα εμπλουτίστηκε αυτή η ομάδα με πολλές αλλαγές. Και χρειάζονται, γιατί μια ομάδα όπως ο Ολυμπιακός που αγωνίζεται στο Champions League κάνει πρωταθλητισμό, χρειάζονται. Γιατί στον πρωταθλητισμό πρέπει να κυνηγάς και τη νίκη. Όταν δεν μπορείς να παίξεις καλά, πρέπει να κερδίσεις. Γιατί στο τέλος μετράνε οι βαθμοί. Άρα χρειάζεται όσο την καλύτερη ομάδα. Και ο Ολυμπιακός αυτή τη διαθέτει. Και καμιά φορά που όταν λέω ότι ο Ολυμπιακός είναι το φαβορί, είναι γιατί ξέρω ότι σε μια μεγάλη. Έναντι του ΠΑΟΚ, έτσι, γιατί στο ΠΑΟΚ είναι ο διοικητής. Λέω σε ένα τόσο μεγάλο πρωτάθλημα, στο τέλος, στη μέση της χρονιάς, θα φανεί ότι ο πάγκος θα δώσει. Οι παίκτες του πάγκου θα δώσουν τους βαθμούς τους περισσότερους για να πάρει το πρωτάθλημα. Ο ΠΑΟΚ δεν διαθέτει το βάθος. Δεν ξέρω αν θα γίνουν μεταγραφές το Δεκέμβριο, θα πάρουν 4 παίκτες ποιοτικούς ώστε να δυναμώσει και ο πάγκος θα γίνει διεκδικητής. Αλλά μέχρι τώρα δεν μπορεί ο ΠΑΟΚ να συγκριθεί σε βάθος με τον Ολυμπιακό, ακόμα και σε ποιότητα παιχτών. Δεκάδας. Έρχονται δύο ματς, Αντώνη, τα οποία είναι πολύ κρίσιμα για την εξέλιξη, για το μέλλον του Ολυμπιακού. Και είναι ένα. Και τα δύο στο Καραϊσκάκι. Ένα. Για μένα ένα είναι. Είναι το παιχνίδι με την Μπενφίκα. Το άλλο, ό,τι και να γίνει, κερδίσεις είτε δεν κερδίσεις, είναι μπροστά σε ολόκληρη χρονιά, μπορείς να τα ανατρέψεις. Αυτό όμως, επειδή είναι ένα μικρό πρωτάθλημα εξαγωνιστικών, είναι δύσκολο αν κάνεις ένα λάθος τώρα να το μπορείς να το γυρίσεις μετά από δύο παιχνίδια. Άρα για μένα ουσιαστικά είναι αυτό το παιχνίδι. Τι βλέπεις για αυτό το μάτς. Καταρχήν θα δούμε διαφορετικό Ολυμπιακό, γιατί αν ο Ολυμπιακός αγωνιστεί όπως έπαιξε σήμερα, δεν νομίζω ότι έχει καμία τύχη. Αλλά είναι άλλο το Champions League, είναι άλλο το ελληνικό πρωτάθλημα, είναι τελείως διαφορετικό. Είναι άλλος Ολυμπιακός στο Καραϊσκάκι, άλλος εκτός έδρας. Αν και ο Ολυμπιακός του Μπενφίκα ήταν πάρα πολύ καλός. Κάποιοι ρωτάνε, σου φάνηκε εσένα ότι μπορεί ο Ολυμπιακός να κράτησε δυνάμεις. Να έπαιξε όχι στο 90%, ας πούμε, όχι στο 100%. Σε ντέρμπι δεν γίνονται αυτά. Σε ντέρμπι δεν γίνονται αυτά. Να παίζει ένα άλλο παιχνίδι, ναι. Άμα ήθελε να κρατήσει δυνάμεις οτιδήποτε, δεν θα βάζει και κάποιου ποδοσφαιριστές μέσα να παίξουν. Δεν είναι έτσι. Από τη στιγμή που έβαλε την ομάδα την κανονική που παίζει συνέχεια και το σύστημα που παίζει. Σε διακόψω, πρέπει να πάμε στη λεωφόρο. Ήδη έχουν καθίσει οι προπονητές. Νομίζω πρώτο έχει καθίσει ο Μίτσελ. Να συνδεθούμε με τη λεωφόρο. Έτσι είναι.
μας τον ήχο προφανώς. Αλλά μείνετε συντονισμένοι, γιατί έχουμε 5 άτομα τώρα από ό,τι βλέπω που προσπαθούν να το λύσουν. Οπότε λογικά, όπου να είναι από δευτερόλεπτο σε δευτερόλεπτο, θα το λύσουμε. Αλλιώς θα σας μεταφέρουμε εμείς αμέσως τι γίνεται αυτή τη στιγμή στη συνέντευξη. Δήμο, τι μου είπες. Έχω ετοιμάσει δύο φωτογραφίες. Ναι. Που δείχνει τη διαφορά των συναισθημάτων στο ποδόσφαιρο. Τα έχουν ζήσει πολύ φορές ο Αντώνης. Βλέπουμε εδώ, κοιτάτε, ο Πράνης σε πρώτο πλάνο, ο Μέντες και ο Ζέκα πιο πίσω δεν μπορούν να πιστέψουν αυτό που έγινε. Την ήττα και λίγο νωρίτερα ο άνθρωπος που του είχε κάνει τη ζημιά, ο Κώστας Μήτρογλου, πανηγυρίζει μαζί με τον Σαλίνο, τον Χολέβα. Έτσι είναι ο ποδόσφαιρο. Κάποιο κερδίζει, κάποιο κάνει. Η ζωή όμως για του δύο θα συνέχιζε την επόμενη μέρα. Γιατί και ο Ολυμπιακός θα έχει ένα παιχνίδι πολύ κρίσιμο για αυτό. Ιστορικά η πρόκληση παίζει την πρόκληση του Champions League. Ο Παναθηναϊκός έχει ένα επόμενο παιχνίδι που βλέπουμε πόση δυσκολία μπορεί να κερδίσει κάθε παιχνίδι. Το διεκδικεί και πρέπει να καταβάλει μεγάλη προσπάθεια να το κερδίσει. Γιατί δεν κερδίζει εύκολα παιχνίδια. Χρειάζεται μεγάλη προσπάθεια. Έχει το στόχο από ό,τι καταλαβαίνω ο Παναθηναϊκός ώστε να μπορέσει να είναι με στην πεντάδα για να διεκδικήσει την έξοδο στο κύπελο στο Europa League. Ο Ολυμπιακός έχει το πρωτάθλημα μπροστά του, αλλά αυτό έρχεται εκ των υστέρων. Όλοι, πάντα υπάρχει και η δεύτερη μέρα που πάντα βρίσκει στόχους. Υπάρχει, ο Δήμος ψάχνει να δει αν στο εξωτερικό ασχολήθηκαν σε κάποια μεγάλα site με το ελληνικό ντέρμπι. Ναι, ναι, είναι σχετικά σίγουρα το πορτογαλικά, σίγουρα θα ασχολήθηκαν. Ναι, ναι, σίγουρα θα ασχολήθηκαν. Ναι, ναι, βέβαια. Και όσο περιμένουμε να δούμε αν θα αποκαθιστεί. Και δεν ξέρουμε αν είχε άνθρωπο τη Βελφίκα σήμερα εκεί. Ήταν αρκετοί και ήταν και πάρα πολλοί σκάουτερ οι οποίοι υποτίθεται είχαν έρθει να δουν τον Μήτρογλου. Δεν ξέρω αν αυτό το γκολ στο τέλο θα μέτρησε για αυτού. Διαφορετικό πράγμα θα περίμεναν να δουν στο κλάσκο του πρωταθλήματο. Ξέρεις, το αποτέλεσμα μετράει. Και το αποτέλεσμα είναι ότι ο Μήτρογλου άγγιξε δύο φορέ την μπάλα. Τη μία την έδιωξε ο καπνό, τη δεύτερη την έβαλε γκολ. Τρει. Και μία στο πρώτο. Και μία στο πρώτο. Κεφαλιά. Κεφαλιά. Μια στο κεφαλιά, μια στο δεύτερο στημένη, το corner και μια τον τόπο. Λοιπόν, τρεις φορές καταρχήν και οι τρεις πήγαν μέσα στο τέρμα. Ναι. Πρώτο βασικό ήταν επιθετικό. Να κάνει προσπάθεια ο τερματοφύλακας για να βγάλει την μπάλα. Όχι να την αφήσει να τη βλέπει να περνάει από πάνω από τα δοκάρια. Αυτό το ποσό το ξέρουν. Έχουν κλείσει αυτό. Ότι αυτό το ξέρουν. Δεν χρειάζεται να το ξαναδούν. Θέλουν να δουν και άλλα πράγματα. Ακριβώς. Αυτό το ξέρουν. Είναι... Τον χωράει όμως το ελληνικό πρωτάθλημα πλέον το Μήτρογλου. Πρώτα πρέπει να δούμε αν και όπου πάει και πώς θα είναι και μετά να το πούμε αυτό. Γιατί τώρα το λέμε για το ελληνικό πρωτάθλημα. Εντάξει, δεν λέμε να πάει στο σκοτσέζικο πρωτάθλημα. Κοίτα να δεις, το ελληνικό πρωτάθλημα, κακά τα ψέματα τώρα, να λέμε τα πράγματα όπως είναι. Η ποιότητά του λόγω της οικονομικής ύφεσης που υπάρχει στη χώρα δεν είναι όπως ήταν τα προηγούμενα χρόνια. Βλέπετε ότι δεν υπάρχει ΑΕΚ. Βλέπετε ότι ο Παναθηναϊκός ανανεώνεται 100%. Βλέπετε ο ΠΑΟΚ ήρθε ένας μεγαλομέτοχος, φτιάχνει τώρα την ομάδα. Ουσιαστικά μόνο στο Ολυμπιακός είναι. Λοιπόν, μην περιμένουμε τώρα σε ένα τέτοιο πρωτάθλημα να πούμε ότι αν το χωράει ή δεν το χωράει. Αν ήταν τα προηγούμενα χρόνια, θα βλέπατε ότι θα ήταν πολύ πιο δύσκολο και γι' αυτό να βάλει την γκολ ή να κάνει αυτά που κάνει τώρα. Δεν θα ήταν τόσο εύκολο. Πάντως, ό,τι έχει να κάνει με τον Μήτρο, νομίζω σε αυτόν έχει μεγάλη σημασία ποια χώρα θα επιλέξει να πάει. Αυτό θέλω να σε ρωτήσω. Θα έλεγες ότι του ταιριάζει κάποιο πρωτάθλημα. Διότι υποτίθεται. Η Γερμανία σίγουρα. Στον ξένο τύπο ακούγεται Γερμανία, Αγγλία, Ιταλία. Η Αγγλία δεν νομίζω, αλλά Γερμανία σίγουρα. Η Γερμανία σίγουρα θα μπορούσε να τον απέξει. Και ίσως και η Ιταλία. Mm-hmm. Και ίσως και η Ιταλία. Μάλιστα. Ωραία. Ο Δήμος αλίευσε το πρώτο δημοσίευμα. Το πρώτο, ναι. Σωστά, είναι από την Πορτογαλία. Σωστά, είπες Πορτογαλία ο Τζόγο. Το πιο δημοφιλές αθλητικό site της Πορτογαλίας. Έχει την είδηση στην πρώτη σελίδα. Και μέσα χτυπώντας το κομμάτι, βλέπουμε λέει ότι ο Ολυμπιακός Γκανιά κέρδισε το ντέρμπι πριν από την Μπενφίκα. Έχει φωτογραφία πιο άλλου του Κώστα Μήτρογλου. Και λέει ότι με γκολ του Μήτρογλου νίκησε τον Παναθηναϊκό του 10. Αυτός είναι ο υπότιτλος. Ναι. Το βλέπετε όλοι, να εδώ είναι. Λογικό. Και η φωτογραφία φυσικά του. Γιατί δεν τα έβαλε αυτή την εμφάνιση. Λες για γουρί. Διπλό με αυτή την εμφάνιση στο Βέλγιο. Ισοπαλία από αυτή την εμφάνιση μπορεί. Στην Πορτογαλία. Και εκτός τώρα του πάνε, καλά. Μπορεί. Ναι. Μετράνε αυτά στους ποδοσφαιριστές. Τα αποδυτήρια τα συζητάτε. Βέβαια. Μετράει. Βέβαια μετράει. Ναι, γιατί να την αλλάξει. Όλα που έχει πάει καλά. Όταν σε πάει κάτι καλά, γιατί να την αλλάξει. Έστω και το χρώμα της φανέλας. Λοιπόν, αν υπάρξει live στον Καζέτα υπό τη μορφή κειμένου εννοώ οι πρώτες αντιδράσεις από τους πρωταγωνιστές του ντέρμπι υπό τη μορφή δηλώσεων, να τις δούμε.
Προς το παρόν έχουμε κάποιες πρώτες δηλώσεις, επειδή δεν έχουμε καλό ήχο από τη λεωφόρο. Να πούμε ότι ο Μίτσελ στην συνέντευξη τύπου είπε ότι έχει πει αρκετά. Είναι μια φανταστική νίκη. Όλα ήταν εξαιρετικά. Νιώθω πολύ ικανοποιημένος και πολύ περήφανος για τους παίκτες μου. Έπρεπε να παίξουν διαφορετικά. Το έκαναν τέλεια. Οι δύο στόπερ ήταν εξαιρετικοί, και ο Μανολάς και ο Σιώβας. Θα συμφωνήσεις αυτό, Αντώνη, ότι οι δύο στόπερ ήταν εξαιρετικοί? Γιατί είδαμε ότι πολλές χαμένες μάχες από τον Μπέρκ. Ναι. Στον αέρα. Είχαν πολλές χαμένες μπάλες και ουσιαστικά. Και μια πολύ μεγάλο λάθος από τον Μανολά. Που... Και δύο φάσεις, ειδικά τη μία, ο Φιγκερό ήταν μόνος. Ναι. Από το κέντρο της άμυνας. Περισσότερο έχει να κάνει με τη. Και στο γύρισμα που κάνει ο Μανολάς, που προλαβαίνει την μπάλα ο Μπέρκ, εκεί ακολουθεί πανδεμόνιο. Εντάξει, αυτό λες, αλλά το άλλο ήταν μπαλιά από πάνω, πίσω από την πλάτη, ήταν τελείως μόνος του, ήταν πολύ σοβαρό. Ναι. Νομίζω ότι μπορεί να το λέει πρόβλημα. Γιατί... Ναι. Εκεί υπήρχε πρόβλημα. Υπήρχε πρόβλημα και νομίζω ότι μπορεί να το λέει γιατί ξέρει ότι είχαν το πιο δύσκολο έργο της βραδιάς, επειδή ανέβαιναν πάρα πολύ οι ακραίοι οπισθοφύλακες και συνήθως ο Μανολάς με τον Σιώβα παίζαν 2-2 και αυτό ήταν δύσκολο έργο και θέλει μάλλον να του φτιάξει την ψυχολογία. Λέει ότι πήγανε πάρα πολύ καλά. Δεν νομίζω ότι δεν τα πρόσεξε όλα αυτά. Ναι, νομίζω. Νομίζω ότι γίνανε λάθη, γίνανε στις μονομαχίες, προσωπικές μονομαχίες. Ιδίως στο δεύτερο μήχρονο χαθήκαν πολλές κεφαλιές και δημιουργήθηκαν προβλήματα από δεύτερες φάσεις. Αυτό ήταν ένα πρόβλημα. Για να δούμε. Μίτσελ, έχουμε... Κύριε Μίτσελ, σας ακούμε. Es un indiscutible para nosotros en la entrega y además que meto ya Tambaré y Jaime Polis próximo brusta. Liberamos un poco a Fuster, que es un indiscutible para nosotros en la entrega y ahí apareció la oportunidad de ganar. O Fuster émine ligo pio eléferos, pugen en aspectos pupana antechi poli oro ton agona que ver que tiene na cani ti catali fase. Es el señor que ve la tele, ¿no? Ese señor es el que ve la tele, ¿no? Εσάς βλέπετε στη τηλεόραση, είναι. Ευχαριστώ πολύ. Διαπίστωσε ότι υπάρχει κι άλλος που πρέπει να ρωτήσει και είπε στον... Άμα κερδίζεις, βλέπεις. Άμα είχε χάσει, τώρα δεν θα έβλεπε. Για να δείσουμε. Διφερέντες μομεντός είναι και στα παράδο του παρτίδου. Un comentario sobre... Ha perjudicado el juego, los dos equipos nos teníamos que detener y sinceramente era un gran esfuerzo volver a tomar el mando del partido. Creo que eso nos ha perjudicado, pero no nos ha apartado de ganar el partido y de buscarlo. Seguro ήταν αρνητικό για τις δύο ομάδες, γιατί δεν μπορούσε καμία από τις δύο ομάδες να ανοίξει το παιχνίδι. Στο τέλος ήταν αρνητικό, αλλά καταφέραμε να πάρουμε αυτή τη νίκη στο τέλος. Δεν έχουμε την δυνατότητα να ακούμε τι ακριβώς είπανε. Απάντηση του προπονητή του Ολυμπιακού. Κόπηκε η σύνδεση. Για πες λοιπόν τι έχει μέχρι τώρα. Ο Μίτσελ λοιπόν, κάτι που πρέπει να προσθέσουμε, αναφέρθηκε στην αλλαγή του Γιαταμπαρέ. Και λέει ότι με το Γιαταμπαρέ είχαμε όθηση μπροστά. Ο Φουστέρ μετά τις αλλαγές έμεινε λίγο πιο ελεύθερος. Αυτό που θέλησε να κάνει, δηλαδή τραβώντας το Φουστέρ πιο μέσα, ουσιαστικά, να του δώσει λίγο ελευθερία κινήσεων προς το χώρο του κέντρου. Γιατί ο Αντώνης σωστά παρατηρούσε ότι όσο πιο πλάγια παίζει ο Φουστέρ, τόσο λιγότερες είναι οι δυνατότητες του να κάνει πράγματα δημιουργικά. Ναι. Λοιπόν, περιμέναμε λοιπόν από τον Φουστέρ να κάνει αυτό που κάνει, να κλέψει την μπάλα και να πασάρει. Αυτό είπε σχετικά. Δεν χρησιμοποιεί συχνά εκεί ο Μίτσελ, δηλαδή πίσω από το φορ. Γενικά, ενώ από ό,τι κατάλαβα και οι δύο συμφωνείτε ότι εκεί είναι η καλύτερη του θέση. Γενικά δεν χρησιμοποιεί μαζί Κάμπελ και Βάις. Γενικά δεν το χρησιμοποιεί αυτό και τους δύο ακρούς την ίδια στιγμή. Ή θα βάλει τον Βάις ή θα βάλει τον Κάμπελ. Γενικά. Και προτιμάει να βάλει τον Φουστέρ αριστερά ή δεξιά και τον Τσόρι πίσω από τον επιθετικό. Γενικά δεν χρησιμοποιεί και τους δύο εξτρέμ. Αν και εφόσον παίζει με δύο σεντρεφόρ, είναι δύο σεντρεφόρ που ουσιαστικά ο Κώστας ζει από τις σέντρες, θα μπορούσαμε να πούμε ότι θα ήταν πολύ πιο εύκολο να χρησιμοποιήσει αυτό το
τις πλαγιοποίησεις και του Κάμπελ και του Βάις, ώστε να σεντράρουν όσο γίνεται περισσότερο στη μεγάλη περιοχή, όπου εκεί έχει την ικανότητα και ιδιαίτερα ο Κώστας να σκοράρει πιο εύκολα. Μια ερώτηση. Ένας πρώην συμπαίκτης σας, μέχρι τον Αύγουστο ήταν στο Παναθηναϊκό. Πιστεύω ότι θα μπορούσε σήμερα να βοηθήσει γενικά με την εμπειρία του, και μιλάω για τον Γιούργκα, τον Σεϊδαρίδη. Είναι απώλεια για αυτό το Παναθηναϊκό? Αυτό είναι που είπα πριν. Είπα πριν ένα πράγμα. Αυτό είναι ότι μπορούσες με βάση των παιχτών που είχες να κάνεις κάτι καλύτερο, γιατί έτσι κι αλλιώς τους έχεις και αυτή τη στιγμή τους έχουν φύγει και τους πληρώνεις κιόλας. Νομίζω, έτσι δεν είναι? Οπότε έχεις βάλει διπλό μπελά στο κεφάλι σου. Και πληρώνεις αυτούς που έρχονται και πληρώνεις και αυτούς που έχουν φύγει. Καταλαβαίνεις ότι είναι πολύ μεγάλο το οικονομικό άνοιγμα πλέον. Γι' αυτό λέω ότι μπορούσες, ειδικά ένα παιδί όπως ο Γιούρκας που βγήκε από την Παιανία, δεν νομίζω να, αν γινόταν συζήτηση να μην υπήρχε συνέχιση της συνεργασίας μεταξύ τους. Και καταλαβαίνεις ότι γι' αυτό είπα αυτή τη φάση ότι είναι δύσκολο αυτή τη στιγμή ο Παναθηναϊκός να παρουσιάσει μια σταθερή ομάδα και μια σταθερή απόδοση. Είναι πολύ δύσκολο. Ναι. Όταν έχεις το 90% της ομάδας αλλαγή. Και αναγκαστικά όμως είδαμε ότι ο Δαφυλόπουλο έπαιξε δεξιά. Και είχε προβλήματα δεξιά, γιατί δεν είναι το παιδί, δεν είναι δεξί μπακ. Είναι ένα στόπερ. Αντιμετώπισε αυτά τα προβλήματα. Και αν ο Ολυμπιακός ήταν ακόμα καλύτερος, θα είχε μεγαλύτερο πρόβλημα ουσιαστικά. Άρα υπάρχει ένα θέμα και πιστεύω ότι ο Μαρινάκης, δεν ξέρω αν δεν ήταν στον πάγκο σήμερα, νομίζω είναι ένα πολύ καλό δεξιμπακ. Θα ήταν τουλάχιστον επιθετικά ο Παναθηναϊκός και από εκεί πιο επικίνδυνος. Μάλιστα. Είναι μαζί μας ο Μιχάλης Τσαμπάς, ο αρχισυντάκτης του Καζέτα. Καλησπέρα. Ο εμπνευστής και του τίτλου στον Καζέτα. Μύρισε Μητρόπουλο. Τους περισσότερους από αυτούς, έτσι κι αλλιώς. Οι περισσότεροι από τους βασικούς. Ναι, να ξέρετε και οπτικά ποιον πρέπει να βρίζετε, γι' αυτό το λέει ο Βασίλης τώρα. Ακριβώς, αν το δείτε απ' έξω. Σχετικά εύκολος τίτλος, γιατί όλη τη βδομάδα, καλός ή κακός, το βασικό θέμα ήταν αν τα αποδητήρια μύριζαν ή όχι. Οπότε κάπου εκεί έπρεπε να το πάμε. Σε συνδυασμό με το ότι ο Μήτρογλου ήταν ο πρωταγωνιστής του αγώνα, με βάση τη τελική εξέλιξη. Εγώ συμφωνώ κατά το ίμιση με τον Άγγελο που είναι θέμα προσωπικότητων. Το άλλο μισό πιστεύω είναι θέμα ότι ο Παναθηναϊκός πλήρωσε στο τέλος τον ενθουσιασμό του στις φάσεις που πίστεψε ότι μπορεί να βάλει τον γκολ και ανέβηκε λίγο παραπάνω, ίσως πήρε κάποια μέτρα παραπάνω όλη η άμυνα και τους βρήκε. Εντάξει, άμα δεις τον γκολ, η άμυνα είναι περισσότερη η αμυντική παρά η επιθετική του Ολυμπιακού. Δεν μπορεί να το πεις αυτό. Δες το να δεις. Είναι τέσσερις παίκτες νομίζω του Παναθηναϊκού και είναι ένας ο Γιανταμπαρέ, ένας ο Φουστέρ και ένας ο Μήτρογλου. Δηλαδή είσαι παραπάνω. Είναι παραπάνω αμυντική, θεωρώ. Εντάξει, θεωρώ ότι θα πάω εκείνη την ώρα το καθαρό μυαλό που λέμε. Εκείνη την ώρα στο 90 και η κάρτα να έχεις που λέμε πρέπει να διεφάσει για να μην γίνει φάση. Όχι, να μην γίνει φάση καν. Να μην γίνει φάση. Άσε, στον κόλλο, όταν φτάνει εκεί τελείωσε. Να. Ωραία. Λοιπόν, στο live chat τι άλλα μηνύματα έχουμε? Λοιπόν. Γεια σου, Αντώνη. Προς τον Αντώνη. Από τον Μιχάλη, ποια είναι η γνώμη του για τον προπονητή Μίτσελ? Εργάστηκε μαζί του, όπως και με τον Ζαρντίν και με τον Ερνέστο. Έχει δεχθεί πολλή κριτική από τον τύπο. Την συμμερίζετε? Όχι, δεν συμμερίζουμε. Ο Ολυμπιακός πέρασε ένα δύσκολο διάστημα, ιδιαίτερα στην αρχή του καλοκαιριού, μέχρι να βρει έναν ρυθμό, να βρει μια εντεκάδα, να βρει ένα το τι ακριβώς πρέπει να κάνει ο κάθε παίκτης μέσα στο γήπεδο. Γιατί ήρθαν πάρα πολλοί καινούργιοι παίκτες και έπρεπε να αλλάξει πολύ γρήγορα τον περσινό Ολυμπιακό. Ο Ολυμπιακός άλλαξε κατά τα 2/3. Είχε προβλήματα στην αρχή του καλοκαιριού, δεν έπαιζε καλά και στα φιλικά παιχνίδια δεν ήταν τόσο καλός. Αλλά αυτό δεν σημαίνει τίποτα. Και για μένα δεν σημαίνει τίποτα. Είναι ένας άνθρωπος που εργάζεται πολύ με τους ποδοσφαιριστές, στην τακτική, σε οτιδήποτε υπάρχει. Προσπαθεί και τελικά δικαιώθηκε το αποτέλεσμα, γιατί βλέπουμε έναν Ολυμπιακό πολύ καλύτερο και ιδιαίτερα στα ευρωπαϊκά παιχνίδια. Δηλαδή, αν ξεχωρίσουμε ένα ημίχρονο στο Καραϊσκάκι, όλα τα υπόλοιπα παιχνίδια ο Ολυμπιακός ήταν αρκετά καλός και νομίζω ότι έχει βρει πλέον έχει βρει το ρυθμό του, έχει βρει τη θέση του κάθε ποδοσφαιριστή και πλέον ο Ολυμπιακός είναι σε ένα πολύ καλό μομέντο. Ποια είναι η βασική του διαφορά σε σχέση με τον Ζαρντίν και με τον Βαλβέρδε?
μια και το κοιτάω από κοντά. Όχι, ο Ερνέστο είναι ένας, ας πούμε, ίδια σχολή προπονητής, έτσι. Με την ίδια φιλοσοφία, επιθετικά, να πρεσάρουμε, έχει ακριβώς την ίδια φιλοσοφία τους. Με μικρές διαφορές. Λιγότερο όσο έχει να κάνει με το passing game ή με την κατοχή μπάλας. Δηλαδή, ας πούμε, ο Ερνέστο αρέσει πιο πολύ κατοχή μπάλας απέναντι σε οργανωμένες άμυνες. Ο Μίτσελ του αρέσει πιο πολύ να τελειώνει τις φάσεις πιο γρήγορα. Θα σε κόψουμε λιγάκι. Μιλάει ο Γιάννης Αναστασίου. Νομίζω ότι μπορούμε να τον ακούσουμε, τον προπονητή του Παναθηναϊκού. Επειδή δεν θέλω να είμαι μίζερος και στη ζωή μου δεν ήμουν ποτέ μίζερος και ούτε πρόκειται να γίνω, το μόνο που θα ήθελα να πω είναι να μας αφήσουν να παίξουμε ποδόσφαιρο. Δεν ασχολούμαστε και δεν μιλάμε και δεν μας ενδιαφέρει. Θέλουμε να παίξουμε ποδόσφαιρο. Αλλά νομίζω τα φάουλ που σφυρίζονται υπέρ μας σε κάθε παιχνίδι ξεπερνάνε για αγώνα μπάσκετ. Θέλουμε να παίξουμε ποδόσφαιρο και τίποτα άλλο. Δεν είναι δικαιολογία και δεν ψάχνουμε για δικαιολογίες. Ούτε είπα θέλω να γίνω μίζερος, ούτε εγώ, ούτε η ομάδα μου. Αλλά απαιτούμε σεβασμό και απαιτούμε να μας αφήσουν να παίξουμε ποδόσφαιρο. Δεν ζητάμε τίποτα άλλο. Με ερωτήσεις. Εις βάρος μας, ναι. Ναι, συγγνώμη, εις βάρος μας. Παρακαλώ. Τα γενικά είναι 10 αγωνιστικοί και 2 παιχνίδια του κύπελλου. Δεν έχουμε μιλήσει και θα αναφερθώ ποτέ για την διαιτησία. Εγώ είπα ένα πράγμα. Να μας σεβαστούν και να μας αφήσουν να παίξουν ποδόσφαιρο. Θέλω να παίζουν ποδόσφαιρο. Και αν κάθε επαφή είναι φάουλ αυτή που κάνουμε, θα το πούμε. Το ανάλογο να γίνει για την εβδομάδα. Αυτό. Παρακαλώ. Ούτως ή άλλως αυτό το παιχνίδι το διακύβευμα ήταν 3 βαθμοί. Στη νίκη, ένα στην ισοπαλία. Σίγουρα μια ελληνική ομάδα από μια νίκη σε ένα τέτοιο παιχνίδι κερδίζει ενδεχομένως και σε ψυχολογία, αλλά αυτό το ξέρουν καλύτερα τα αποδεκτήριά της. Ο Παναθηναϊκός παρά την ήττα από αυτό το παιχνίδι βγαίνει πιο ισχυρός με βάση την αγωνιστική του εικόνα ή βγαίνει τραυματισμένος? Βγαίνει πιο ισχυρός. Αυτό είχα πει μετά το μάτσο Μαρτυρικό, ότι εμείς θα μπορούμε πιο δυνατοί. Νομίζω η χώρα μας τον Ευρωτέρη στα δύο επόμενα παιχνίδια έδειξε ότι αυτή η ομάδα έχει ψυχή. Το έδειξε και σήμερα. Και είμαι απόλυτα σίγουρος ότι η συνέχεια θα είναι μόνο καλύτερη για την ομάδα και θα είμαστε ακόμη πιο δυνατοί. Καλό. Εντάξει, τώρα το αυτονόητο θα λέμε, νομίζω. Ό,τι και να πούμε. Έτσι όταν χάνεις και ειδικά όταν δεν το αξίζεις, θα έλεγα, σίγουρα, αφήνει πίκρα. Παρακαλώ. Να κάνουμε μια τελή σύντομη. Ένα πόσο έχετε δουλέψει με την ομάδα στο θέμα της ψυχραιμίας όταν αισθανθεί ότι έχει εισβάλει σε ρήματα. Γιατί είδαμε πρωτοφανές διαδέρφη να μην υπάρχουν οι διαμαρτυρίες μέχρι το τέλος τουλάχιστον και πια και το φράγμα. Μπορούμε και σαν αδέρφη. Δεύτερον, αν αυτό που ξέρω Αναστασίου για το Μέντες να μην έφτανε σήμερα γιατί έχουν γραφτεί και πούμε πιο πολλά, αλλά σήμερα είπαμε έναν άλλο θέσιο. Και τρίτο, αν νομίζετε ότι είναι αυτά συγκυριακά συγκυριακό αποτέλεσμα η Ιταλία, που την έδωσε ότι καλέ ευκαιρίε ομάδε και είχαν ακόμα και στου φίλου που μένουν έξω ώρα από όσο που γερνάω. Μάλιστα. Λοιπόν, για το πρώτο, όπω είπα και πριν, η αρχή μα είναι να παίξουν ποδόσφαιρο. Θέλω να παίξουν ποδόσφαιρο και αυτό που είπαμε την πρώτη μέρα στου παίχτε μα είναι να μην ασχολούνται με τη διαιτησία. Αν κάνουμε στη δουλειά μα και αυτό που πρέπει να στο γήπεδο, θα φανεί. Αν κάποιο θέλει να μα αδικήσει οτιδήποτε, νομίζω θα έχει τεθεί. Οπότε για μας ήταν σημαντικό και είναι σημαντικό σε κάθε παιχνίδι να ασχολούμαστε με το παιχνίδι. Καθόλου με το διαιτητή και νομίζω ότι η εικόνα της ομάδος σε 10 μάτς πρωταθλήματος δεν έχουμε ασχοληθεί και ούτε έχουμε ένα παιχνίδι με το διαιτητή. Πολλές φορές ευνοηθήκαμε, αδικηθήκαμε, εγώ δεν θα ήθελα να το κρίνω. Μάλιστα. Ακούσαμε το μεγαλύτερο μέρος των δηλώσεων. Για να σας βοηθήσω στο σχολιασμό, έχουν σφυριχτεί 20, όπως είδαν η στατιστική υπηρεσία του Κώστα Γαλάνη, 25 φάουλ σε βάρος του Παναθηναϊκού και 10 σε βάρος του Ολυμπιακού. Νομίζω αυτό το στατιστικό στοιχείο είδε ο Γιάννης Αναστασίου και σε αυτό αναφέρθηκε στην αρχή των δηλώσεων. Ποιος είχε περισσότερη κατοχή της μπάλας? Παναθηναϊκός, 52-48.
Στο πρώτο ημίχρονο. Σε όλο το παιχνίδι. Σε όλο το παιχνίδι. 52-48. Γιατί κυρίως προφανώς στο δεύτερο ημίχρονο άλλαξε και σε μεγάλο κομμάτι η κατοχή της μπάλας. Στο πρώτο ημίχρονο την είχε ο Ολυμπιακός, στο δεύτερο άλλαξε στο κυρία λίγο. Τουλάχιστον αυτό έβγαλε η στατιστική. Όταν δεν θέλεις να γίνεις μίζερος, δεν θες να ψάχνεις για δικαιολογίες, δεν το λες καθόλου. Αυτό λέω. Προχωράς στα θετικά που βλέπεις στην ομάδα σου, σε αυτό που έπαιξες σήμερα και μείνεις σε αυτά. Νομίζω όλα τα άλλα είναι μιζέρια. Αν θε. Για να ακούσουμε μήπως λέει και κάτι διαφορετικό στο τέλος των δηλώσεων του. Ήταν συγκεκριτός για τις ευκαιρίες. Αυτό που είπα, ότι όταν έχεις ευκαιρίες, τέσσερις ευκαιρίες, έλεγα για μας τέσσερις ευκαιρίες ήταν κλασικές, θεωρώ κλασικές, και δεν τις σημειώνουμε στην goal. Τώρα είτε είναι ο Φιγκερό, είτε είναι ο Μέντες, είτε είναι ο Πράνιτς ή ο Τριανταφυλόπουλος που βγήκε εκεί. Εντάξει, νομίζω ότι όλοι οι παίκτες μας έχουν ποιότητα για να μπορέσουν να τελειώσουν τη φάση. Αλλά σημαντικό είναι όταν βγαίνεις το ένα εναντίον ενός με τον τερματοφύλακα να είσαι ήρεμος. Και εμείς στους εκείνους στιγμή δεν είχαμε την ηρεμία. Και αυτό είναι ο Μήτρογλου που είχε ηρεμία και έχει την ποιότητα και έκανε τον γκολ. Και μας κόστησε το παιχνίδι. Άλλη ερώτηση. Θέλω να ρωτήσω αν είναι ικανοποιημένο από τη συνύπαρξη του καιρό με τον Πέρι στην επίθεση, αν θα το ξαναδούμε στη συνέχεια περισσότερες φορές δηλαδή. Και αν προσπάθεια να του βρείτε με μεγάλες μπάλες και στο πρώτο και λιγότερο στο δεύτερο μήχρονο, είχε να κάνει μια συγκεκριμένη επιλογή με το γεγονός ότι επί της ουσίας κλασική ακραία κάρτα υπήρχαν, γιατί υπήρχαν τέσσερις κυρίως αγωνίστες στον άξονα του 4. Ναι, ήταν η τακτική μας αυτή να μεταφέρουμε την μπάλα γρήγορα στο επιθετικό μας τρίτο. Γιατί πιστεύουμε ότι ο Ολυμπιακός με την άμυνα που έχει, ότι θα έχει τα επιθετικά μπακ που έχει, ότι θα παίζαμε σε πολλές φάσεις το ένα εναντίον ενός και ο Φιγκερό και ο Μπέρκ. Είναι έξυπνοι παίκτες, μπορούν να χρησιμοποιήσουν καλά το σώμα τους και μπορούν να διεκδικήσουν κάθε μπάλα. Και αυτή ήταν η τακτική μας. Τα έλεγα. Δύο για την κανονική. Αν έμεινε κανονές. Είπα πριν ότι είμαι ικανοποιημένος από τα παιδιά την ομάδα. Οπότε νομίζω ότι σήμερα μάλλον και αυτή είναι στην ομάδα. Όταν μας δόθηκε το καρτί με τις συνθέσεις, σαν έπρεπε ο κύριος συνάδελφος, υπήρχε πρόβλημα με τον Φιγκερόα, ο οποίος είδαμε ότι έγινε αλλαγή στο 85, πολύ πίσω. Ένα είναι το θέμα τι έχει ο Φιγκερόα και το δεύτερο είναι η αλλαγή του λαγού έγινε γιατί ήταν τραυματίας ή γιατί ήταν κουρασμένος. Και πρέπει να απολογούμε για τις αλλαγές. Όχι, αν θέλετε. Ο Φιγκερό είχε μια ενόχληση στο δικέφαλο και ήταν αμφίβολο να ξεκινήσει. Αυτό μας είπε. Και επειδή είναι ένας παίκτης ο οποίος δεν έκανε προετοιμασία με την ομάδα και με το παρελθόν του το ιατρικό, θα έλεγα τα τελευταία χρόνια, και επειδή είναι ένας παίκτης χρήσιμος για μας, βγάλουμε τον έχουμε και στα υπόλοιπα παιχνίδια και όχι να βάζουμε σε ένα παιχνίδι σήμερα και να το χάνουμε για. Μάλιστα. Έχει και άλλο ύφος το πνεύμα των δηλώσεων του Αναστασίου. Λέει ότι η διαφορά είναι στην ποιότητα και στο τελείωμα των φάσεων. Εμείς είχαμε τέσσερις ευκαιρίες που δεν τις τελειώσαμε. Ο Μήτρογλου έχει και την ποιότητα και την ψυχραιμία, όπως χαρακτηριστικά είπε, ενώ εμείς δεν την είχαμε να τελειώσει και τη φάση. Εξήγησε τι προσπάθησε να κάνει με τις μακρινές μπαλιές και εξήγησε τι συνέβη και με τον Φιγκερό που το συζητάγαμε πριν το μάτσο, ότι είχε μια ψηλοενόχληση και σκέφτηκε αρκετά μήπως να τον προφυλάξει, γιατί όπως είπε είναι πολύ απαραίτητος παίκτης για την ομάδα και έχουμε και άλλα μάτς να παίξουμε και δεν φοβόμουν να μπούς συμβεί κάτι. Άλλωστε σωστά λέει, έχει και βεβαρημένο ιατρικό παρελθόν ο Φιγκερόα και το φοβόταν. Το είπε και μόνος του. Αυτή είναι η πραγματικότητα. Ότι ο Ολυμπιακός διαθέτει ορισμένους παίκτες που μπορούν να τελειώσουν το παιχνίδι ή τις φάσεις που θα δημιουργηθούν. Ο Παναθηναϊκός δεν τους έχει τους παίκτες αυτούς. Δεν έχει αυτή την ποιότητα, δεν έχει αυτά τα τελειώματα. Ή μάλλον οι παίκτες οι οποίοι ήρθαν εκτός του Φιγκερόα, ας πούμε, ο Μέντες ήρθε τετ-α-τετ με τον Ρομπέρτο, αλλά δεν έχει αυτό το τελείωμα όταν βρεθεί απέναντι στον τερματοφύλακα. Εδώ όπως λέει νωρίτερα και ο Έγκλος, υπάρχουν και δύο πράγματα για τον Μέντες. Το ένα είναι ότι δεν είναι η κλασική δουλειά του αυτή. Και το δεύτερο ότι είχε κάνει πολύ μεγάλη κούρσα. Όσο αναφορά σε αυτό που λέει ότι αφήστε μας να παίξουμε μπάλα, νομίζω ο Μαναγός σήμερα δεν προσπάθησε να παίξει μπάλα. Γιατί η λογική του προπονητή, έτσι, γιατί ο Γιάννης έχει μια διαφορετική λογική, ένα οργανωμένο παιχνίδι από πίσω, με συνεργασίες,
ένα παιχνίδι τελείως διαφορετικό από αυτό που είδαμε. Δηλαδή αυτό το παιχνίδι, αυτό το σημερινό Παναθηναϊκό, έτσι πως παρουσιάστηκε με αυτό το ρόμβο στο χώρο του, δεν νομίζω να το ξαναδούμε, γιατί είναι εκτός λογικής προπονητή. Ένας προπονητής μεγαλωμένος στο 4-3-3, στο 4-2-3-1, αλλιώς δουλεύτηκε όλο το καλοκαίρι με άλλο σύστημα και ξαφνικά παρουσιάστηκε σε έναν αγώνα με αυτό το συγκεκριμένο πλάνο. Άρα είναι ένα παιχνίδι εκτός λογικής προπονητή. Ναι, είναι ένα παιχνίδι ειδικών συνθηκών. Χωρίς αυτό να σημαίνει ότι το πλάνο δεν βγήκε όμως, έτσι. Όχι, και πολύ καλά μάλιστα. Και πολύ καλά το αποτέλεσμα. Πολύ καλά, γιατί είχε τις ευκαιρίες και αν σκοράρε δεν ξέρουμε ποτέ τι θα γινόταν. Πιάνουμε τώρα. Τώρα δηλαδή λέμε κάποια πράγματα. Πιάνουμε τώρα. Ο διαιτητής δηλαδή, εντάξει, τι, δηλαδή έδωσε 5 φάουλ παραπάνω, 7 φάουλ στο κέντρο παραπάνω. Τι είναι. Είναι κάπου, έδωσε κάπου το οποίο έγινε κάτι το φοβερό δηλαδή. Δεν νομίζω τώρα να αυτά να λέμε. Έχει δει τα προηγούμενα και πιο παλιά χρόνια τι γινότανε. Εκεί θα πήγαινε τώρα. Σε παρακαλώ πολύ τώρα. Δηλαδή, άμα πιάνουμε μια διαιτησία τώρα. Γιατί πιάνε 5 φάουλ ή 7 φάουλ παραπάνω στο κέντρο. Να μιλήσουμε αυτά εδώ. Και πιάνουμε τώρα αυτό. Εντάξει τώρα. Ξέρεις, Άγγελε, θα σε ρωτούσα ότι καταλαβαίνω ότι και εγώ τον ακούω με περίεργεια λίγο τον Αναστασίου να κάνει αυτές τις δηλώσεις. Μα καταρχήν, όπως είπε και ο Αντώνης, δεν μπήκες να παίξεις, να κάνεις αυτοματισμούς, να βγεις, να κάνεις σέντρα, να κάνεις. Δεν βγήκες. Βγήκες από πίσω, ορισμένες νομίζω ότι πρέπει να κάνει 50 μεγάλες παλιές. Αν τις μετρήσεις δηλαδή στην τακτική υπηρεσία, θα σας πει. Το είπε ο Μιχάλης, είναι ειδικό συνδικό παιχνίδι. Δεν διαφωνώ, δεν διαφωνώ. Και καλά το πήγε, και καλά το έπαιξε, εννοείται. Αλλά όχι, αφήστε μας. Δεν μπήκες να παίξεις. Συγγνώμη που θα σε ρωτήσω, αλλά ξέρεις, η απορία μου γεννιέται περισσότερο γιατί σε θυμάμαι πολλές φορές να διαμαρτύρεσαι. Δεν μπορείτε να φανταστείτε τώρα. Δηλαδή, αυτό λέω. Ενώ εγώ όχι και διαμαρτυρώμαι στον Ολυμπιακό. Ποια ήταν η καλύτερη συγκεκρισία που θυμάσαι. Έχεις κακές γλώσσες, Αντώνη, αυτά. Όχι. Καλές, κακές. Από πού το καταλαβαίνεις τον κακό διαιτητή, από το πρώτο λεπτό? Εντάξει, το κακό διαιτητή το καταλαβαίνεις όταν δεν σε αφήνει όχι μόνο να παίξεις, δεν σε αφήνει να βγεις από την περιοχή σου. Με λίγα λόγια. Σου έχει συμβεί. Κάνα δύο φορές. Έτσι όπως βλέπω το ύφος του. Γι' αυτό λέω ότι τώρα το συγκεκριμένο παιχνίδι μπορεί να μην λέμε τώρα. Πάντως εγώ δεν νομίζω. Και δεν νομίζω να κάνω το δικό σου. Κάπως θα θέλει να το εννοεί. Έτσι. Νομίζω έτσι. Εξακολουθώ να κάνω το δικό του διαβόλου του Αναστασίου. Ήθελα να μιλήσει για το ρυθμό του παιχνιδιού. Μα δηλαδή... ο ρυθμός σου ξαναλέμε όμως. Ο ρυθμός, δύο φορές ο Παναθηναϊκός στο δεύτερο μήχρονο έχει το ρυθμό, το διέκοψαν οι φίλαθλοι του. Δεν το διέκοψε ο διαιτητής. Αν ήθελε, αυτό δεν το λένε. Ήθελε να πει κάτι να το πει για τον κόσμο, διέκοψε το παιχνίδι. Του διέκοψε το παιχνίδι. Όχι ότι ο διαιτητής σου διέκοψε το ρυθμό. Ωραία. Λοιπόν, έχουμε κάτι συγκλονιστικό, κύριε, από αυτά που βλέπετε, κάτι άλλο που πρέπει να σταθούμε. Πάω και Εργοτέλης. Σωστά. Σιγά σιγά θα αρχίσουμε να βλέπουμε και τα στιγμιότυπα. Τα φτιάχνουμε τεχνική μας για να μπορέσουμε να τα δούμε στον αέρα. Αυτό είναι το ΠΑΟΚ Εργοτέλης. Λοιπόν, πάμε να δούμε πώς κέρδισε ο ΠΑΟΚ 2-1. Είναι καταπληκτική η μαλλιά, νομίζω ότι είναι ο Πελέ. Αυτό που βγάζει με εξωτερικό. Εδώ το κατσουράνιο γκολ. Το γνωστό κατσουράνιο γκολ. Αγίαι, ο κατσουράνιο και ο Μικέλ, ο Βίκτορ. Ναι, ο Βίκτορ. Ο άλλος το πέρα. Αυτοί οι δύο. Συγκεκριμένη φάση. Ένα τελευταίο δηλαδή, εν ολίγη σήμερα οι δύο πρωτοπόροι. Δεν είναι δεν το είχα δει. Οι δύο πρωτοπόροι του πρωταθλήματος κέρδισαν με γκολ στο 90. Άρα θα δούμε καλό μάτι στην επόμενη αγωνιστική. Μάτι κορυφή. Ναι. Με τρεις πόντους διαφορά. Πριν το μείνουμε μεταξύ μας, βέβαια θα έχουμε δει το Μπενφίκα Ολυμπιακός Τρίτη και Πέμπτη το Μακάμπι Πάου. Ο Πάου έχει πολύ, πολύ δύσκολη και ο Πάου έχει πολύ δύσκολη αποστολή. Δεν είναι εύκολη τα παιχνίδια στο Ισραήλ ποτέ. Οι ομάδες αυτές είναι πολύ σκληρές, τρέχουν πολύ. Θα χρειαστεί για αυτούς να καταβάλει μεγάλη προσπάθεια για να περάσει τώρα από εδώ. Τώρα είδαμε πόσο δυσκολεύτηκε και εδώ. Επειδή λες ότι παρακολουθείτε αρκετά το ελληνικό πρωτάθλημα, Εργοτέλης. Έκπληξη μεγάλη. Για μένα δεν τον περίμενα. Δεν τον περίμενα, αρχίτε εγώ. Αλλά έχει δείξει ότι είναι πολύ, πολύ σταθερή και παίζουν και σωστά, δεν παίζουν λάθος. Mm-hmm. Δηλαδή τα αποτελέσματα που έχουν πετύχει μέχρι τώρα δεν τα έχουν πετύχει από τύχη. Τα έχουν πετύχει γιατί έχουν παίξει σε ποδόσφαιρο. Να. Συμφωνώ. Και με τον Παναθηναϊκό ήταν άτυχος. Δεν το ξεχνάμε. Ναι. Θα μπορούσε να είναι αθλήματος. Η εικόνα του μάτς ήταν περίπου σαν τη σημερινή. Όπως ήταν η σημερινή. Όπως σήμερα έχασε ο μάτς στο Παναθηναϊκό, έτσι το έχασε και ο
και ο εργοτέλειο στο μεταξύ μα. Απλώ δεν έγινε στο 90, έγινε σωστά. Στο 80. Καλό αυτό. Οι μικρές ομάδες να παίζουν, τουλάχιστον να παίζουν και να παίζουν σωστά, να παίζουν σωστό ποδόσφαιρο είναι πάρα πολύ καλό γιατί βλέπουμε έστω και αυτή την ποιότητα τη μικρές ομάδες να βγαίνει. Ο Ατρόμητος είναι το μοντέλο που πρέπει να ακολουθήσουμε στο ελληνικό ποδόσφαιρο, λέτε. Σαφώς. Είναι μια ομάδα που τώρα αναδεικνύεται, και ο Ατρόμητος, η Τρίπολη. Είναι ομάδες πάρα πολύ καλές, πολύ οργανωμένες και δεν είναι τυχαίο που κρατήσαν ένα πάρα πολύ ψηλό επίπεδο, όσο μπορούσαν πιο ψηλό, ανάλογα με τα οικονομικά τους. Και να το ανεβάσουν. Και ανάλογα, όταν, εφόσον όλο το ποδόσφαιρο μας έχει πέσει πάρα πολύ χαμηλά, αυτοί συνεχίζουν το κρατάνε. Γι' αυτό και είναι συνέχεια από εδώ και πέρα βρίσκονται συνέχεια μέσα, μέσα στην πεντάδα, μέσα στα play-off. Απλώς χρειάζεται το κάτι παραπάνω, το κάτι παραπάνω, λίγο ίσως είτε σε παίκτες είτε κάτι διαφορετικό, ώστε να κάνουν και το άλμα στην Ευρώπη. Δηλαδή να μπορέσουν να περάσουν αυτά ένα όμιλο που θα τους δώσει ακόμα μεγαλύτερη όθηση. Είναι, τα κάνουν όλα καλά εκεί σε κάνει μεγαλύτερη ομάδα. Ναι, σε τα κάνουν όλα καλά μέχρι ένα σημείο, αλλά χρειάζεται και κάτι παραπάνω για να κάνεις αυτό το βήμα στην Ευρώπη. Ναι. Πιστεύω ότι ο Ατρόμητος λειτουργεί σε πιο σταθερή βάση, γιατί άμα δείτε ότι οι μεταγραφές δεν είναι, οι παίκτες που φεύγουν δεν είναι τόσο πολύ από την ομάδα. Ναι, είναι η ίδια ομάδα. Ενώ η Τρίπολη έχει το αντίθετο. Ναι. Κάνει πολλές αλλαγές. Γι' αυτό και βλέπεις στην αρχή ακόμα ψάχνονται μέχρι να βρεθούν μεταξύ τους. Και ο Ατρόμητος βγάζει αρκετά περισσότερους παίκτες από τις ακαδημίες και στηρίζεται και στους Έλληνες. Δηλαδή 8 στους 11, 7 είναι στους 11 είναι Έλληνες. Ο Ατρόμητος είναι πάρα πολύ οργανωμένη ομάδα. Δηλαδή αυτό που βλέπουμε και από την πλευρά του Προέδρου και από τη γενικώς το προπονητικό μέχρι και το σύστημα που λειτουργεί τεχνικός γύρω από την ομάδα είναι πάρα πολύ σταθερή και έχουν επιλέξει ένα πλάνο και το ακολουθούν πάρα πολύ καλά. Ωραία. Λοιπόν, σε πολύ λίγο θα δούμε και τα στιγμιότυπα από το. Από το ντέρμπι, αν βάζατε ένα τίτλο για να κάνω εγώ την τελευταία ερώτηση στο ντέρμπι, τι θα βάζατε εσείς? Τίτλος. Μην πείτε δεν ρωτάμε, δεν βάζουμε και τίτλους. Τίτλο. Το πιο δύσκολο τώρα. Καταρχήν θα φάνε τη δουλειά του Μιχάλη. Έτσι το. Εντάξει. Από ευγένεια. Όχι, αλλά Αντώνη, θα επέλεγες τον Μήτρογλου ή θα πήγαινες πάνω στον Ολυμπιακό? Σαν τι, σαν όχι. Σαν τίτλο, σαν το πρώτο πράγμα που σου έρχεται στο μυαλό για το ντέρμπι. Δεν μπορώ να, δεν είμαι καλός στους τίτλους. Είναι καλό να γράψει ένα καλό. Κοίταξε, είναι δύσκολο γιατί εντάξει τώρα. Δεν μπορεί να βγάλεις. Τώρα είναι δυνατόν να λες ότι δεν είμαι καλός στους τίτλους, πες μου πόσους έχεις πάρει. Σου μετρήσω, δεν θυμάμαι πόσους έχεις πάρει γιούρο. Φτάνει αυτό για να απαγορεύεται να λες ότι δεν είμαι καλός στους τίτλους. Δεν βέβαια. Ο Άγγελος δεν είπε ότι δεν είμαι καλός στους τίτλους, ο Άγγελος θα δώσει τίτλο. Εγώ τον βλέπω, τον έχει. Κοίταξε, θα έβαζα αντί για Παναθηναϊκό Ολυμπιακό, θα έβαζα 4 φάσει 3-0-1. Μάστε. Μιχάλη, ναι. Έχουμε τηλεφωνική γραμμή. Παρέμβαση. Τι παρέμβαση, έχουμε Γιάννη Σερέτη για να μας μεταφέρει. Έχουμε Γιάννη Σερέτη από τηλεοφόρο. Για να μας μεταφέρει το τι συμβαίνει αυτή τη στιγμή στη τηλεοφόρο. Γιάννη, καλησπέρα. Καλησπέρα. Η τηλεοφόρος έχει αδειάσει. Εδώ στα δημοσιογραφικά είμαστε. Εντάξει, περιμένουμε την αναχώρηση τη αποστολή του Ολυμπιακού. Ήρεμα είναι όλα, δηλώσεις κάνουν οι πρωταγωνιστές στο συνδρομητικό κανάλι και στους δημοσιογράφους στη νυχτή ζώνη. Δεν νομίζω να προκύψει κάποιο πρόβλημα σε ό,τι αφορά την αποχώρηση του Ολυμπιακού. Γιάννη, πριν ζητήσω το σχόλιο σου, να σας ρωτήσω κάτι. Επειδή είχαμε ένα μικρό πρόβλημα στον ήχο λόγω ναι. της υπερφόρτωσης του δικτύου στη λεωφόρο, ο Γιάννης Αναστασίου, ήσουν στη συνέντευξη τύπου? Όχι. Δεν ήσουν στη συνέντευξη τύπου. Ναι. Άρα δεν μπορούσα να το ξέρω. Μπορείς να κάνεις το σχόλιο σου τότε. Θέλω να διευκρινίσουμε κάτι για μια δήλωση του Γιάννη Αναστασίου. Θα το διευκρινίσουμε αργότερα. Επειδή άκουσα μέρος της συνέντευξης τύπου, γι' αυτό σου λέω. Α, για το ζήτημα με τα φάουλ που σφυρίχτηκαν από το διαιτητή, εννοούσε ότι έκοβε το ρυθμό της ομάδας. Γιατί το ανέφερε, κατάλαβε. Άκουσα την αρχική του τοποθέτηση, εκεί που για μένα έχει πει κάτι σωστό. Ότι σήμερα ο Παναθηναϊκός έχασε το μάτι και έδειξε το σεβασμό. Μάλιστα. Ωραία. Έχει δίκιο σε αυτό. Έχει απόλυτο δίκιο. Το δικό σου σχόλιο. Να σου πω την αλήθεια, περίμενα ανταγωνιστικό τον Παναθηναϊκό στο σημερινό παιχνίδι. Δεν περίμενα όμως ότι θα είναι ένα μάτσο το οποίο θα δημιουργήσει περισσότερες καθαρές ευκαιρίες από τον Ολυμπιακό. Ήταν ίσως το πρώτο παιχνίδι του Παναθηναϊκού στην εφετινή σεζόν που δεν έκανε ούτε ένα ατομικό χοντρό λάθος στην άμυνά του. Και το πρώτο παιχνίδι που χάνει από την αστοχία του, δηλαδή από την επιθετική του δυστοκία και όχι από την αμυντική του δυσλειτουργία. Ακόμα και το γκολ του Ολυμπιακού για μένα είναι, okay, κάποιος μπορεί να πει ότι
δεν τραβήχτηκε ο Αντώνης, θα το ξέρει καλύτερα αυτό, δεν τραβήχτηκε η Αγκέρα ο Σίλντερφελντ για να βγάλει σε θέση offside τον Μίτρογλου. Γι' αυτό και η παρατηρήση στο τέλος του Αναστασίου προς τον Σίλντερφελντ μετά το τέλος του αγώνα και όχι προς τον Τριανταφυλόπουλο που κάποια στιγμή έβαλε και τα κλάματα. Κάποιος μπορεί να πει ότι δεν έχει κατορθώσει ο Τριανταφυλόπουλος να σταματήσει τον Μίτρογλου στη διείσδυση. Βρείτε μου πολλούς στόπερ στην Ευρώπη που μπορούν να του σταματήσουν τη διείσδυση. Σε γενικές γραμμές λέω ότι ο Παναθηναϊκός σήμερα το ματ το έχασε όχι από την απειρία του, από τη δυστοκία του, γιατί δημιούργησε 6 ευκαιρίες, δεν έβαλε γκολ σε ντέρμπι δύσκολα να δημιουργήσει 6 καθαρές ευκαιρίες, εκ των οποίων βεβαίως η μία είναι ένα τρομερό λάθος του Κώστα Μανολά και ενώ στο δεύτερο εμίχρονο, όχι στο πρώτο που παραλίγο να μπει αυτό γκολ. Ήταν πάρα πολύ καλά στημένος μετά το πρώτο 15 λεπτό που μπήκε πολύ ψαρωμένος στον αγωνιστικό χώρο και αν θέλετε την άποψή μου, θεωρώ ότι ο Ολυμπιακός δεν τόλμησε στο πρώτο ημίχρονο να εκμεταλλευτεί περισσότερο την υπεροχή του, γιατί θα μπορούσε να πάρει πολύ πιο εύκολα μέτρα. Θεωρώ ότι δίστασε ο Μίτσελ να, με τον Μπέρτ και τον Φιγκερόα, λίγο φοβόταν τις ανεκαλύψεις. Ήταν αρκετά καλά στημένος στη μεσαία γραμμή, πήρε καλό 90 λεπτό, το καλύτερο 90 λεπτό για μένα του Νάνο και του Μέντες φέτος, ο Παναθηναϊκός. Δεν πήρε τον γκολ από τον Μπέρτ, τον Φιγκερόα και τον Μπράνιτ, έτσι, τον μοναδικό επιθετικό γενή του παίκτη. Πήρε επίσης πολύ καλό μάτσο από τον Ζέκα. Μεγάλο κέρδος, το ξέρουν και οι δύο καλεσμένοι σου, το χειροκρότημα μετά από εντός έδρας ήταν από τον Ολυμπιακό. Ο Ρισβάνης που έχει κάνει και ντεμπούτο είπε ότι είναι ανατριχιαστικό να χάνεις εντός έδρας σε ντέρμπι και να σε χειροκροτούν. Κάποιος ενδεχομένως να πει ότι αυτό δείχνει λίγο και το ότι έχει αλλάξει επίπεδο και στόχος ο Παναθηναϊκός. Ούτως ή άλλως όμως εγώ το θεωρώ αυτό πολύ πιο υγιές συγκριτικά με αυτό που γινόταν στον Παναθηναϊκό την εποχή που αγωνίζονταν σε αυτόν και ο Αντώνης Νικοπολίδης και ο Άγγελος Μπασινάς που δεν τολμούσαν να φέρουν ισοπαλία στο λεωφόρο, το τολμούσαν εντός εισαγωγικών. Έτσι. Άρα σκληρό μάτσα, τρίκια νίκη του Ολυμπιακού, καθαρή νίκη του Ολυμπιακού. Έτσι. Τρεις ευκαιρίες όλο το μάτσο Ολυμπιακός, όλες με εκφραστή το Μίτρογλου, δύο κεφαλιές και τις δύο τις έβγαλε ο Καπίνο, το πλασέ δεν μπορούσε να το βγάλει ο Καπίνο. Κέρδος για τον Παναθηναϊκό, η ατμόσφαιρα στο τέλος, μεγάλη χαμένη ευκαιρία όμως σε ό,τι αφορά το θέμα αποτέλεσμα. Μεγάλη χαμένη ευκαιρία για τον Παναθηναϊκό θεωρώ. Και έτσι όπως εξελίχθηκε το παιχνίδι, ανέλθει στο τρίποντο για τον Ολυμπιακό. Επαναλαμβάνω, έτσι όπως εξελίχθηκε το μάτι. Γιάννη, σε ευχαριστούμε πολύ. Να είστε καλά. Να είστε καλά. Καλό βράδυ. Λοιπόν, δικό σου ο επίλογος με τους... Επίλογος, Ωραία. Θα τα ξαναπούμε στο δεύτερο γύρο. Εκτός και αν πέρασε τόσο χάλια. Ούτε ένα νεράκι, ούτε τίποτα. Γι' αυτό... Τι να λέμε τώρα. Ούτε ένα νεράκι. Ένα καφεδάκι στην αρχή και μας τίποτα. Όχι, 4 ώρες κλείσει. Να είσαι σωστός. 4,5. Και πίτσα φέραμε, αλλά οι άνθρωποι θέλουν να διατηρηθούν fit. Μάλλον θα επιστρέψουν στην εργό δράση. Δεν έχει γίνει αλλιώς. Πάντως, πάρτε ένα κιλό να μοιάσετε λίγο σε εμάς. Καλά, για να μοιάσετε λίγο σε μένα πρέπει να πάρουν πολλά κιλά. Δεν φτάνει. Λοιπόν, ο... πριν τον επίλογο, να δούμε τα γκολ. Να δούμε και τα γκολ. Μπορούμε να δούμε τα στιγμιότυπα για τα γκολ και έτσι να τους καλυμπτήσουμε. Τα έχουμε. Κόρνερ εκτελεί ο Χολέβας χαμηλά. Ο Μίτρογλου η κόντρα για να βγει ο Σίντελφελ και να ανεβάσει τον Πράνιτς. Σαβιόλα και Σαλίνο. Η σέντρα για το Μίτρογλου κόρνερ ο Καπίνο. Πρώτη φάση το 15. Τρίτο κόρνερ του Ολυμπιακού, εκτέλεσε ο Χολέβας, η κόντρα ο Μίτρογλου. Κόντρα στον Σιώβα, ο Μίτρογλου πιο πολύ ευνηδιάζεται, λιγότερο απειλή. Πάει αριστερά ο Κάμπελ. Για πρώτη φορά αλλάζει θέση. Και η πρώτη φορά ενδεχομένως που ανεβαίνει ο Χολέβας, η πάσα πέρασε. Ο Μίτρογλου, η κόντρα ο Σαβιόλα και μακριά ο Σίλντερφελντ. Ξανά η φάση. Τον Μίτρογλου να έχει βάλει πλάτη το Ρισβάνι, αλλά τα καταφέρνει ο νεαρός στόπερ να απομακρύνει την μπάλα. Και τώρα ένα φάουλ που φέρνει αρκετό κόσμο στην περιοχή του Ρομπέρτο. Θα το εκτελέσει ο Πράνιτς. Κροάτης εκτελεί προς το δεύτερο δοκάρι, ο Μπέρκ την κεφαλιά. Καταφεύγει από την περιοχή, τρέχει ο Κάμπελ. Μέντες, Μπέρκ. Ωραία για τον Νάνο. Τρέχει ο Σαλίνο να καλύψει. Ο Νάνο πρόλαβε, γύρισε χαμηλά. Διώχνει ο Σιώβας. Φιγκερόα, Πράνιτς, άνοιξε το κοντρόλο ο Χολέβας.
ο Τριανταφυλόπουλος. Και η σέντρα για το Φιγκερόα, η κόντρα έξω. Κόρνερ. Μπέργ, ο Μέντες ανέβηκε. Μέντες στην πλάτη του Σάμαρη. Έκανε το σούτ στο Ρομπέρτο. Χολέβας. Βγήκε ο Φουστέρ. Κίνηση Μήτρογλου, ωραία Φουστέρ. Ανέβηκε ο Μανιάτης, τον είδε κοντράριο Ζέκα με τη δεύτερη καταπληκτική μεταβίβαση offside. Πολύ καλή δουλειά ο Φουστέρ. Εδώ, η υπόδειξη του δεύτερου βοηθού. Κάμπελ. Ο Φουστέρ για τον Μήτρογλου. Τώρα γυρίζει ο Τριανταφυλόπουλος out. Ο Μπέργ ανοίγει στο λαγό. Και κάνει κίνηση ο Μπέργ, πάει περιοχή, σέντρα σούτ από το λαγό out. Ο Λέβας σιρτά, η μπάλα είναι στην περιοχή για τον Μήτρογλου. Κόρνερ. Ο Λέβας φέρνει την μπάλα στην περιοχή. Απομάκρυνση από τον Μπέργ, επαναφορά από τον Φουστέρ. Ο Σίλντεφελντ, πάλι ο Φουστέρ. Στη φάση ο Σίλντεφελντ, πάνω στο Σαβιόλ, έχει κοντράρει η μπάλα. Ζέκα ανεβαίνει αριστερά γρήγορα ο Νάνο, γι' αυτό είναι η παλιά. Απέναντι ο Πράνιτς, δεύτερο δοκάρι. Ο Νάνο κάνει τη σέντρα για τον Πράνιτς, το shoot out στο 55. Τριανταφυλόπουλος στην κεφαλιά, Λαγός. Ψάχνει τον Μπέργ, μπάλα στην πλάτη του Μανολά. Σουηδός είναι γρήγορος και ο Μανολάς είναι γρήγορος. Έκανε επαφή με την μπάλα, επικίνδυνο γύρισμα. Ο Μπέργ προλαβαίνει, γυρίζει εκεί που είναι ο Χολέβας. Στο ύψος της περιοχής, Μπέρκ και Φιγκερόα κάνουν κινήσεις με την άμυνα του Ολυμπιακού. Πάσα πολύ ωραία για τον Τριανταφυλόπουλο. Νέο σουτ ο Ρομπέρτο. Κόρνερ από τον Χολέβα. Η κεφαλιά, ο Καπίνο, εντυπωσιακή επέμβαση. Και η μπάλα μακριά από την περιοχή. Εκτέλεσε ο Χολέβας. Για τα μπαρέ, θα φύγει ο Σαβιόλα, θα μπει ο Βάις, θα αλλάξει και σύστημα ο Μίτσελ. Ο Μανιάτης κρατάει γιατί έπεσε ο Μήτρογλου, το σούτ έξω! Offside. Ο για τα μπαρέ. Λαγός. Καλή δουλειά ο Λαγός, βοήθησε τον Μέντες. Η πάσα για τον Φιγκερόα, το control out! Εδώ οργανώνει ο Μέντες, εκτελεί ο Φιγκερόα. Μέντες για τον Μπέργ, η κόντρα ο Ρισβάνης, ο Ρομπέρτο. Και προλαβαίνει ο Πράνιτς, ο Ρομπέρτο πεσμένος, ο Μάνταλος φυρίζει και αφάουλ προφανώς στο τερματοφύλακα του Ολυμπιακού. Περίμενε προφανώς να δει την εξέλιξη της φάσης για το αν υπάρχει πλεονέκτημα ή όχι. Πάντως εδώ ο Ρισβάνης με Ρομπέρτο. Τερματοφύλακας του Ολυμπιακού είναι πεσμένος. Εδώ νομίζω δεν έχει σφυρίξει ο Μάνταλος. Εδώ σφυρίζει. Αμπέιτ και Φιγκερό απήδειξαν με το Σάμαρι. Σαλίνο, το φάουλ του Πράνιτς. Φουστέρ. Πάλι ο Μέντες. Μήτρογλου πέρασε τώρα από το Σίλντεφελντ. Έρχεται ο Τριανταφυλόπουλος. Ο Μήτρογλου συνεχίζει. Γυρίζει την μπάλα στο Φουστέρ. Μήτρογλου έχει την ευκαιρία, πλασάρει 1-0 ο Ολυμπιακός. Στο 90 λεπτό της αναμέτρησης. Έκτο γκολ για τον Μήτρογλου απέναντι στον Παναθηναϊκό στην καριέρα του. Στο 90 ο πρώτος σκόρερ του πρωταθλήματος χτυπά ξανά. Πράνιτς εκτέλεσε ο Σίλντεφελντ. Στο 92. Μέντες την κεφαλιά, ο Μπέρκ θέλει να κατεβάσει, ο Σαλίνο έβαλε το σώμα, ο Μπέρκ χρεώνεται με φάουλ από το Μάνταλο, έχω την εντύπωση, ναι. Εδώ ο Μπέρκ, ο Σαλίνο έβαλε το σώμα για να καλύψει την μπάλα. Επιστρέφουμε εδώ στο newsroom του Γκαζέτα και πάμε γρήγορα για να συνεχίσουμε την εκπομπή όσο το δυνατόν γρηγορότερα, να ακούσουμε τον Κώστα Νικολακόπουλο, τον... έναν εκ των παλαιότερων ρεπόρτερ του Ολυμπιακού, να μας πει τη γνώμη του για το ντέρμπι. Κώστα, καλησπέρα. Γεια σας, τι κάνετε καταρχήν? Είμαστε μια χαρά. Δεν ξέρουμε αν μας βλέπεις, αλλά τουλάχιστον μας ακούς. Να δώσω χαιρετισμούς στην παρέα και ειδικά, εντάξει, τον Αντώνη. Παλιόφιλος, ε. Εκτός από όλα τα άλλα, από τότε που σταμάτησε κατά τα δοκάρια,
ξέρεις, πάντα στην Ευρώπη ο Ολυμπιακός, αν έχετε προσέξει, έχει πρόβλημα. Αλλά τέλος πάντων, Κώστα, για το παιχνίδι. Ναι. Καταρχήν, νίκησε δίκαια ο Ολυμπιακός. Κέρδισε δίκαια, ο Παναθηναϊκός ήταν καλός. Ήταν καλός. Μπορούσε ο Παναθηναϊκός να πάρει την ισοπαλία, μπορούσε και να κερδίσει. Αυτή που έκανε ευκαιρίες, αυτές τις οποίες έκανε ο Παναθηναϊκός, έδειξε σαν να το θέλει περισσότερο το παιχνίδι μου έδειξε ο Παναθηναϊκός. Αλλά ξέρετε πόσα ντέρμπι έχω δει να είναι ο άλλος να χάνει τις ευκαιρίες. Εδώ πέρα έχουμε δει ντέρμπι στα οποία ο Ολυμπιακός στο Καραϊσκάκι να είναι, ας πούμε, κατοχή να γίνεται, να χάνεται μια ευκαιρία μετά την άλλη και να γίνεται ένα στο 89, ξέρω εγώ, ένα λάθος στο Ανατολάκι και να λύγει 0-1. Σήμερα δεν ήταν έτσι, σήμερα μπορούσε ο Ολυμπιακός να βάλει γκολ και νωρίτερα, μπορούσε όμως και να φάει γκολ νωρίτερα. Δεν ήταν καλός ο Ολυμπιακός σήμερα, εν τέλει, αν θέλεις να σου το πω αυτό, δεν ήταν καλός ο Ολυμπιακός σήμερα. Άρα συμφωνείς ότι έκλεψε ένα πολύ σπουδαίο διπλό? Λέω ότι ήταν ένα... Αγωνιστικά το έκλειψε, έτσι, να μην παρεξηγηθώ. Λέω ότι ήταν ένα ιδανικό σενάριο απόδρασης στο 90 λεπτό με το Μήτρογλου να τρελαίνει όλο τον κόσμο όπως κάνει συνήθως, ας πούμε, φέτος. Μάλιστα. Καλύτερος παίκτης του Ολυμπιακού, για να κλείσουμε με αυτό. Ορίστε. Καλύτερος παίκτης του Ολυμπιακού, κατά την άποψή σου, για να κλείσουμε με αυτό. Καλύτερος παίχτης του Ολυμπιακού... Ο Μήτρογλου. Τι να πω, αφού ο Μήτρογλου μας έχει πάρει... Το λες για MVP, γιατί νωρίτερα το συζητάγαμε και με τον Αντώνη Νικοπολίδη και με τον Άγγελο Μπασινά και οι δύο ψήφισαν Σάμαρη ως καλύτερο σε απόδοση, όχι ως πιο σημαντικό, γιατί προφανώς τον γκολ του Μήτρογλου είναι αυτό που το κρίνει. Ο Σάμαρης έβγαλε μεγάλη προσωπικότητα μέσα στο παιχνίδι. Πραγματικά για πρώτο του ντέρμπι το παιδί, τώρα τι να λέμε, έβγαλε προσωπικότητα. Σαν διάρκεια ήταν πράγματι ο Σάμαρης, παρότι έφαγε και μια πολύ έτσι χοντρή, ας πούμε, κλωτσιά. Μακάρι να είναι καλά για να είναι την τρίτη, οκ. Αλλά, παιδιά, ο Μήτρογλου, είδατε, όταν κάνεις αυτά τα πράγματα στο 90, δεν τα κάνουν πολλοί παίχτες αυτά. Σε τέτοιες έδρες, σε τέτοιο επίπεδο, δεν τα κάνουν πολύ παίχτες. Από ποιον περίμενες περισσότερα, Κώστα, στο παιχνίδι? Ποιος θα έλεγες ότι ήταν ο αδύναμος κρίκος του Ολυμπιακού σήμερα? Για παράδειγμα, ο Σαβιόλα, θεωρείς ότι ήταν κατώτερος των περιστάσεων? Εντάξει, ήταν. Αυτό που είδατε όλοι, είδα και εγώ, το Σαβιόλα και το Κάπελ, σαφέστατα. Από αυτούς τους δύο παίχτες περίμενες πολύ περισσότερα. Ακόμα και σε επίπεδο να βοηθήσουν λίγο έτσι, να κρατήσει η ομάδα μπάλα ή να είναι πιο καλή ανασταλτικά. Τέλος πάντων, μπορεί να μην σου πάει το παιχνίδι, γιατί να μην βάλεις, να μην κάνεις μια φάση, αυτά συμβαίνουν. Αλλά η γενικότερη παρουσία τους ήταν φτωχή, να το πω έτσι. Μάλιστα. Κωστή, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Άντε, ένα καλό βράδυ. Καλή συνέχεια. Πάντως, άμα το δεις από μια άλλη πλευρά, τελικά όλοι κερδισμένοι από το παιχνίδι. Ολυμπιακός είχε στο παιχνίδι. Πολύ χαρούμενοι. Ολυμπιακός έπαιξε καλά, άρα είναι και χαρούμενοι. Η διευθυνσία τα πήγε πολύ καλά. Γεγονότα τα οποία λέγανε ότι δεν συνέβη τίποτα. Όλοι είναι χαρούμενοι για κάτι. Υπάρχει ένας ετοιμένος, ο οποίος είναι βαθμολογικά ετοιμένος από αυτό το μάτς. Νομίζω ότι ο Ολυμπιακός είναι ο Πάοκ. Ο οποίος περίμενε. Ο Πάοκ που ήταν ευτυχισμένος γιατί κέρδισε το 91 για τους τελευταία φάση του παιχνιδιού. Ναι, αλλά είχε γίνει πρώτα το παιχνίδι. Περίμενα λοιπόν ένα δώρο. Ναι, αυτοί απογοητεύτηκαν χρονικά περισσότερο. Ναι. Λοιπόν, κύριε, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ και εμείς για την συντροφιά. Πέρασαμε πάρα πολύ ωραία εμείς. Να είστε καλά. Και εμείς περάσαμε ωραία. Ωραία ήταν. Και με την πρώτη ευκαιρία να τα ξαναπούμε, ενδεχομένως και σε ένα άλλο στήλο, όχι σε ένα ντέρμπι, να συζητήσουμε και άλλα πράγματα. Ωραία, να πούμε. Ελπίζουμε να μην είναι ως τότε να κυκλοφορούν ελεύθεροι. Και δεν εννοώ να τους λάβουμε τους ανθρώπους. Εννοώ έτσι όπως να το πες, μην κυκλοφορούν ελεύθεροι, γιατί κάποια ομάδα. Μα αυτό είναι ο στόχο, να συζητήσουμε μαζί τους για το τι θα κάνουμε στην τάδε ομάδα που ανάλαβε. Ακριβώς. Θα δούμε. Ευχαριστούμε πολύ. Να είστε καλά. Ευχαριστούμε. Λοιπόν, για να μπορέσουμε να φύγουμε, κύριε, νομίζω ότι είναι μια καλή στιγμή να δούμε είτε κάποιες φωτογραφίες, ξέρω ότι έχει συλλέξει ο Μιχάλης Τσαμπάς, είτε κάποιο βίντεο από αυτά που έχουμε. Θα δούμε ένα βίντεο. Ωραία. Κάποιες δηλώσεις του Μέντες που... Δηλώσεις, κυκλοφορώ. Μόνος του. Χαρούμενος.
Όσο μπορώ, να σου πω ο Ντέιβιντ ότι με τέτοια εμφάνιση ο Παναθηναϊκός δεν κατάφερε να πάρει την νίκη του Ολυμπιακού, τι έφταξε. Δεν πάει πιο κάτι. Λίγο πιο δυνατά. Είναι μεγάλη τα Πραγματικά δεν ξέρω τι έφτιαξε, είναι κάτι που θα σας το πω τώρα αμέσως μετά τον αγώνα. Η αλήθεια είναι ότι δεν περίμενα να δεχτούμε γκολ από τον αντίπαλο. Ενδεχομένως η έλλειψη εμπειρίας να είχε και αυτή να έπαιξε τον ρόλο της. Ήμασταν συνεχώς συγκεντρωμένοι και κάποια στιγμή χάθηκε η συγκέντρωση και δεν πήγαμε στο κέντρο. Ήταν συγκλονιστική η εικόνα στο τέλος του παιχνιδιού που όλο το γήπεδο όρθιο χειροκροτούσε τους παίκτες παρά την ήττα. Είναι αυτό ένα μήνυμα προς τους ποδοσφαιριστές για τη συνέχεια? We are very happy with them because they help us from the first minute. Yesterday they started us to help us for this game because we get extra power for this. And they help us till the last minute, and after the game they give us applause. So because we did everything for this and they saw this, so I think it's positive to see it like this. So next time we will do the same. Νομίζω ότι αυτό αποτέλεσε ένα θετικό μήνυμα και πραγματικά είμαστε χαρούμενοι για το γεγονός ότι οι φίλαθλοι μας υποστήριξαν, μας έδειξαν την υποστήριξή τους και χθες κατά τη διάρκεια της προπόνησης, αλλά και σήμερα μέχρι και το τελευταίο λεπτό. Ήταν πάρα πάρα πολύ καλή μαζί μας και νομίζω ότι αυτό αποτελεί μια θετική εξέλιξη. Ήταν όπως είπε το πρώτο τόσο μεγάλο παιχνίδι στην καριέρα του και μάλιστα και για μια σπουδαία ευκαιρία για να ανοίξει το σκορ. Και να έχουμε μια συγκεκριμένη ειδική στο γόνας που μπορούμε να βρίσκονται αυτό. Λοιπόν, ακούσαμε τον Μέντες, τον είδα λίγο χαμογελαστό με το βραβείο στο χέρι. Δεν ξέρω αν το έχει καταλάβει ότι έχασε Παναθηναϊκό. Εντάξει, μωρέ. Πάντως ήταν καλό. Ομολογώντα τα 90 λεπτά ήταν η καλύτερη του εμφάνιση. Μια χαρά ήταν το παιδί, μια χαρά ήταν. Δηλαδή να του αμέσως να του την πει. Γιατί διάβασα μια δήλωσή του πριν το παιχνίδι ότι ήταν το σημαντικότερο παιχνίδι τη καριέρα του. Ναι. Εντάξει, για το σημαντικότερο παιχνίδι τη καριέρα του έπαιξε καλά. Γενικά ήταν η εμφάνισή του πολύ. Έχει δίκιο ο Βασιλιά που λέει ότι είναι η καλύτερη του εμφάνιση στον Παναθηναϊκό. Μπορεί να τον στοιχιώνει η φάση που έχασε. Ναι. Αλλά και δεν είναι αυτή η δουλειά του και κυρίως έχει κάνει πάρα πολλά μέτρα μέχρι να φτάσει εκεί. Πώς το είδες? Ως Αντώνης Νικοπολίδης θα μιλήσω τώρα. Να μην μπλέξουμε τον κόσμο, το καθόλου ο Αντώνης Νικοπολίδης και ο Άγγελος ο Πασινάς. Για να μην μπλέξουμε τον κόσμο, δεν άντεχα άλλο τον Παπαθεοδόρου και έφυγα. Ναι, μάλλον για να τέτοιο. Πώς ήταν το παιχνίδι? Να ξεκινήσω από τη δικιά μου οπτική γωνιά ότι μ' άρεσε που τελείωσε ήσυχα. Θεωρώ ότι είναι πολύ σημαντικό αυτό που έκανε ο κόσμος του Παναθηναϊκού στο τέλος, που όχι απλώς χειροκρότησε, καταχειροκρότησε τους ποδοσφαιριστές της ομάδας. Και προσέξτε, έχει ειδικό βάρος όταν χειροκροτάς μετά από μια ήττα εντός έδρας με τον Ολυμπιακό στον ντέρμπι. Είναι πάρα πολύ μεγάλη υπόθεση. Δείχνει αυτός ο κόσμος ότι στηρίζει τον Παναθηναϊκό, στηρίζει την προσπάθεια που γίνεται, στηρίζει τους παίχτες. Και εγώ θα μείνω σε αυτό. Και προσέξτε, υπολογίστε και την πικρία των οπαδών του Παναθηναϊκού όταν δέχεται τον γκολ στο τέλος. Βέβαια. Δηλαδή, είναι μια πολύ άσχημη στιγμή. Και όταν μιλάμε για χειροκρότημα στο τέλος, νομίζω ότι αυτό θα κρατήσω. Ωραία. Και αυτό που λέει ο Δήμος, να δούμε, υπάρχει μια δήλωση του Γιάννη Μοναδί. Ναι. Ο πρόεδρος του Περβίτ και ο αντιπρόεδρος του Γιάννη λέει ότι θέλει να δώσει ένα συγχαρητήρια στην Ασυνδία, την διοργανώτρια αυτή και Παναθηναϊκού. Ήταν ένα παιχνίδι μεγάλη ένταση, ένα μικρό γήπεδο που είναι επικίνδυνο. Τόσο η αστυνομία όσο και οι άνθρωποι της Λίγκας έκαναν ό,τι μπορούσαν. Ήταν μεγάλη προσπάθεια του Παναθηναϊκού.
Ήταν μεγάλη επιτυχία για το ελληνικό ποδόσφαιρο ότι τέλειωσε το ντέρμπι. Σαν παράγοντας του Ολυμπιακού, λέει, δεν έχει σημασία το αποτέλεσμα, αλλά ότι η φιλοξενία ήταν άψογη και επιφυλασσόμαστε για το δεύτερο γύρο. Μάνο, δεν μιλάνε μεταξύ του Ολυμπιακού. Λίγο νωρίτερα είχε κάνει, ο Σάββας Θεοδωρίδης, ο άλλος αντιπρόεδρος του Ολυμπιακού, μία δήλωση που λέει νικήσαμε μέσα μία ζούγκλα. Εντάξει. Κάπως είναι, είναι και γνωστό ότι υπάρχουν και διαφορετικές απόψεις στις ομάδες μέσα. Δεν κάνουμε τέτοιου συγκρίσεις ανάμεσα στο, Γιάννη Μποράλη και στο Σαββατοδοδή. Η αλήθεια είναι αυτό. Είναι τελείως διαφορετική χαρακτήρα. Και νομίζω ότι γενικότερα είχε δίκιο ο Άγγελος ότι κάποια πράγματα δεν πρέπει να τα παίρνουμε και σοβαρά. Ας περιορίζουμε στο να μεταφέρουμε κάποιες δηλώσεις. Ναι. Δεν χρειάζεται ούτε να τις πολυσχολιάζουμε. Ναι. Σε γενικές γραμμές, υπήρξαν. Τα εντοπίσαμε δύο-τρία ζητηματάκια, όπως ο τραυματισμός του περισσότερο πρόβλημα στο Παναθηναϊκό δημιουργήσαν, όπως ο τραυματισμός του Πράνιτς. Και την διακοπή του ρυθμού στο Παναθηναϊκό πάλι προκάλεσε πρόβλημα. Αλλά σε γενικές γραμμές ήταν πολύ, πολύ πιο ήσυχα, σωστά το λέει ο Δήμος, από ό,τι φανταζόμασταν και από ό,τι φοβόμασταν, όχι φανταζόμασταν. Και νομίζω ότι ο Παναθηναϊκός βγάζει σχετικά ανέμακτα, δεν ξέρω αν θα υπάρχει κάποια τιμωρία, σχετικά ανέμακτα το πιο δύσκολο παιχνίδι της χρονιάς, ναι. Όχι της χρονιάς του 2013 και του 2014 μαζί. Ναι, σκεφτούμε ότι πολλοί κόσμος έλεγε πριν ότι είναι το τελευταίο μάτς με κόσμο. Σωστά. Αν όχι το τελευταίο, ένα μάτς. Όταν θα τελειώσει και τα λεπτά και τα λεπτά. Όχι, πολλοί το λέγαμε και μεταξύ μας. Δεν είναι ότι θα μπορούσε να και να συμβεί. Ναι. Αλλά ο κόσμος του Παναθηναϊκού νομίζω ότι έχει αντιληφθεί ότι ο πύχης έχει κατέβει. Σε μια άλλη εποχή θα ήταν εντελώς διαφορετική αντιμετώπιση. Τώρα όλοι πια ξέρουν ότι και η καλή εμφάνιση απέναντι σε μια ομάδα που είναι καλύτερη ποιοτικά από όλες τις απόψεις μετράει. Μπορούμε να ακούσουμε δηλώσεις Πράνιτς. Είναι ο Ναι, θα έλεγα ότι είχαμε μια κακή τύχη απόψε, αν και παίξαμε καλά, δεν κάναμε όμως την διαφορά. Πραγματικά κάτι έλειψε, ο αντίπαλος ενδεχομένως να ήταν πιο αποφασιστικός. Εμείς θα προσπαθήσουμε να πάμε καλύτερα την επόμενη φορά. Πού σε είσαι την ατμόσφαιρα στην Αρμαδία? Η ατμόσφαιρα ήταν φανταστική απόψε. Οι φίλαθλοι μας υποστήριξαν και εμείς με τη σειρά μας θέλαμε να τους δώσουμε ένα καλό αποτέλεσμα. Τα πράγματα, όπως είπα και πριν, δεν κίνησαν καλά, δεν είχαμε τύχη. Ελπίζω στο μέλλον να είμαστε πολύ πιο κεντρικοί. Λίγο πιο κάτω. Και τώρα βλέπουμε τον πρόεδρο της Super League, τον Γιάννη Μοραλή. Δεν πειράζει, μην είναι ανησυχητή, δηλαδή δεν πειράζει. Έτρεξε μια όμορφη παρουσία. Πίσω από όσο θα κάνουμε. Θέλω να κοιτάξω να πετύχω όλη μας την ενεργεία. Οι δύο ομάδες, φίλα, δηλαδή, γιατί το πολύ μεγάλη επιτυχία από όλου. Και τελείωσε ένα παιχνίδι κατά το δυνατόν και το πρώτο είναι λίγο μαλά. Αυτό είναι πάρα πολύ μεγάλη επιτυχία για τι δύο ομάδε, για τον Πιατούχο και την Ουγγανότητα και για την Εθνική Αστυνομία. Είναι ένα εξαιρετικά δύσκολο επίπεδο. Μικρό επίπεδο, είναι και κοντά στον κόσμο, μια πολύ μεγάλη ένταση. Νομίζω ότι πολύ μεγάλη επιτυχία επαναλαμβάνω και ίσω να είναι λίγο μαλά. Το σκόρ δεν έχει σημασία για μένα. Το σκόρ θα σχολιάσουν οι παράγοντε των δύο ομάδων. Πάει και ο Μόραλης. Τον ακούσαμε. Τα είπε ωραία. Ναι, δεν υπήρχε ένα μικρό ζητηματάκι με τον ήχο, αλλά. Τουλάχιστον το θέμα είναι να ακούνε. Να ακούνε οι αναγνώστες, παύλα τηλεθεατές είναι το θέμα. Σωστά. 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 Λοιπόν, έχουμε υποσχεθεί ότι από τις 11 θα ξεκινήσουμε τον τρίτο κύκλο. Γιατί αν ο πρώτος κύκλος ήταν το pre-game, το post-game ήταν ο δεύτερος κύκλος μετά το παιχνίδι. Ο τρίτος κύκλος είναι τα τηλέφωνα με τον κόσμο. Έχουμε μια μικρή αλλαγή στο πρόγραμμα.
Διότι μπορεί να υπάρχουν απαγορεύσεις δηλώσεων από τις ομάδες προς ποδοσφαιριστές, υπάρχουν και από τις ανώνυμες εταιρείες προς δημοσιογράφους να κάνουν δηλώσεις. Ως εκ τούτου δεν έχουμε Αντίπα και Νικολογιάννη, διότι θα πρέπει να βγουν στο Sport FM. Ειδοποιήθηκαν ότι δεν πρέπει να έχουν επαφή με τον κόσμο του Γκαζέτα. Οπότε ως εκ τούτου θα πάμε μαζί, θα μιλάμε μαζί από τα τηλέφωνα με γραμμές. Ελπίζουμε να είστε κόσμοι, γιατί είναι ένας βασικός λόγος για να δούμε πώς θα πάει αυτό το πράγμα και αν θα συνεχιστεί και στο μέλλον. Άρα εξαρτάται και από τη δική σας στάση και συμπεριφορά. Ελπίζουμε λοιπόν ότι θα μπορέσουμε να πάμε και μέχρι τις 12 μαζί σας με τηλεφωνικές γραμμές. Ποιος είναι ο τρόπος τώρα, πώς θα γίνει η επικοινωνία? Θα γράφετε στο live chat του Γκαζέτα, το οποίο το έχετε δει ήδη ανοιχτό, είναι με τίτλο «Το Derby στο Gazeta TV». Θα γράφετε το σταθερό σας τηλέφωνο για να μπορούμε να επικοινωνούμε εμείς μαζί σας, για να έχουμε και τα στοιχεία επικοινωνίας σας, ώστε να μην υπάρχει κανένα παρατράγουδο στον αέρα. Εμείς λοιπόν, φυσικά τα στοιχεία σας δεν πρόκειται να τα δημοσιεύουμε, θα κρατάμε απλά τα νούμερά σας για να μπορούμε εμείς να σας καλούμε με δική μας χρέωση για να βγείτε στον αέρα να πείτε και εσείς την άποψή σας για τον ντέρμπι που πριν από λίγο τελείωσε, αλλά φυσικά και για ό,τι άλλο θέλετε. Λοιπόν, επαναλαμβάνω τη διαδικασία. Στέλνετε εσείς το τηλέφωνό σας το σταθερό. Επικοινωνούμε εμείς μαζί σας, χωρίς φυσικά το τηλέφωνό σας αυτό να βγει στη δημοσιότητα. Δεν πρόκειται να το δημοσιεύσουμε. Να μην ανησυχείτε πάνω σε αυτό. Λοιπόν, να σου πω εγώ για την Arsenal. Επειδή χάζαμε για την Arsenal, θες να σου δώσω μια τζούρα. Καλό μάτς. Πρέπει να είσαι ο μοναδικός που κατάφερνες και δεν βλέπεις δύο ντέρμπι ταυτόχρονα. Όχι, στην τηλεόραση, στη μεγάλη τηλεόραση βλέπαμε όλοι μαζί την μπάλα. Απλώς στον υπολογιστή δεξιά είχα. Στη μικρή τηλεόρασίτσα είχα ο Τεντιβί και έριχνα μια κλεφτηματιά, κατάλαβες. Και έβλεπα. Λοιπόν, καταπληκτικό γκολ Καθόρλα. 2-0 με ακόμη καλύτερο γκολ Ράμση στο δεύτερο ημίχρονο. Λίβερπουλ άργησε να μπει στο μάτς, έχασε ευκαιρίες στο τέλος για να το κάνει 2-1, δεν το έκανε ποτέ. Συν 5. Σε χαιρετάω. Εντάξει, ναι, αλλά θα πρέπει να αναγνωρίσω ότι η Λίβερπουλ έχει κάνει μεγάλη προσπάθεια φέτος. Αλήθεια είναι αυτό. Το πρωτάθλημα έτσι κι αλλιώς. Τι θες να δώσω και ένα βαθμό μπονούς. Περνάει. Και δίνω σεβασμό, όπως είπε και ο. Μπράβο. Ξέρετε ποιο είναι το καταπληκτικό στην Αγγλία. Μιλάμε για τις δύο ομάδες που ήταν τα outsider τη σεζόν. Ναι, στην Arsenal υπήρχε τεράστια γκρίνια μέχρι τον Ozil τουλάχιστον. Βέβαια. Διότι με τις μεταγραφές και τα λοιπά. Σωστά. Ήρθε ο Ozil, άλλαξε την ομάδα και είδαμε τι γίνεται. Και τη Liverpool δεν την πίστευε κανείς. Και ξαφνικά μιλάμε για Arsenal Liverpool. Ενώ όλοι περίμεναν τις δύο ομάδες, φυσικά την Chelsea του Ζωζέ Μουρίνιο που του χάλασε σήμερα τα γενέθλια. Είχε 200 μάτς, έκλεινε στον πάγκο της Chelsea, αλλά έχασε. Ναι. Για πες αποτελέσματα από το εξωτερικό άλλα. Η Real κέρδισε, φαντάζομαι. Κέρδισε κάποια στιγμή τη Ράγιο 1-0. Κέρδισε, ναι, να βρούμε ακριβώς αυτή τη στιγμή το σκορ. Ναι, ναι. Ψάχνουμε την επιτυχία σου. Έτσι κι αλλιώς εμείς εδώ θα αφήσουμε τον Βασίλη που θα παίξει. Είναι 2-3 το τελικό αποτέλεσμα. 2-3. Ήταν 0-2 ημίχρονο η Real. Ναι. Έγινε 2-3. Να δούμε πότε. Ναι, 2-3 είναι το τελικό αποτέλεσμα. Στους 6 βαθμούς παραμένει η διαφορά με την Μπαρσελόνα. Ναι, να σας πω κάτι που δεν το έχουμε πει ως τώρα. Ναι. Θα κάνω ένα γκάλωπ. Ναι. Ξέρετε τη βαθμολογία. Α. Ποια είναι η διαφορά Ολυμπιακού Παναθηναϊκού? 14 βαθμούς. Double score. Είναι 28-14. Ναι. Μετά από 10 αγωνιστικές είναι στο 28-14 με αυτόν τον γκολ. Και 3 βαθμούς διαφορά Ολυμπιακός ΠΑΟΚ που πάνε μαζί στο ντέρμπι της επόμενης εβδομάδας στο Καρισκάκι. Να. Που εκεί θα κρυθούν πλέον αρκετά, επειδή είναι εντυπωσιακή και η πορεία του ΠΑΟΚ. Ναι, αν σκεφτείς ότι 25 βαθμοί από τους. Χωρίς ο ΠΑΟΚ. Από τους 30 που ήταν, θα ήταν περισσότερο που μπορούσαν να πάρει. Ναι. Πάω και μία ήττα. Μία ήττα και μία ισοπαλία. Στα μεταξύ τους παιχνίδια θα κρυθούν πολλά, διότι βλέπουμε ότι μετά από 10 αγωνιστικές, χωρίς ο ΠΑΟΚ να εντυπωσιάζει, παίρνει αποτελέσματα. Έχει κάνει 8 νίκες. Ναι, αυτό λέω. Μία ήττα, μία ισοπαλία. Το απόλυτο ήταν 30. Άρα, να έχει και έχει 25. Επειδή το επίπεδο του ελληνικού πρωταθλήματος είναι αρκετά χαμηλό, οι δύο ομάδες που ξεχωρίζουν εύκολα ή δύσκολα κερδίζουν. Ναι. Αυτό είναι και το συμπέρασμα και τη σημερινή ημέρα. Ακόμα και ο ΠΑΟΚ που βρέθηκε με την πλάτη στον τοίχο, ακόμα και ο Ολυμπιακός που βρέθηκε ίσως στο χειρότερο του παιχνίδι φέτος στο πρωτάθλημα, μαζί με αυτό που έκανε στον Πανετολικό, νομίζω ότι βρήκε πολύ μεγάλη αντίσταση και στα δύο παιχνίδια. Στο ένα πέδρασε ήδη με το διπλό, έχει κάνει 9 νίκες σε 10 παιχνίδια. Άρα στα μεταξύ του παιχνίδια θα κρυθούν πάρα πολλά. Δεν είναι ντέρμπι γοήτρου, σαν αυτά που ξέραμε τα προηγούμενα χρόνια. Απλώς εγώ. Στο κάτω ράφι έχει μεγάλο ενδιαφέρον το πρωτάθλημα φέτος. Τι μου λέγες ότι δεν έχεις ακούσει το σχόλιο, κανού ήθελες να ακούσεις το σχόλιο? Όχι, αυτό για τη βαθμολογία. Πώς είναι η βαθμολογία? Στον Βασίλη του Παπαθεοδόρου. Ποιον ήθελες να δεις εδώ να κάθεται να ακούσεις το σχόλιο του? Ποιον ήθελα, Ναι.
Τώρα πριν δύο λεπτά, ποιον μου δείχνει. Στέλλα. Όχι, το βάζετε στον Μπράκο. Πούντο. Το έλεγα, αλλά δεν εμφανίζεται. Είναι δεν... Θα τον φέρει μπροστά από τι κάμερε. Βασιλή. σε καλεί το κοινό σου. Να μην μπορούμε μάλιστα να την κάνουμε live την αλλαγή. Ναι. Να πούμε για τον Βασίλη του Σαμαράκου. Να κάνει πάρα πολύ δουλειά πίσω από τις κάμερες που δεν φαίνεται φυσικά. Ναι, συνήθως την κάνει μπροστά, έτσι. Να κάνει και μια φορά πίσω από τις κάμερες. Έχει γίνει ήδη τηλεαστέρας, οπότε δεν νομίζω ότι έχει ανάγκη πλέον τα φώτα της δημοσιότητας. Ας να υπάρχει κανένας άλλος λίγο. λίγο ναι, από την αστεροσκονή του. Ωραία. Λοιπόν, μπορούμε να κάνουμε κοντινό στον κύριο Παπαθεοδόρου που θα μας πει άλλη μια φορά τον τρόπο επικοινωνίας ώστε να βγουν γραμμές στον αέρα. Ναι. Στο δικό του πλάνο για να κάνουμε εμείς την αλλαγή. Λοιπόν, επαναλαμβάνω ότι ο τρόπος επικοινωνίας μέσω των τηλεφωνικών γραμμών μετά την απρόπτη απαγόρευση δηλώσεων στην οποία υποβλήθηκαν ο κύριος Νικολογιάννης και ο κύριος Αντύπας έχει να κάνει ως εξής. Στέλνετε στο live chat του Γκαζέτα το τηλέφωνό σας το σταθερό να επικοινωνήσουμε εμείς μαζί σας. Το τηλέφωνο αυτό δεν θα βγει στη δημοσιότητα. Κάτι που σημαίνει ότι εμείς επικοινωνούμε μαζί σας, εσείς βγαίνετε στον αέρα, ελπίζουμε ότι είστε κόσμοι. Αν δεν είστε κόσμοι, θα αναγκαστούμε να κάνουμε σαν τον Βασίλη Λεβέντη που φώναζε κλείστε τα τηλέφωνα κτλ. Οπότε συνεχίζουμε με αυτόν τον τρόπο. Θα ήθελα από τον Μιχάλη Τσαμπά, αν μπορεί να μας, ή από τον Δήμο Μπουλούκο, αν μπορεί να μας δώσει τους τίτλους, τους βασικούς από τα υπόλοιπα αθλητικά website, πριν περάσουμε και στα διεθνή μέσα, για να δούμε πώς αντιμετώπισαν το σημερινό παιχνίδι, το σημερινό ντερμπί. Δήμο, έχουμε κάποια από τα υπόλοιπα αθλητικά site. Φυσικά, έχουμε να ξεκινήσουμε από τον Sport FM. Ένα ντερμπί μόνος του, είναι ο βασικός τίτλος. Φυσικά εννοεί ότι ένα ντερμπί, όλο το ντερμπί ήταν ο Κώστας Μήτρογλου με τον γκολ που πέτυχε. Καλώς κακώς, ασχέτως τι είπαν πριν οι δύο εκλεκτοί καλεσμένοι μας, τα φώτα πέφτουν πάντα πάνω στο σκόρ. Ναι, βέβαια. Αυτό δεν μπορεί να το αλλάξει κανείς. Το κάτω-κάτω είναι ο άνθρωπος που διαμόρφωσε το αποτέλεσμα. Υπάρχει το Sport 24. Μια φορά μονάχα φτάνει. Πάλι για τον Κώστα Μήτρογλου. Και το χαρακτηριστικό είναι ότι όλοι έχουν φωτογραφίες αυτές τις κλασικές του επιθετικού του Ολυμπιακού που πυροβολεί στον αέρα. Ναι. Εκεί όλοι έχουν μείνει. Sport Dog. Τώρα θα σου πούμε, έχω μπει μισό λεπτό στο Code.gr, Λεωφόρος Μήτρογλου. Πάλι για τον Κώστα Μήτρογλου, πιστεύω ότι δεν θα βρω τίποτα άλλο. Ναι, ναι. Πήρε όλα τα φώτα πάνω του. Θα σας πω για το Sport Talk τώρα. Όλοι ασχολούνται με τον Κώστα Μήτρογλου. Νομίζω ότι και οι Πορτογάλοι τελικά θα στρέψουν εκεί το ενδιαφέρον όλο για τον επιθετικό του Ολυμπιακού που είναι ιδιαίτερα φορμαρισμένος. Και δεν τον πιάνει κανείς. Με λένε Κώστα και το κέφι μου ανοίγει παρένθεση, με πάω, κλείνει παρένθεση, το κάνω. Ωραία. Λοιπόν, πάμε αυτός τώρα γιατί μόλις πέρασε η ώρα της 11, έχουμε υποσχεθεί τηλεφωνικές γραμμές. Με τρομάζεις με αυτά δηλαδή. Λέω έχουμε μόλις υποσχεθεί πέρασε 11, τηλεφωνικές γραμμές και πάμε στον πρώτο που κάνει πρεμιέρα, παγκόσμια πρεμιέρα στον Γκαζέτα. Πάμε λοιπόν στο Σπύρο, τον πρώτο τηλεθεατή Παύλα Αναγνώστη, να τον ακούσουμε. Καλησπέρα. Καλησπέρα. Από πού τηλεφωνείτε? Από την ευρύτερη περιοχή του Πειραιά. Ολυμπιακός. Απ' έξω, ε. Ωραία. Σας ακούμε. Ήθελα να πω κάτι, ακούω την εκπομπούλα και ήθελα να σας πω κάτι σχετικό. Καταρχήν μας ακούτε καλά, μας βλέπετε καλά. Ναι, πάρα πολύ ωραία. Ωραία. Και ωραία φωτογένεια. Ωραιότατα. Ήθελα να πω το εξής όσον αφορά αυτά που είπατε. Στα περισσότερα βέβαια συμφωνώ. Όμως δεν πρέπει να ξεχνάμε ότι ο Ολυμπιακός ήταν εκτός έδρας. Ακούστηκε κάτι ότι κάποιος είπε ότι είναι ζούγκλα. Εννοούσε, υποθέτω, ζούγκλα από τις φωνές του κόσμου που είναι λογικό. Όχι ότι γίνανε άσχημα πράγματα. Επίσης δεν πρέπει να ξεχνάμε ότι ο Ολυμπιακός έχει πολύ σοβαρά αγώνα. Ως εκ τούτου, είμαι Ολυμπιακός όπως καταλάβατε, ως εκ τούτου νομίζω ότι οι παίκτες ήταν και πιο συγκρατημένοι με το σκεπτικό ότι με αύριο μεθαύριο παίζουμε. Δίκιο έχετε. Αυτό είναι το δικό μου σκεπτικό. Σωστό. Ωραία. Σωστή η παράμετρος. Ναι. Ναι. Θέλετε να σχολιάσετε κάτι άλλο για να δώσουμε και σε επόμενο
τηλεθεατή αναγνώστη να πει. Όχι, όχι, όχι. Ευχαριστώ πάρα πολύ που μα είστε καλά και εμείς ευχαριστούμε. Σας ευχαριστούμε πολύ. Λοιπόν, εγώ θέλω να πω κάτι. Πριν περάσουμε, ναι, να πάμε σε έναν επόμενο τηλεθεατή. Πάμε στο Βασίλη Σαμπράκο. Καταρχήν. Γιατί τόση ώρα ήταν σκηνοθέτης, δεν ήταν. Καταρχήν, συγχαρητήρια για την ωραία σας εκπομπή. Συγχαρητήρια. Ναι. Στον εαυτό σου τα δίνεις. Όχι, σε εσάς. Γιατί εσύ έκανες τη βρώμικη δουλειά. Κατά δεύτερον, τώρα που έφυγαν και δεν τους πενεύω επειδή τους έχουμε φιλοξενούμενους στο σπίτι μας, έχω να πω ότι με εξέπληξαν ως δίδυμο. Τον Αντώνη Νικοπολίδη τον έχω ακούσει πολλές φορές και στον αέρα να μιλά και σε τηλεοπτικό στούντιο και σε ραδιοφωνικό αέρα. Είναι πολύ εξοικειωμένος, το περιμένεις να είναι μια χαρά. Ο Άγγελος Μασινάς νομίζω ότι εντός εισαγωγικών αδικεί τον εαυτό του που δεν τοποθετεί. Κέρδισε πόδι ως αναλυτής λοιπόν. Ναι. Και ως δίδυμο, ακριβώς επειδή έχουν τον αέρα της μεταξύ τους συναναστροφής, τις σχέσεις που έχουν, είναι χρόνια φίλοι και πρώην συμπαίκτες, δένουν πάρα πολύ. Δένουν εννοώ και λεκτικά. Γι' αυτό και θα κάνουν δίδυμο και προπονητικό. Έτσι φαίνεται. Φαίνεται τουλάχιστον ότι είναι συντονισμένοι πάντως. Ναι, ναι, ναι. Και έχω να πω ότι τους ανήκει η βραδιά σε επίπεδο τηλεοπτικό. Γιατί σίγουρα η εικόνα ήταν. Και επειδή είχα την τύχη. Και είναι και σπάνια η εμφάνιση κοινή και των δύο. Ναι. Και καλά κάνεις και το επισημαίνεις τώρα που έφυγαν. Ναι, τώρα που έφυγαν. Ότι, δεν ότι τσκολακεύουμε. Ακριβώς. Και νομίζω φαίνεται και από το ύφος μου. Δεν είναι ότι. Η αλήθεια είναι ότι είναι μεγάλη τιμή δική μας. Βέβαια. Που είχαμε και τους δύο μαζί. Βέβαια. Σε μία εκπομπή. Νομίζω ότι. Χωρίς να θέλω να πενευτεί το δικό μας σπίτι, σε τηλεοπτική εκπομπή δεν έχουμε δει τέτοιο δίδυμο. Ναι, δεν είναι εύκολα αυτά τα δίδυμα, έτσι. Λοιπόν, έχουμε. Ελπίζω να το ευχαριστεί και ο κόσμος. Νέο τηλεθεατή. Ναι. Ο Χρήστος. Χρήστο, καλησπέρα. Καλησπέρα. Γεια σας. Ναι, με ακούτε? Ναι, 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 ναι. Σας ακούμε μια χαρά. Παναθηναϊκός είμαι. Πιστεύω ότι έγινε ένα καλό παιχνίδι σήμερα. Στο δεύτερο ημίχρονο κυρίως. Ναι, στο δεύτερο ημίχρονο περισσότερο. Εντάξει, τελείωσε, έγινε ένα τελευταίο λεπτό. Συγχαρητήρια στον Ολυμπιακό και πιστεύω ότι η ομάδα μου θα πάει καλύτερα σιγά σιγά. Είσαι ευχαριστημένος, όχι φυσικά από την ΙΤΑ, αλλά από το γεγονός ότι ο Παναθηναϊκός ήταν ανταγωνιστικός σήμερα στο παιχνίδι. Πολύ ευχαριστημένος γιατί έπαιξε καλό ποδόσφαιρο. Βέβαια λίγο οι γιώμες που τις δικαιολόγησε ο προπονητής μας, αλλά πιστεύω ότι έπαιξε αρκετά καλά. Μάλιστα. Για τα δεδομένα του ρόστερ. Άρα δίνεις και πίστοση χρόνου πλέον στην ομάδα. Φυσικά πάντα. Πάντα, πάντα. Ωραία. Χρήστο, σε ευχαριστούμε πολύ. Ευχαριστούμε, Χρήστο. Και εγώ σας ευχαριστώ και καλή επιτυχία στο καινούργιο που κάνατε στον Καζέτα. Ευχαριστούμε, ευχαριστούμε πολύ. Να σου πω την άποψή μου για το μάτς, γιατί δεν την είπα. Δεν έχω προλάβει να τη γράψω κιόλας στον Καζέτα. Λοιπόν. Εμένα, καταρχήν, θεωρώ ότι το καλύτερο νέο είναι το γεγονός ότι το παιχνίδι εξελίχθηκε κανονικά, ολοκληρώθηκε χωρίς προβλήματα και χωρίς πρωταγωνιστή διαιτητή. Μεγάλη νίκη, αν βάλουμε στην κουβέντα στο τραπέζι μας όλα τα δεδομένα των προηγούμενων ημερών. Άρα λέω ότι σε γενικές γραμμές πρέπει να είμαστε ευχαριστημένοι από αυτό, πρώτα απ' όλα. Τώρα, κατά τα άλλα, το μάτς δεν περίμενα ότι θα είναι τόσο ισορροπημένο. Το περίμενα. Είχα την εκτίμηση από πριν ότι θα είναι και ο Παναθηναϊκός που θα δημιουργήσει και που θα απειλήσει. Δεν περίμενα ότι θα αμυνθεί τόσο καλά. Απόψη μου είναι δηλαδή ότι ο Παναθηναϊκός απόψε ήταν κάτι πιο ολοκληρωμένο συγκριτικά με το πρόσωπο που μας έχει δείξει στα προηγούμενα παιχνίδια. Προφανώς δεν ήταν αρκετό αυτό για να πάρει την νίκη. Αλλά τελικά, στο τέλος της βραδιάς, αξιολογώντας το, έχει αποφασίσει τον νικητή ο Μήτρογλου. Αυτό δεν σημαίνει ότι ο Παναθηναϊκός ήταν κατώτερος των προσδοκιών. Αν είχε τελειώσει σωστά τη φάση ο Φιγκερόα, μολονότι με τα αν ποδόσφαιρο δεν χτίζεται. Αν όμως είχε τελειώσει σωστά την ευκαιρία του Φιγκερόα. Επειδή θέτουμε και θέμα ποιότητας, νομίζω σε έναν βαθμό ισχύει. Ισχύει όταν κάνουμε τη σύγκριση Μήτρογλου Μέντες, που είναι μια φάση περίπου παρόμοια, ναι, από το σημείο που εκτελούν. Αλλά όταν μιλάμε για τον Φιγκερόα, σίγουρα μιλάμε για ένα ποιοτικό παίχτη. Σωστά. Δεν μπορεί να πει ότι του λείπει ποιότητα για να τελειώσει μια φάση. Σωστά. Ίσα-ίσα μας έχει δείξει ότι μπορεί να του έλειψε μια καλή προσπάθεια στο τέλος ή λίγο τύχη, ναι, ή κάτι διαφορετικό. Και είναι κάτι που μπορεί να συμβεί. Πάντως σε γενικές γραμμές, ναι, προφανώς δεν πέσανε τα μάτια μας, δεν τα τρίβαμε από την ποιότητα του θεάματος. Θεωρώ όμως ότι αν ένα μήνα πριν, 1,5 μήνα πριν, μας μιλούσαν για τον ντέρμπι με αυτή την εικόνα, μας μετέφεραν αυτή την εικόνα,
δεν θα περιμέναμε τέτοιο μάτς. Στο τέλος κέρδισε 3 πόντους ο Ολυμπιακός, κέρδισε σκέτο πόντους ο Παναθηναϊκός, χωρίς να ωφεληθεί βαθμολογικά. Ναι, δεν μπορώ να πω ότι στη θέση του Γιάννη Αναστασίου θα ήμουν πλήρως ικανοποιημένος, προς Θεού. Όταν χάνεις ντέρμπι από τον Ολυμπιακό, δεν μπορείς να είσαι ικανοποιημένος ποτέ. Και μάλιστα επειδή το χάνεις και στην τελευταία στιγμή, σου μένει και μια πίκρα παραπάνω. Αλλά υπάρχουν και καλές διαπιστώσεις από τις οποίες μπορεί να αντλήσει δύναμη ο Παναθηναϊκός για τη συνέχεια. Γιατί κακά τα ψέματα, ο ρεαλιστικός του στόχος είναι να πλασαριστεί στην πεντάδα. Και νομίζω ότι μπορεί να το πετύχει. Αυτό ήθελα να πω κι εγώ. Μπορεί ο Παναθηναϊκός ουσιαστικά να χάνει ένα πόντο στο τέλος, γιατί με τον Ολυμπιακό δεν έχει. Δεν έχει βαθμολογικό ανταγωνισμό. Ναι. Έτσι. Να χάνει ένα πόντο, αλλά θεωρώ ότι η εμφάνισή του είναι μια εμφάνιση ομάδας της πρώτης πεντάδας. Ναι, βέβαια. Αυτό πιστεύω. Και θα το δούμε στην πορεία. Πάντως δεν νομίζω ότι περιμέναμε πολύ περισσότερα από τον Παναθηναϊκό, ειδικά αν η συζήτηση γινόταν πριν από ένα-ενάμιση μήνα. Δήμο, έχουμε κάποιο άλλο δημοσίευμα. Έχω καταρχήν Γιάννη Αλαφούζο. Ωραία. Ναι. Στις δηλώσεις που έκανε αμέσως μετά τον αγώνα. Πρέπει να σας πω, επειδή το λες τώρα. Και επειδή είχαμε κάποια προβλήματα με τον ήχο, ο Γιάννης Αλαφούζος είχε μιλήσει στον Νίκο Αθανασίου πριν από την άνοιξη του παιχνιδιού. Το λέω γιατί δεν είναι και σωστό, είναι ο πρόεδρος του Παναθηναϊκού και εμείς δεν τον δείξαμε γιατί δεν είχαμε πρόβλημα στον ήχο. Ναι, μην νομίζει κανείς ότι κάνουμε και πριν. Ακριβώς γι' αυτό, γιατί ο άνθρωπος κάνει την τιμή στον καζέτα να μιλάει, δεν μπορεί να το. Να δικό μας το φάουλ, σηκώνουμε το σωστά. Χέρι. Και παίρνουμε κίτρινη. Σωστά. Αυτό. Αρκεί να μην πάρουμε κόκκινη, με δεύτερη κίτρινη. Σωστό. Ο πρόεδρος του Παναθηναϊκού λοιπόν είπε ότι αμέσως μετά τον αγώνα τα παιδιά έκαναν ένα εξαιρετικό παιχνίδι, αλλά έτσι είναι το ποδόσφαιρο. Μερικές φορές κερδίζει δίκαια και κάποιες άλλες χάνει άδικα. Συγχαρητήρια στα παιδιά για την προσπάθειά τους. Θέλω να πω, εκεί αρχίζει πλέον να το πηγαίνει αλλού το θέμα, θέλω να πω ότι οι διαιτητές κάνουν πολλά λάθη και πρέπει να το διορθώσουμε αυτό. Δεν γίνεται να έχουμε εμείς την μπάλα και να κάνουμε 30 φάουλ και 8 Ολυμπιακός, ήταν τα πρώτα του λόγια. Και μετά του έγινε μία ερώτηση για κάποια επεισόδια που ενδεχομένως έγιναν ή. Στο γήπεδο του Λεωφόρου και απαντάει ο πρόεδρος του Παναθηναϊκού Γιάννης Αλαφούζος, δεν καταλαβαίνω τι λέτε. Πέρσι στο Καραϊσκάκη χτύπησε ένα δημοσιογράφο του Sky, ο Λαγός είχε πρόβλημα στα αυτιά και δεν μας προστάτεψε κανένας. Μάλιστα. Λοιπόν, πάμε κατευθείαν στον επόμενο τηλεθεατή, στον Φίλιππο. Φίλιππο, καλησπέρα. Την καλησπέρα μου. Ακούγομαι. Ναι, πολύ καλά. Χαρά. Καλησπέρα. Καλησπέρα και στην παρέα. Να μας ακούσεις εσύ πρώτα απ' όλα. Ναι, ευχηθώ καλή αρχή στο νέο εγχείρημα που κάνετε και επιτυχίες να έχετε όπως πάντα. Βασικά από Θεσσαλονίκη τηλεφωνώ, πάω ξύσιμε. Θέλω να πω έτσι δύο πραγματάκια που είδα τον ντέρμπι. Λιγωμένος από την κατάληξη του ντέρμπι. Έτσι όπως εξελίχθηκε το μάτσο, εγώ περίμενα να δω κάποιο γκολ από τον Παναθηναϊκό. Να σας πω την αλήθεια. Γιατί είχε κάνει κάποιες φάσεις. Για απλά... Γιατί η δική σου γνώμη ως ουδέτερος, ξέρεις, μετράει διπλά. Δεν είσαι ούτε Παναθηναϊκός ούτε Ολυμπιακός. Πώς είπατε? Η δική σου γνώμη, λέω, μετράει διπλά. Γιατί δεν είσαι ούτε Ολυμπιακός ούτε Παναθηναϊκός. Βέβαια, έχεις ένα όμως ενδιαφέρον ως ΠΑΟΚ. Αλλά μπορείς να μας λες την άποψή σου. Φαντάζεσαι ότι. Ποιο ήθελα να νικήσει, τέλος πάντων δεν πειράζει. Εντάξει, θα γίνονται ποδόσφαιρα. Απλά αυτό που είδα στον Παναθηναϊκό είναι ότι καταρχήν ήταν πολύ γρήγορο παιχνίδι. Δηλαδή δεν βλέπαμε την μπάλα κάτω και έβλεπα δηλαδή τον Παναθηναϊκό να μην έχει πλάνο συσσαγωγικά. Δηλαδή του στείλει να κάνει πολλές γιώμες. Δεν είχε κάτω την μπάλα. Από ό,τι είδα δηλαδή το πιο πολύ μέρος. Δεν υπήρχε, ας πούμε, υπήρχε μια σύγχυση εισαγωγικά στο να στρώσει την μπάλα κάτω να κάνει μια οργανωμένη επίθεση. Ο Ολυμπιακός, όπως είπατε και εσείς και συμφωνώ, έκανε το χειρότερο παιχνίδι. Δεν έκανε το παιχνίδι που κάνει, το ποιοτικό παιχνίδι που κάνει, που βγάζει. Δηλαδή, απλά ο Παναθηναϊκός μπορούσε πάντως να έχει βάλει ένα γκολ. Έτσι, όπως και ο Ολυμπιακός. Πες μας και για τον ΠΑΟΚ. Πώς είπατε? Πες μας και για τον ΠΑΟΚ. Έχει τύχει στο Καραϊσκάκι. Κοιτάξτε να δείτε. Άμα παίξει το ποδόσφαιρο που έπαιξε, ας πούμε, με τον Αστέρα, πιστεύω ότι έχει πιθανότητες. Τώρα είναι και συγκυρίες. Τώρα ο Ολυμπιακός έχει να παίξει και με την Μπενφίκα. Είναι ένα ενδιάμεσο παιχνίδι που όσο να είναι. Εντάξει, θα παίξει κάποιο ρόλο. Εντάξει, πιθανότητες πιστεύω ότι υπάρχουν, αν και κρίνουν προς τον Ολυμπιακό πιο πολύ. Να πω δηλαδή να είμαι αντικειμενικός. Έτσι, ο ΠΑΟΚ, γιατί έφτασε μέχρι το τελευταίο δευτερόλεπτο για να κερδίσει σήμερα το μάτς? Δεν ξέρω, αυτό το πράγμα και το θέμα για μένα είναι ότι πάλι καλά που μπήκε τον γκολ στο τέλος, γιατί θα υπήρχε η γκρίνια η λεγόμενη που θα ήταν και λογική. Και ξέρετε τι γίνεται, εμένα δεν μου αρέσει, ας πούμε, που μπαίνει τον γκολ και όλα τα ξεχνάμε κατά στο τέλος. Δηλαδή, εντάξει, όλα καλά, πήραμε την νίκη, αν και υπάρχει κάποια μερίδα του κόσμου που σίγουρα είναι προβληματισμένη. Αλλά, εντάξει, γίνεται τώρα αυτά τα μάτς, άμα δεν δείχνει σοβαρότητα που πρέπει
Και δηλαδή θα μπορούσε το σκορ να είναι ήδη 0-2 πιο πριν και εκεί πέρα να τελειώσει, όπως και σε άλλα μάτς. Βέβαια. Και ευτυχήσαμε χάρη τώρα στην κλάση του Βούκης να πω. Τέλος πάντων και το βάλαμε τον γκολ στον ΠΑΟΚ, αλλά εντάξει, αυτά τα μάτς, μία, δύο, τρεις, την τέταρτη δεν θα συγχάρει. Ωραία. Δεν θα συνεχίσει. Φίλιππα, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Σε ευχαριστούμε. Καλά. Καλό βράδυ. Καλό βράδυ. Λοιπόν, να δούμε τώρα το βίντεο που έχουμε με τις δηλώσεις του Πρόεδρου του Παναθηναϊκού, του Γιάννη Αλαφούζου. Θα δούμε τώρα το βίντεο με τον Πρόεδρο του Παναθηναϊκού, του Γιάννη Αλαφούζου, και μετά ακολουθούν κάποια μοντάρια στα πλάνα, επειδή έχονται συνέχεια εικόνες από το λεωφόρο. Είναι η αναχώρηση του λεωφορείου του Παναθηναϊκού. Ας ξεκινήσουμε λοιπόν με τον Γιάννη Αλαφούζου και αυτά που είπε στους δημοσιογράφους. Όπως είδατε, η ομάδα ήταν εξαιρετική, τα παιδιά παίξαν εξαιρετικά. Συγχαρητήριά τους, έτσι είναι το ποδόσφαιρο. Μερικές φορές κερδίζεις δίκαια, άλλες φορές κάνεις άδικα. Αυτό που μας έχει κουράσει πάρα πολύ είναι, πώς να το πω για να μην υποστούμε για τις συνέπειες, είναι ότι οι διαιτητές κάνουν πάρα πολλά λάθη. Πάρα πολλά λάθη και είναι κουραστικό. Δεν γίνεται να έχουμε εμείς με ίδια κατοχή μπάλας ή λίγο παραπάνω να έχουμε εμείς 30 φάουλ και Ολυμπιακός 8. Και όποιος είδε το παιχνίδι, νομίζω είδε τι έγινε σήμερα. Κύριε Πρόεδρε, έμοιαζε εμπόλεμη ζώνη το παιχνίδι. Πρωτοφανή πράγματα. Έχετε ένα σχόλιο. Χιλιάδες ευρωπαϊκοί. Καλά, καλά. Μας είχαν επιτεθεί, να το ξέρετε, είχαν σπάσει μια κάμερα του Sky, είχαν χτυπήσει έναν δημοσιογράφο δικό μας και είχε πάει στο νοσοκομείο. Ξέρω ότι ένας συνεργάτης μας έπαθε ζημιά στα αυτιά του, ο λαγός τραυματίστηκε από κροτίδες. Και δεν είναι την παιδιά μας που σάζεσαι κανείς. Ένα μήνα ενώψη του Καραϊσκάκη και τον άλλο γύρο να είναι πολύ νωρίς σε σχέση με τα μέτρα των τεράστιων της αστυνομίας. Είμαι σίγουρος ότι θα έχουν τα ίδια μέτρα η αστυνομία. Τουλάχιστον θα το κάνει. Ο κόσμος συγκλονιστικός που χειροκρότησε τους παίκτες. Ο καθένας δάκρυσε. Δεν έχει πλάνο. Δεν έχει πλάνο έτσι. Να φύγω τώρα. Εντάξει, δεν είναι χουλιγκάνια, δεν είναι ότι έχουν έρθει. Δηλαδή είναι και μια ευχάριστη νότα και ωραίο πλάνο, ωραία εικόνα. Θες να είσαι χουλιμένος όπως ένας το Ωραία. Ακούσαμε λοιπόν και τον πρόεδρο του Παναθηναϊκού, τον Γιάννη Αλαφούζο, και πριν πάμε στον Πολύδωρο Παπαδόπουλο, τον έναν εκ των υπευθύνων εδώ στο Διεθνή του Γκαζέτα, για τα θέματα δηλαδή που αφορούν το παγκόσμιο ποδόσφαιρο. Θα τον ακούσουμε λοιπόν να μας πει τι ακριβώς έχουν γράψει τα αθλητικά site της Ευρώπης κυρίως για το ντέρμπι Παναθηναϊκού Ολυμπιακού. Μην νομίζετε ότι είναι ταπεινό το ελληνικό ποδόσφαιρο, αλλά τουλάχιστον και λόγω της παρουσίας του Ολυμπιακού πρωτίστως με τη συμμετοχή του στο Champions League, ενδιαφέρει και τους Ευρωπαίους. Φυσικά και είναι και το παραδοσιακό ντέρμπι. Πολλοί εκ των Ευρωπαίων ασχολούνται με αυτό το αποτέλεσμα. Πριν τον ακούσουμε όμως, να σας υπενθυμίσω ότι ο τρόπος επικοινωνίας για τις τηλεφωνικές γραμμές είναι ο ακόλουθος. Στέλνετε στο live chat του Γκαζέτα το σταθερό σας τηλέφωνο, εμείς επικοινωνούμε μαζί σας, το τηλέφωνο σας δεν βγαίνει φυσικά στη δημοσιότητα και στη συνέχεια αμέσως βγαίνετε στον αέρα και μιλάμε μαζί για το ντέρμπι και ό,τι άλλο θέλετε. Πολύδωρε, καλησπέρα. Καλησπέρα. Καλησπέρα και από μένα. Δεν τρελάθηκα οι ξένοι με το ντέρμπι, με το δικό μας κλάσικο. Μάλλον δεν θα το είδαν κιόλας. Δεν θα το είδαν. Το σκορ θα διάβασα. Είχαν μεγάλα μάτς. Τρελάθηκα με το Μίτροβιτς. Και αύριο θα δούμε ακόμα περισσότερα από το Σέλντα για το Μίτροβιτς. Όπως βλέπουμε τις τελευταίες εβδομάδες, τόσο στην Daily Mail και όσο σε άλλες αγγλικές, για το ενδιαφέρον που υπάρχει από ομάδες όπως η Liverpool, η Arsenal, για τον διεθνή φόρο του Ολυμπιακού. Ας κάνουμε λοιπόν μια μικρή βόλτα και ας αρχίσουμε λίγο με την ΑΣ. Ο Ολυμπιακός του Μίτσελ κέρδισε το κλάσικο την τελευταία στιγμή. Σκόρερ και ηγέτης ο Μίτρογλου. Η ρέκορντ, φυσικά οι Πορτογάλοι αφιερώνουν αρκετά θέματα για τον Ολυμπιακό. Την Τρίτη υπάρχει το μεγάλο ματς. Να πούμε ότι η Μπενφίκα πέρασε νικηφόρα την Παρασκευή από την Ακαδέμικα και έρχεται πάνωπλη για το μάτς με τον Ολυμπιακό. Είχε αρκετές απουσίες στο πρώτο παιχνίδι. Είναι σε καλή κατάσταση. Δείχνει να είναι σε καλή κατάσταση. Το τελευταίο μάτς ήταν να έπαιξε καλά και είχε τους βασικούς, όλους τους βασικούς.
Λοιπόν, η ρέκορντ αναφέρει ανεβασμένος Ολυμπιακός πριν το μάτς με την Μπενφίκα. Νίκησε στο τέλος με τον Μίτρογλου την ομάδα του Ζέκα και του Πράνιτς. Θυμήθηκαν και τον Πράνιτς, τον πρώην παίκτη της Sporting. Έστω και δεν είχε κάνει αυτά έτσι. Που βασικά ξέρουν ότι ο Ζέκα παίζει στον Παναθηναϊκό. Έτσι ακριβώς. Λοιπόν, ο Ζόγο λέει ο Μίτρογλου έσπηρε τον όλεθρο στην ομάδα του Ζέκα. Αυτό ήταν ο πιο βαρύδιτος τίτλος. Και η Μάης Φουτμπόλ έγραψε ότι ο Μίτρογλου ζεστάθηκε πριν τον ντέρμπι με την Μπενφίκα. Και φυσικά υπήρχαν άνθρωποι και της Μπενφίκα σήμερα για να παρακολουθήσουν το ντέρμπι και να προλάβουν να κατασκοπεύσουν λίγο τον Ολυμπιακό τρεις μέρες πριν το μεγάλο μάτς. Από εκεί και πέρα το Kicker ανέφερε ότι ο Ολυμπιακός... Γερμανικό. Ναι, πάμε στη Γερμανία λοιπόν. Ο Ολυμπιακός νικητής στο ντέρμπι δυσπιστίας που επικρατούσε τις τελευταίες ημέρες. Να φανταστείτε ότι βασικό κείμενο, βασικό ήταν το ότι οι μυρωδιές στα αποδυτήρια της Λεωφόρου. Καθημερινά υπήρχε θέμα για αυτό, αν μυρίζουν τα αποδυτήρια στη Λεωφόρου ή όχι. Από εκεί πέρα η Μούντο... Πανευρωπαϊκή επιτυχία. Ναι. Τελικά έγραψαν, δεν μύρισαν τα αποδυτήρια. Ο Μίτρογλου σκόραρε και έδωσε την νίκη στον Ολυμπιακό. Από εκεί πέρα η Μούντο, η Ισπανική, έγραψε ότι ο Μίτρογλου καθάρισε το κλάσικο στο τελευταίο λεπτό. Οι Τούρκοι της Φανατίκ στάθηκαν στη μαγεία Μίτρογλου και 1-0 Ολυμπιακός καθάρισε το ντέρμπι. Αυτά ήταν, δεν ήταν κάτι συγκλονιστικό. Οι Τούρκοι με την αρρώστια που έχουν πάθει εκεί πλέον με τον Ομπράντοβιτς, μπορεί να έγραφαν ότι έλειπε και ο Ομπράντοβιτς από τον Παναθηναϊκό. Έτσι που λέει. Αυτά θα πούμε, Βασίλη. Περιμένουμε τις επόμενες ώρες ακόμα περισσότερα σε Αργεντινή. Ωραία, και ό,τι άλλο προκύψει από διεθνή μέσα. Εδώ είμαστε. Έτσι. Να υπενθυμίσουμε ότι είμαστε στο newsroom του Γκαζέτα. Από εδώ βλέπετε την είδηση, από την παραγωγή στην κατανάλωση που λέμε. Πριν ακόμα τη διαβάσετε, θα προλαβαίνετε εδώ να την ακούσετε πρώτη. Πάμε, έχουμε τον Νίκο Αθανασίου στο τηλέφωνο. Νίκο, καλησπέρα. Νίκο. Καλησπέρα. Καλησπέρα. Έχουμε στο τηλέφωνο τον Νίκο Αθανασίου, τον ρεπόρτερ του Γκαζέτα στα θέματα του Παναθηναϊκού. Όλα ήσυχα καταρχήν, στη Λεωφόρο. Πήγανε άπαντες. Καλησπέρα σας και πάλι από τη Λεωφόρο. Ναι, και η αποστολή του Ολυμπιακού και η αποστολή του Παναθηναϊκού αποχώρησαν από την Λεωφόρο χωρίς να συμβεί στο παραμικρό. Μάλιστα. Θέλεις να μας μεταφέρεις λίγο το κλίμα και ό,τι επικρατεί αυτή τη στιγμή στα αποδυτήρια του Παναθηναϊκού ή ό,τι επικράτησε, γιατί λογικά έχουν φύγει? Ναι, εντάξει, νομίζω άπαντες ήταν φυγασμένοι με κορυφαίο τον Κώστα Τριανταφυλόπουλο, τον οποίο τον είδαμε κάμερα να δακρύζει μετά τη φάση στην οποία συμμετείχε και ο Μίτρογλου πέτυχε το νικητήριο γκολ για τον Ολυμπιακό. Γενικότερα όμως υπάρχει ικανοποίηση για την εικόνα, την αγωνιστική εικόνα που έδειξαν οι πράσινοι απόψε στην Λεωφόρο Αλεξάνδρας, παρά την ήττα, μια ήττα η οποία αποδόθηκε από τον Γιάννη Αναστασιόλα και από κάποιους από τους πιο έμπειρους ποδοσφαιριστές του Παναθηναϊκού, όπως ο Πράνιτς και ο Μέντες, την απειρία που έχει ο Παναθηναϊκός ως ομάδα, αλλά και σε μια στιγμή κατά την οποία ο Παναθηναϊκός έχασε την αυτοσυγκέντρωσή του και στη φάση που ο Μίτρογλου διαμόρφωσε το τελικό αποτέλεσμα. Αλλά σε γενικές γραμμές το Παναθηναϊκό είναι ικανοποιημένη με την εικόνα της ομάδας, που θα αφήνει όμως μια πικρή γεύση στο αποτέλεσμα, ενώ υπάρχει και η δήλωση του Γιάννη Αναστασίου, ο οποίος θεώρησε σήμερα ότι ο διαιτητής Μάνταλος επί της ουσίας φύριξε σαν να ήταν διαιτητής σε ένα παιχνίδι μπάσκετ. Χαρακτηριστικά είπε, ας πούμε, για παράδειγμα, ότι δεν μπορώ να καταλάβω πώς ενώ ο Παναθηναϊκός είχε την κατοχή της μπάλας, έκανε, ας πούμε, είπε έναν αριθμό, τώρα δεν ξέρω αν ισχύει αυτός ο αριθμός, έτσι, ότι ο Παναθηναϊκός έκανε 30 φάουλ, ενώ ο Ολυμπιακός μόλις 8. Αλλά σε γενικότερες γραμμές, επαναλαμβάνω, στον Παναθηναϊκό κρατάνε απόψε την εμφάνιση κόντρα στον Ολυμπιακό. Μάλιστα. Η δική σου άποψη για το ντέρμπι? Νομίζω ότι ο Παναθηναϊκός ήταν εκείνος ο οποίος είχε τις μεγάλες ευκαιρίες για να πάρει την νίκη στο απόψινο παιχνίδι, αλλά νομίζω ότι σε αυτά τα πάρα πολύ μεγάλα παιχνίδια είναι οι στιγμές οι οποίες καθορίζουν το τελικό αποτέλεσμα. Ο Ολυμπιακός έχει την ποδοσφαιρική ευτυχία να διαθέτει έναν από τους πιο φορμαρισμένους επιθετικούς αυτή τη στιγμή στο ευρωπαϊκό ποδόσφαιρο, τον Κώστα Μίτρογλου, δύο ευκαιρίες. Είχε και αυτή την κεφαλιά που έβγαλε ο Καπίνος. Στη δεύτερη όμως κλασική του ευκαιρία την έστειλε στα δίκτυα. Από την άλλη, ο Παναθηναϊκός με αυτό το 4-4-2, το οποίο, με το οποίο μάλλον δεν ήταν τόσο δημιουργικός όσο στα προηγούμενα παιχνίδια, παρόλα αυτά κατάφερε να δημιουργήσει κάποιες πολύ καλές ευκαιρίες. Μεγαλύτερη φυσικά αυτή του Λουτσιάνο Φιγκερό, αλλά όταν δεν βάζει την μπάλα στο πλευρό σε αυτά τα παιχνίδια, στο τέλος την πληρώνει. Μάλιστα. Θεωρείς ότι η επιλογή του Αναστασίου
να κατεβάσει την ομάδα με 4-4-2, με ρόμβο, σε επίπεδο τακτικής υπερτέρησε ο Παναθηναϊκός έναντι του Ολυμπιακού. Εντάξει, αμυντικά, δηλαδή αν το συζητάγαμε πριν από την άρξη του παιχνιδιού, θα ήμασταν σίγουροι ότι ο Παναθηναϊκός θα έχει ανοιχτούς χώρους όπως είχαμε δει στα προηγούμενα παιχνίδια, θα δεχόταν ας πούμε τουλάχιστον 4-5 φάσεις. Παρ' όλα αυτά ο Παναθηναϊκός δέχτηκε μόνο μία κλασική ευκαιρία από τον Ολυμπιακό και αυτή αποστημένη μπάλα και την φάση του γκολ. Σίγουρα ο Παναθηναϊκός θα μπορούσε να είναι πολύ καλύτερος δημιουργικά, κάτι το οποίο έχει δείξει ότι μπορεί να το κάνει με το 4-3-3 με το οποίο δουλεύει από την αρχή της σεζόν Αναστασίου. Τα τελευταία τρία παιχνίδια παίζει αυτό το 4-4-2. Ξανά στην κορυφή της επίθεσης ήταν ο Μπέρκ με τον Φιγκερό, αλλά δεν μπορείς να πεις κάτι στον Αναστασίου, γιατί αυτό το οποίο ήθελε να κάνει το έκανε. Ήθελε να βγάλει ας πούμε 3-4 κλασικές ευκαιρίες, προσπαθώντας να εκμεταλλευτεί ας πούμε κάποια λάθος εκτίμηση της άμυνας του Ολυμπιακού. Ο Παναθηναϊκός έκανε ευκαιρίες, δεν τις έστειλε στο πλεκτό και έχασε το παιχνίδι. Νομίζω είναι πολύ απλό. Ωραία. Μία τελευταία ερώτηση. Ο Παναθηναϊκός φεύγει από τον ντέρμπι με 0 πόντους, ο Ολυμπιακός φεύγει με 3. Νομίζεις ότι η αυριανή μέρα ξημερώνει καλύτερα για τον Παναθηναϊκό, όχι σε σχέση με τον Ολυμπιακό, αλλά για το δικό του επίπεδο, για τη δική του ανταγωνιστικότητα? Νομίζω ότι όπως και στην Τούμπα, όπου ο Παναθηναϊκός έχασε με 2-1, αλλά θα μπορούσε, αν είχε ευστοχή σε εκείνο το πέναλτι του Μπέκ να πάρει κάτι, όπως και στην Τούμπα, έτσι και σήμερα εδώ στο Λεωφόρο, ο Παναθηναϊκός αποδεικνύει στον εαυτό του ότι έχει πάρα πολλές δυνατότητες και στον κόσμο του κυρίως, ότι μπορεί με αυτό το σύνολο, με αυτό τον προπονητή να φτιάξει κάτι πολύ καλό στα επόμενα 1-2 χρόνια. Στόχος του Παναθηναϊκού, όσο άσχημο και αν ακούγεται, όσο και αν πονάει αυτόν τον κόσμο του, δεν είναι φέτος να πάρει το πρωτάθλημα. Προτεραιότητα του Παναθηναϊκού είναι να χτίσει μια ομάδα για τα επόμενα χρόνια. Σίγουρα μια νίκη σήμερα θα του έφτιαχνε πάρα πολύ την ψυχολογία για τα επόμενα παιχνίδια. Νομίζω ότι δεν υπάρχει περιθώριο ο Παναθηναϊκός να σταθεί και να πέσει ψυχολογικά μετά την αποψινίδα, όσο και αν στον Παναθηναϊκό πιστεύουν ότι δεν την άξιζε. Νομίζω ότι πρέπει να κρατήσουν τα όποια θετικά, τα όποια αρνητικά και να συνεχίσει αυτή η πορεία της ομάδας. Ωραία. Λοιπόν, Νίκο, μετά από έναν μαραθώνιο που είσαι κάνει και εσύ σήμερα στη Λεωφόρο, νομίζω ότι όπου να είναι η ώρα να ξεκουραστείς κι εσύ. Έχουμε να γράψουμε και για από τι ώρα είσαι στη Λεωφόρο? Τις 2.30. Τις 2.30. Ωραία. Λοιπόν, καλή συνέχεια. Να είστε καλά επίσης. Καλό βράδυ. Καλό βράδυ. Αυτά από τον Νίκο Αθανασίου, τον ρεπόρτερ του Παναθηναϊκού, εδώ στον Καζέτα. Πάμε τώρα όμως να συνεχίσουμε το ρεπορτάζ από τη Λεωφόρο και να ακούσουμε τον Μανολά. Τον Κώστα Μανολά, τον αμυντικό του Ολυμπιακού, σε βίντεο τις δηλώσεις του. Πιστεύω ότι ο Ολυμπιακός στο τέλος της χρονιάς θα είναι πρωταθλητής για πρώτη φορά στην ομάδα στην Ελλάδα. Να ζούσαμε για αυτό το παιχνίδι, θέλαμε πάση θυσία να το κερδίσουμε, το καταφέραμε. Τώρα έχουμε δύο δύσκολα παιχνίδια μπροστά μας. Πιστεύω να κερδίσουμε τη Τρίτη με την Μπενφίκα και να κερδίσουμε για την Κυριακή με τον Πάοκ και να είναι όλα καλά. Δεν μας ενδιαφέρει τίποτα άλλο, γιατί έχουμε την Μπενφίκα. Κοιτάξτε πρώτα την προστασία. Ο Ολυμπιακός είναι πολύ μεγάλη ομάδα και σε μια ζωή. Αυτή είναι η περίπτωση που πάρα πολύ καλή ημέρα. Και αν δεν είστε εκεί, έχει μεγάλη αστυνομική δύναμη και δεν έχει νόημα για τα ελληνικά δεδομένα. Αμφιβάλλω αν είχε αρχίσει ή είχε τελειώσει ποτέ αυτό το παιχνίδι. Σίγουρα έχουμε μεγαλύτερη ποιότητα από κάθε ομάδα στην Ελλάδα. Το δείχνουμε και στην Ευρώπη αλλά και στο ελληνικό πρωτάθλημα. Πέντε φορές διεκδικήσαμε. Μπορώ να πω ότι αξίζει συγχαρητήρια σε όλα τα παιδιά. Και θα δούμε και τη συνέχεια. Διώξαμε να κερδίσουμε μέχρι το τέλος και ας ερχόμαστε σε παλιό. Όχι, δεν έχει πεινωθεί. Δεν το καταλαβαίνω. Αλλά μια μεγάλη ομάδα σαν τον Ολυμπιακό. Εγώ θεωρώ νίκη. Πολύ μεγάλη νίκη εδώ. Απάνω σε μια έδρα. Είδατε τι πόλεμο. Λοιπόν, σε λίγο θα έχουμε τις δηλώσεις του Σάββα ολοκληρωμένες. Δήμο. Ναι. Ωραία. Μέχρι να τον έχουμε ολοκληρωμένο του Σάββα Φιδωρίδη, να ακούσουμε τον Πολύδωρο σχετικά με τον Κώστα Μανολά. Ο Μανολάς πιστεύεις θα είναι και του χρόνου στον Ολυμπιακό και την επόμενη σεζόν? Χρόνο ή το από το Γενάρη? Α, μπορεί και από το Γενάρη να έχει ναι, προλάβει. Γιατί σήμερα σε έρθει καμία ανέφεραν ότι ο Βίλωτιτς, ο αμυντικός συγκρασχόπερο, ο οποίος είχε παίξει και για τον Ολυμπιακό και το καλοκαίρι, ότι είναι πολύ κοντά στον Πειραιά. Και ο μάνατζερ του ανέφερε σχετικά πως ο Κώστας Μανολάς είναι πολύ πιθανό να φύγει ακόμα και το Γενάρη για ομάδα του εξωτερικού. Ξέρουμε ότι η ομάδα από τη Ρωσία και Zenit, Σπαρτάκα έχει ακουστεί το όνομα, και όπως και της Δυναμό Κιέβα από την Ουκρανία, ενδιαφέρονται και παρακολουθούν διαρκώς τον Κώστα Μανολά. Ωραία. Λοιπόν, τώρα είναι η στιγμή για να ακούσουμε ολοκληρωμένες τις δηλώσεις του Σάββα Θεοδωρίδη. Πιστεύω ότι δεν θα έχει πει πάλι για αμυρωδιές στα αποδυτήρια της Λεωφόρου.
Δημό. Να τις ακούσουμε λοιπόν. Άμα δεν έχω το αποτέλεσμα, άμα δεν έχει προηγηθεί ο Ολυμπιακός, δεν μιλάω ποτέ. Και βλέπετε ποιο έρωτο. Αν δεν το πάρουμε μαθηματικά, τότε θα πω σε εσάς ότι ο Ολυμπιακός πήρε το πρωτάθλημα. Έχουμε να κάνουμε ένα καλό παιχνίδι με την Μπενφίκα σε μια ζούγκλα μέσα στο κοινό μας εκεί στο Καραϊσκάκι και να προβληθούμε μέσα στην Εκκάκη. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Τα ελληνικά δεδομένα. Αμφιβάλλω αν είχε αρχίσει, είχε τελειώσει ποτέ αυτό το παιχνίδι. Έπεσε στην αντίληψη. Να σας πω κάτι. Ο διαιτητής, όπως είδατε, πέντε φορές διεκόπτει ο αγώνας τον Ατάλο. Εάν επενέβαινα, σίγουρα θα διεκόπτει τον αγώνα. Εγώ δεν ήθελα να διεκόπτει ο αγώνας. Και επιδιώξαμε να κερδίσουμε μέχρι το τέλος και ας ερχόμαστε στο παλιό. Θα γινόταν δηλαδή. Δεν το καταλαβαίνω. Αλλά μια μεγάλη ομάδα σαν τον Ολυμπιακό, εγώ τη θεωρώ νίκη, πολύ μεγάλη νίκη εδώ. Απάνω σε μια έδρα. Είδατε τι πόλεμος γινόταν όλες αυτές τις μέρες. Εμένα να ρωτήσετε. Επί μια εβδομάδα το τι τραβήξαμε. Και εσείς όμως είχατε μιλήσει για περίεργες οσμές. Πώς μίλησαν αυτά. Να σας πω κάτι. Εγώ δεν μιλάω ποτέ άμα δεν έχω στοιχεία. Και για να το πω αυτό το πράγμα δεν το παγώ. Γιατί το λέτε έτσι και δεν λέτε ότι τρεις ομάδες πέρασαν από εδώ. Οι ίδιες στείλανε γράμματα. Οι τρεις ομάδες. Και τα γράμματα τα ξέρετε πολύ καλύτερα από μένα. Άρα ήταν όλα έτσι που σήμερα γιατί λάμπανε τα πάντα μέσα. Ήταν όλα καλά δηλαδή. Βέβαια και αυτό είναι καλό για την υγεία των παιχτών. Εγώ δεν το έκανα για τίποτα άλλο. Λοιπόν, εν πάση περιπτώσει πρέπει να ευχαριστήσω πάρα πολύ τον κύριο Ζαβραδινό, ο οποίος ήταν άψογος και έκανε ό,τι μπορούσε ο άνθρωπος για να, τέλος πάντων, να μας προσφέρει όλες τις υπηρεσίες που χρειαζόμαστε και την ελληνική αστυνομία που τους θεωρώ ήρωες. Ήρωες γιατί ήταν ένα πάρα πάρα πολύ δύσκολο μάτς με αντίξωες συνθήκες, καθώς επίσης και τη Super League, η οποία έκανε τα αδύνατα δυνατά για τη διεξαγωγή του αγώνας και τους διαιτητάς που είχαν ένα πάρα πάρα πολύ δύσκολο έργο. Τελειώσαμε, μπάλα είναι. Ο Ολυμπιακός είναι μεγάλη ομάδα. Εγώ είμαι πάρα πολύ ευχαριστημένος για το 1-0 που κερδίσαμε. Συνεχίζουμε και κοιτάζουμε μόνο την Μπενφίκα και την πρόκλησή μας. Είναι το μάτς της χρονιάς. Βέβαια, το μάτς της χρονιάς, γιατί προκρινόμαστε κακά τα ψέματα. Εγώ δεν συνηθίζω να λέω, άμα δεν έχω το αποτέλεσμα ή άμα δεν έχει προκριθεί ο Ολυμπιακός, δεν μιλάω ποτέ. Και βλέπετε ότι και πρωτάθλημα, αν δεν το πάρουμε μαθηματικά, ποτέ δεν θα πω σε εσάς ότι ο Ολυμπιακός πήρε το πρωτάθλημα. Εύχομαι να κάνουμε ένα καλό παιχνίδι με την Μπενφίκα και μέσα στο κοινό μας εκεί στο Καραϊσκάκι και να προκριθούμε μέσα στους 16. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Δεν έπιασε το αποδιευχή μου. Τελικά μίλησε για τις μυρωδιές της λεωφόρου. Εντάξει, του έκαναν ερώτηση όμως. Υπήρχε ερώτηση από δημοσιογράφο, αλλά ήταν ένα θέμα που έπαιξε αρκετά εισαγωγικά. Η λέξη έπαιξε. Πάντως έχει στοιχεία, λέει, από τρεις ομάδες που έχουν στείλει γραπτά παράπονα, προφανώς στη Super League, φαντάζομαι, σχετικά με τις οσμές λεωφόρου. Άρα είναι ευκαιρία, εκτός από τον Πανθρακικό που είναι μία που έχει δημοσιοποιηθεί ότι έχει κάνει παράπονα, πρέπει να βρούμε και ποιες είναι οι άλλες δύο που έχουν κάνει έτσι, παράπονα σχετικά με τις οσμές και τι σώοι οσμές ήταν αυτές. Πάντως το θέμα τελικά πήρε σοβαρή βάση, επειδή έκανε έγγραφο η ελληνική αστυνομία στο Δημόκριτο, στο Εθνικό Κέντρο Φυσικών Επιστημών, για να πάει να δει τελικά τι συμβαίνει στο γήπεδο του λεωφόρου. Και να θυμίσουμε ότι τελικά πήγε σήμερα ο Δημόκριτος, έκανε μια έρευνα, δεν βρήκε τίποτα στα πολιτεία του Ολυμπιακού. Στα πολιτεία του Παναθηναϊκού υπήρχε μόνο μια μικρή οσμή, η οποία λέει οφειλόταν σε ένα παράθυρο που δεν είχε ανοίξει και λόγω κλεισούρας του χώρου υπήρχε αυτή. Αλλά πάντως τίποτε μεμπτό, τίποτε επιλήψιμο. Μάλιστα. Ωραία. Νομίζω ότι με την ευκαιρία, γιατί πρέπει σε μια εκπομπή. Δεν έχουμε κάνει και πολλές εκπομπές. Είναι ευκαιρία λοιπόν να πούμε και το πρόγραμμα της αγωνιστικής ολοκληρωμένο σε ό,τι αφορά το πρωτάθλημα ποδοσφαίρου, γιατί δεν τελειώνει η ζωή της Super League σήμερα. Έτσι. Έχουμε λοιπόν αύριο τους αγώνες Πανθρακικός Αστέρας Τρίπολης, Λεβαδιακός Ξάνθη, Καλονή Πανιώνιος, Όφι Άρης, Απόλλων Βέρεια και τη Δευτέρα ένα από τα πιο σημαντικά παιχνίδια που απομένουν είναι το Ατρόμητος Πανετολικός με το πολύ φορματισμένο Ατρόμητο και το Πανετολικό που είναι από τις ομάδες που είναι από τις πιο ανταγωνιστικές από αυτές που βρίσκονται κάτω από την πεντάδα και που ουσιαστικά σε κανένα γήπεδο δεν τα παρατάνε. Νομίζω ότι θα έχουμε την ευκαιρία στη συνέχεια να ακούσουμε και κάποιες άλλες απόψεις. Ήδη έχει κάτι πολύ ενδιαφέρον, Βασίλη, και πολύ δωρε. Είναι η δήλωση που έκανε μετά τον αγώνα ο Πράνιτς,
που λέγαμε πριν ότι κόντεψε αυτό το ντέρμπι να δυναμητιστεί από τους οπαδούς του Παναθηναϊκού που πήγαν να δημιουργήσουν πρόβλημα στον ίδιο τον Παναθηναϊκό. Θυμόμαστε όλοι ότι τραυματίστηκε ο Κροάτης Άσος του Παναθηναϊκού σε μία φάση και μίλησε γι' αυτό και είπε ότι έσκασε ένα δυναμητάκι στο χέρι του. Το είδε αυτός για να μην διακοπεί το παιχνίδι. Πήγα και το πέταξα έξω, λέει ο Πράνιτς. Ίσως αν έσκαγε ένα-δύο δευτερόλεπτα αργότερα θα είχα χάσει το χέρι μου. Αυτή είναι η δήλωση, ξαναλέω, του Πράνιτς. Θα ρυβήσει για κάποιον, γιατί δεν ξέρω, αυτός ο οπαδός που πέταξε το δυναμητάκι, την κροτίδα, ό,τι ήταν μέσα στον αγωνιστικό χώρο, πόσο περήφανος μπορεί να νιώθει όταν ακούει τη δήλωση του παίχτη. Εκτός και αν λέει τον Πράνιτς χαζό, που έπιασε το δυναμητάκι. Όταν είδε και τον παίχτη, έτσι, είδε τον παίχτη του να υποφέρει να. Προς στιγμή φάνηκε ότι είχε χάσει τις αισθήσεις, έτσι, γιατί φώναζαν οι συμπαίκτες του τους γιατρούς. Άρα περιμένουμε να δούμε λοιπόν πώς θα αντιδράσουν στο μέλλον οι οπαδοί του Παναθηναϊκού. Λοιπόν, να υπενθυμίσουμε στον κόσμο ότι ο τρόπος επικοινωνίας για τις τηλεφωνικές γραμμές παραμένει ανοιχτός για λίγα λεπτά ακόμα. Είναι ο εξής, στέλνετε στο live chat του Γκαζέτα που έχουμε ανοιχτό για την τηλεοπτική μας εκπομπή, στέλνετε το σταθερό σας τηλέφωνο, το οποίο δεν δημοσιοποιείται. Και στη συνέχεια εμείς σας καλούμε πίσω και βγαίνετε στον αέρα ζωντανά για να μιλήσουμε μαζί, να καταθέσετε την άποψή σας για το ντέρμπι. Μία από τις επόμενες κινήσεις, για να πούμε και κάποια πράγματα που θα κάνουμε, είναι ότι σε λίγα λεπτά θα έχουμε τη δυνατότητα να ακούσουμε και να μάθουμε ορισμένα τα πρωτοσέλιδα των αυριανών αθλητικών εφημερίδων. Γιατί δεν είμαστε μόνοι μας στα μίντια, ίσα-ίσα που υπάρχουν πολύ μεγάλες εφημερίδες με ιστορία στον χώρο και καλό θα ήταν να ακούσουμε και τη δική τους γνώμη που φαντάζομαι, χωρίς να είμαι μάντης ούτε προφήτης, ότι σε πολύ μεγάλο κομμάτι θα απευθύνονται πάλι στον Κώστα Μήτρογλου. Δεν είναι τυχαίο ότι και τα περισσότερα αθλητικά site ασχολούνται σήμερα με τα κατορθώματά του. Επίσης, θα έχουμε τη δυνατότητα να δούμε και πάλι σε λίγο τα highlights του αγώνα, τα οποία είναι τα επίσημα highlights που μοιράζει η Nova ως παραγωγός ουσιαστικά και του Derby στα αθλητικά website αλλά και σε όσα μέσα ενημέρωσης έχουν σύμβαση για να μπορούν να έχουν τα στιγμιότυπα. Μπορούμε να πάμε τώρα στην τηλεφωνική γραμμή. Έχουμε τον εκδότη διευθυντή του Goal News, τον Ανδρέα Δημάτο. Καλησπέρα και από μένα. Γεια σου, Ανδρέα. Καλησπέρα. Σε διακόπτουμε προφανώς. Όχι, σε καλή φάση είμαστε, γιατί ήταν εντάξει νωρίς το ντέρμπι, οπότε έχουμε προχωρήσει αρκετά. Έτσι κι αλλιώς τα πράγματα είναι και μετρημένα κουκιά. Δόξα τω Θεώ, δεν έχουμε να ασχοληθούμε και με άλλα πράγματα. Μήτρογλου. Με πολλά περισσότερα άλλα πράγματα δηλαδή. Να φανταστώ ότι η φωτογραφία και ο βασικός τίτλος αφορούν το Μήτρογλου. Τι να φορούν, δηλαδή υπάρχει ένα ποδόσφαιρο στο οποίο στην Ελλάδα παίζουν 11 εναντίον 11, υπήρχε ένας φιλότιμος και καλός Παναθηναϊκός, αλλά στο τέλος κερδίζει ο Μήτρογλου. Δηλαδή τα πράγματα είναι πολύ απλά. Όσον αφορά έναν ποδοσφαιριστή ο οποίος αρχίζει και έχει βάλει πορεία και ξεφεύγει πάρα πολύ από τα στενά ελληνικά όρια του ελληνικού ποδοσφαίρου. Ένα παιδί το οποίο σε ένα βράδυ, ναι, δεν ξέρω να ακούγομαι. Μια χαρά ακούγεσαι, Ανδρέα. Ναι. Ένα παιδί σε ένα βράδυ στο οποίο έτσι δεν έδειχνε να έχει ιδιαίτερη διάθεση, σε ένα βράδυ στο οποίο δεν το βοήθησε και η υπόλοιπη ομάδα του Ολυμπιακού, είχε όλες τις τελικές προσπάθειες της ομάδας του και έκρινε και τον τέρμι στο 90 με μια τρομακτική άνεση, με ένα έτσι στυλ μπλαζέ έως και εντός εισαγωγικών αλαζονικό θα μπορούσε να πει κανείς, το οποίο στηρίζεται στην κλάση του, το οποίο στηρίζεται στην ανωτερότητά του και κυρίως στην τρομακτική ψυχολογία που έχει αποκτήσει, επειδή είναι ξεκάθαρα ότι πρόκειται για ένα παιδί που για να αποδώσει, να παίξει, να δείξει ποιος είναι, πρέπει να πιστέψει ότι είναι χρήσιμος, ότι είναι αναγκαίος, ότι τον πιστεύουν, ότι τον αγαπάνε. Είναι μια περίεργη ψυχολογία παιδιού, την οποία ο Γιώργος Οδόνης προσωπικά μου την είχε αναλύσει και πρώτος. Θέλει να αισθάνεται αυτό που αισθάνεται τώρα στον Ολυμπιακό και από εκεί και πέρα για μένα εντάξει η ποδοσφαιρική του κλάση και η άνεσή του στο σκοράρισμα είναι κάτι το εκπληκτικό, δηλαδή βάζει τον πύχη πολύ ψηλά σε σχέση και με τους παλαιότερους παραδοσιακούς μεγάλους σκόρερ που κατά καιρούς είχε να δείξει το ελληνικό ποδόσφαιρο και βάζουμε βεβαίως και τον αστερίσκο που λέγεται Φουστέρ που αδικείται μονίμως λόγω του Μήτρογλου
ο οποίος είναι ένα παιδί που ακόμα και σε μια κακή μέρα είναι αυτός που με την ικανότητά του και την κίνησή του, την κατάλληλη στιγμή και την κατάλληλη κίνηση, διαμορφώνει τα πράγματα υπέρ του Ολυμπιακού. Σε ένα παιχνίδι στο οποίο ο Παναθηναϊκός άξιζε και δικαιούτο καλύτερη στίχη σε κάθε περίπτωση. Ναι. Νομίζεις ότι ο Παναθηναϊκός βγαίνει πιο δυνατός από αυτό το ντέρμπι, παρότι έχασε? Αυτό τώρα είναι σχετικό, διότι καλός ή κακός, όταν είσαι Παναθηναϊκός, είναι δύσκολο, ακόμα και με τα δεδομένα του τουρνού Παναθηναϊκού, είναι δύσκολο να πεις ότι κερδίζεις μετά από μία ήττα. Και αυτό το λέω γιατί ο Παναθηναϊκός είχε πολύ αξιοπρεπή παρουσία, ανάλογη αξιοπρεπή παρουσία και στη Τούμπα απέναντι στον ΠΑΟΚ. Παιχνίδι που επίσης έχασε. Και τελικά ήταν ένα παιχνίδι το οποίο το πήγε πίσω στα επόμενα παιχνίδια που έδωσε, μέχρι να επανέλθει για αυτά τα δύο μάτια με τον Εργοτέλη και το τέρμπι με τον Ολυμπιακό. Ο Παναθηναϊκός πάντως θεωρώ ότι αν διαχειριστεί με σύνεση τη φετινή χρονιά, μπορεί συνολικά να βγει κερδισμένος, μπορεί να βάλει κάποια νέα παιδιά στην ομάδα του, τα οποία φαίνεται ότι είναι δουλεμένα. Δεν είναι ότι παιδιά δεν έχουμε άλλους, μπείτε εσείς και παίχτε, παράδειγμα δηλαδή της περσινής ΑΕΚ. Φαίνεται ότι είναι μια δουλεμένη ομάδα και δεν είναι ο περσινός Παναθηναϊκός του όσα πάνε και όσα έρθουν. Βεβαίως υστερείται ποιότητα τον Ολυμπιακό, δεν τίθεται θέμα. Αυτό το ξέραμε και πριν το ντέρμπι, δεν περιμέναμε να δούμε το ντέρμπι. Δεν μας έδειξε για τίποτα περισσότερο ούτως ή άλλως το ντέρμπι. Ο Παναθηναϊκός θέλει σε όλα τα επίπεδα συνετή διαχείριση μια σεζόν που θα είναι δύσκολη, αλλά που μπορεί τελικά να του βγάλει κέρδος. Ανδρέα, στο αυριανό πρωτοσέλιδο, με τι άλλο καταπιάνετε το αυριανό πρωτοσέλιδο του Γκολ, με τι άλλο καταπιάνετε? Τίποτα, οι δύο νίκες είναι στο τέλος, συγγνώμη, του Ολυμπιακού και του ΠΑΟ, οι οποίοι δείχνουν ότι είναι δύο ομάδες που μπορεί να το πάνε μέχρι τέλος, γιατί έχει άστρο και ο ΠΑΟ φέτος, δεν μπορεί να με συνεχείς νίκες στο τέλος, Έχει κάνει πολλές νίκες. Πρέπει να είναι 11 από τα 17 του παιχνίδια που κερδίζει στο τέλος. Δεν είναι πλέον 1, 2, 3 ή 4. Και βεβαίως η νίκη του ΠΑΟΚ με τον Εργοτέλη μας κάνει ενδιαφέρουσα αγωνιστικά και αυτήν την εβδομάδα. Γιατί έχουμε ανάγκη τις ενδιαφέρουσες αγωνιστικές εβδομάδες, είτε μιλάμε για εφημερίδες, είτε μιλάμε για αθλητικά site. Διότι υπάρχει βεβαίως και για τους δύο το ευρωπαϊκό, όχι ακριβώς διάλειμμα, δεν μπορεί να το πει κανείς διάλειμμα, αλλά οι ευρωπαϊκές πολύ σημαντικές υποχρεώσεις τους και μετά το μεταξύ τους παιχνίδι. Το οποίο βεβαίως όσο πάω δείχνει ικανός να κερδίζει και μάτς τα οποία δεν είναι καλός, άλλο τόσο πείθει ότι μπορεί να ακολουθήσει τον Ολυμπιακό όσο πιο μακριά γίνεται. Μάλιστα. Λοιπόν, Ανδρέα, να σε αφήσουμε να συνεχίσεις και τη δουλειά σου. Καλή συνέχεια και εσάς. Να είσαι καλά. Σε ευχαριστούμε πολύ για την παρουσία σου. Λοιπόν, ακούσαμε τον Ανδρέα Δημάτο, τον εκδότη διευθυντή της εφημερίδας Goal News. Νομίζω ότι έχουμε και έναν τηλεθεατή στο τηλέφωνο. Όχι, έχει πέσει η γραμμή. Να πω... Λοιπόν, ναι. Δήμο. Καταρχήν να πούμε, Βασίλη, πριν πεις οτιδήποτε, να πούμε ότι σε κάτι δηλώσει που έκανε ο Νάνο, ο αμυντικός του Παναθηναϊκού μετά τον αγώνα, ουσιαστικά αποκάλυψε τι τους είπε ο Γιάννης Αναστασίου στα αποδυτήρια, ο προπονητής του Παναθηναϊκού, στους παίχτες του, μετά τη λήξη των 90 λεπτών. Ο Αναστασίου ήταν, θα έλεγα, εμψυχωτικός, Βασίλη. Δεν το έβαλε κάτω, είπε δεν χρειάζεται να στεναχωριέστε, κοιτάμε μπροστά, ήταν μία νίκη, την οποία την πήρε ο Ολυμπιακός με μία ευκαιρία σε όλο το παιχνίδι και αυτή με τον Μίτρογλου. Έχουμε το μέλλον μπροστά μας, το μέλλον μας ανήκει, πρέπει να συνεχίσουμε έτσι. Αυτή ήταν η σύντομη ομιλία του Γιάννη Αναστασίου προς τους παίκτες του Παναθηναϊκού στα αποδυτήρια μετά τον αγώνα. Μάλιστα. Έχουμε κάποια άλλη τοποθέτηση από τις δύο πλευρές? Να πούμε ότι καταρχήν όσοι μπουν στον Gazeta GR, ήδη έχουμε ανεβάσει πάρα πολλές ενδιαφέρουσες απόψεις των αρθρογράφων μας. Ήδη έχουν γράψει αρκετοί για τον... για το ντέρμπι, άνθρωποι που ήταν στο γήπεδο, που ήσαν το λεπτό προς λεπτό όλο τον αγώνα, όλο το ντέρμπι και έχουν φταφερόν την εμπειρία τους. Να πω ενδεικτικά τον Τάσο Νικολογιάννη, τον Ερακλή τον Αντίπα, τον Θανάση τον Λιοτζόπουλο, οι οποίοι ήταν στο γήπεδο και μεταφέρουν μέσα από το Gazeta GR, από την ιστοσελίδα, όλα ήσαν στο ντέρμπι και όσα πιστεύουν για αυτό το ντέρμπι. Λοιπόν, πάμε σε έναν τηλεθεατή που έχουμε τώρα στη γραμμή. Είναι ο Έκτορας. Έκτορα, καλησπέρα. Καλησπέρα σας. Χαίρετε. Εντάξει τώρα, τι να πούμε για το ντέρμπι.
Εγώ Παναθηναϊκός είμαι, βασικά θα το καταλαβαίνετε για τις δηλώσεις που θα κάνω τώρα. Εντάξει, απλά ήθελα να πω ότι η ομάδα θέλει στήριξη. Γιατί έδειξε ένα πολύ καλό πρόσωπο, δηλαδή ο Ολυμπιακός έχει ένα τριπλάσιο budget. Ωραία, καλύτερο στα 90 λεπτά. Εντάξει, να κάνω τώρα μία ήττα είναι. Απλά εκτός από πίσω θέλουμε και κανένα φράκο. Χρειάζεται, γιατί τώρα αν έχεις αυτές τις εμφανίσεις, οι μικροί παίκτες του Παναθηναϊκού που εντάξει, κατά τη γνώμη μου δείχνουν ότι μπορούν να το κάνουν, ο Αλαφούς θα πουλήσει, όπως πουλήσει αύριο. Άμα πουλήσει όμως το βασικό κορμό δεν γίνεται. Σωστά. Εντάξει, δηλαδή η ομάδα θέλει υποστήριξη, θέλει τον κόσμο κοντά της, αλλά και όπως καταλαβαίνεις, δεν φτάνει μόνο αυτά. Και όπως καταλαβαίνεις είναι δεδομένο ότι ο Παναθηναϊκός, αν συνεχίσει έτσι και να βγάζει ουσιαστικά Έλληνες παίκτες από πίσω, κάποιες από αυτούς θα πουληθούν κιόλας. Ναι, εντάξει, ναι, αυτό εννοείται, ωραία. Αλλά άμα πουλάς όμως συνέχεια, πώς θα κρατήσει ο βασικός κορμό, πώς θα διεκδικείς πρωτάθλημα. Καταλάβατε, γιατί κάθε χρονιά κάνουμε ένα νέο ξεκίνημα. Σωστά. Και πέρυσι αυτό λέγαμε, ένα νέο ξεκίνημα, αλλά δεν γίνεται να κάνεις κάθε χρόνο ένα νέο ξεκίνημα χωρίς το βασικό σου κορμό. Γίνεται. Όχι, σίγουρα. Τελικά τι γεύση σου αφήνει το σημερινό παιχνίδι? Πίκρα. Εντάξει, εγώ περίμενα ένα χ, το περίμενα, δηλαδή, γιατί ο Ολυμπιακός σίγουρα θα έμπαινε λίγο πιο αγχωμένος από τον Παναθηναϊκό. Ο Παναθηναϊκός ή τέχνα τον τέρμπι είτε τον νικούσε, δεν είχε να χάσει κάτι. Ο Ολυμπιακός θα έχανε και από ψυχολογία και υπέρ του Ολυμπιακού είναι σαφώς πιο αγχωμένοι και από τον κόσμο τους και από τα πάντα. Εντάξει, παίξαμε καλά. Από ένα λάθος που μας κόστησε, εντάξει, συνεχίζουμε. Ωραία. Θες να προσθέσεις κάτι άλλο? Όχι, απλά αυτό με την ασύο που ακούγεται ότι με τον Τριανταφυλόπουλο δεν νομίζω, γιατί λένε τώρα, επειδή διαβάζει κάθε site ότι του φώναξε κάτι τέτοιο, δεν νομίζω να έγινε αυτό και υπάρχει μια παραπληροφόρηση συγκεκριμένα με αυτό. Άμα ξέρετε κι εσείς κάτι να μας πείτε. Όχι, όχι. Νομίζω ότι έτσι κι αλλιώς αυτό που συνέβη στο τέλος του αγώνα, κάτι που έγινε σε δημόσια θέα, δεν είναι δηλαδή κάτι που ήταν μυστικό, ούτε έγινε με στα αποδυτήρια, άρα είναι κάτι που μπορούμε όλοι να το δούμε. Ήταν περισσότερο ψυχωτικό, μου φάνηκε, του Αναστασίου προς τον κόσμο, παρά παρατήρηση για τον τρόπο που αντέδρασε. Αντιθέτως, μου φαίνεται ότι προσπαθεί να τον ψυχώσει, επειδή ακριβώς είχε καταρρεύσει ψυχολογικά ο νεαρός παίκτης Παναθηναϊκού. Δεν έχει καμία απολύτως βάση, εάν τυχόν έχει διαβάσει κάπου ότι υπήρξε ένταση ή επεισόδιο μεταξύ τους. Ναι, ναι, και εγώ αυτό πίστευα, έτσι τελειώς. Όχι, και τον κάλυψε μετά ο Γιάννης Αναστασίου, κάλυψε τον ποδοσφαιριστή του στη συνέντευξη τύπου μετά. Είπε ότι το στηρίζει, είπε ότι δεν ήταν δικό το λάθος. Οπότε δεν υπάρχει κανένα επεισόδιο με τον νεαρό άσο. Νομίζω ότι έτσι κι αλλιώς ο Γιάννης Αναστασίου, γνωρίζοντας την ψυχολογία των νέων ποδοσφαιριστών, ποτέ δεν θα μπορούσε να πει κάτι στην νεαρό ποδοσφαιριστή, ιδιαίτερα εν θερμό. Μετά τον ντέρμπι, μόλις έχει λήξει τον ντέρμπι, ίσως όταν τελειώσει το παιχνίδι, αύριο μεθαύριο, μέσα στην εβδομάδα, θα έχει όλο τον καιρό να μιλήσει και να κάνει κριτική. Όχι, απλά το είπα, παιδί. Επειδή πολλά site το τέτοιο το έχουν διαφυγεί, δηλαδή το έχουν βγάλει προς τα έξω ότι ο Αναστασίου επιτέθηκε στον Τριανταφυλόπουλο για αυτόν τον λόγο. Για έναν άλλο λόγο. Όχι, όχι, δεν για αυτό, είναι. Γιατί, δεν έχει παρεμεινε... βάση, δεν έχει βάση. Γιατί παρεμεινεύτηκε και αυτό που είπε ο Αναστασίου για τα σφυρίγματα. Ωραία. Έχω πάει και εγώ στο γήπεδο μου και το έχω δει και εγώ με τα μάτια μου. Αυτό. Σε ευχαριστούμε πολύ, Έκτορα. Γεια σας, καλό βράδυ. Να είσαι καλά, καλό βράδυ έχεις. Λοιπόν, έχουμε τώρα οι τηλεθεατές, άρχισαν να βγαίνουν βροχιδών. Αλλά έχουμε και Μιχάλη Τσόχο επιστροφή για το μεγάλο comeback για τον επίλογο της εκπομπής και Βασίλη Σαμπράκο που έρχεται για να κλείσει θριαμβευτικά επίσης. Ναι. Αλλά να ακούσουμε, έχουμε και κανένα δύο τηλεθεατές ακόμα. Εννοείται. Έτσι. Μιχάλη, τι γράφεις στο αυριανό σου άρθρο? Στο καζέτα που... Το έχω προλάβει. Δεν έχω προλάβει. Δεν έχω προλάβει να το διαβάσω. Γράφω ότι... Ο τίτλος. Ο τίτλος είναι ότι η κλάση του Μέτρο Κουτέλη. Νομίζω ότι 9 στα 10 σχόλια πάνω σε αυτό το μάτς είναι πάνω στον Μητρογλου και είναι και πολύ φυσιολογικό. Δεν σου δίνει και πολλά περιθώρια δηλαδή να σκεφτείς κάτι διαφορετικό. Ας δεν λέμε εμείς. Δεν σου λέει το κίκερ. Ο Ολυμπιακός διεκδικεί στο ντέρμπι λόγω Μητρογλου. Αγία Μητρογλου και ένα μηδέν λέει Φανατίν. Ο Μητρογλου ζεστάθηκε πρώτο ντέρμπι με την Μπενφίκα, λέει το Μάις Φουτμπολ. Μητρογλου ένα θεός τον κλασικό λέει να βγάζω τα γραμματά μου.
Με όλα αυτά, απορείς αν θα μείνει πολύ ακόμη εδώ. Γιατί διαβάζουν οι ξένοι. Δεν μπορεί να μείνει, είναι αδύνατο. Απλά δεν ξέρουμε σε ποια ομάδα θα πάει. Και πόσα θα πουληθεί. Επίσης, σωστά. Δεν γνωρίζουμε. Η μόνη που δεν λέει ο Μίτροβλου είναι η Άση. Ότι λέει ο Ολυμπιακός του Μίτσελ. Α, εντάξει. Ναι. Το δικό της το παιδί είναι ο Μίτσελ. Και πάνω το ίδιο θα λέει, κατάλαβες. Μπορεί εκεί να δεις. Να σταθώ σε δύο πράγματα στον Κώστα Μίτροβλου. Όταν γράψει και παλιότερα στον Καζέτα, αλλά σε ένα τον ομολογήσω, επειδή ο Μίτροβλου όλοι θυμόμαστε και ξέρουμε πολύ καλά ότι πέρασε δύσκολες μέρες στον Ολυμπιακό, δόθηκε δανεικός δύο φορές. Τα θυμόμαστε όλα αυτά. Άλλος ποδοσφαιριστής. Σωστά, άλλος ποδοσφαιριστής. Όχι απλώς θα έχει ψυχολογία να επιστρέψει και να κάνει αυτό που έκανε. Δεν ξέρω αν θα ξανά παίζει μπάλα. Ένα το κρατούμενο. Και δεύτερον, λέμε για τον Μίτροβλου. Είναι τρομακτική και η βελτίωση που έχει κάνει ο ίδιος προσωπικά. Δηλαδή πιστεύω ότι χωρίς να το ξέρουμε, δεν ξέρω τι έκανε. Και πρέπει να το μάθουμε κάποια στιγμή. Δεν ξέρω, έτρεχε τα βράδια, έκανε προπόνηση χωρίς να το βλέπουν κάποιοι. Αλλά οι κινήσεις του, όλη η παρουσία του μέσα στο γήπεδο δείχνουν τεράστια βελτίωση. Που δεν νομίζω ότι έγινε μόνο με ένα καλοκαίρι με τον Μίτσελ ή άλλο και παλιότερα. Αυτό άρχισε από το καλοκαίρι που πήγε στον Ατρόμητο. Σταδιακά άρχισε η ορίμανσή του. Έγινε ευδιάκριτη από το καλοκαίρι του 2012. Τότε θυμάμαι ότι στην περίοδο της προετοιμασίας της εθνικής ομάδας για το Euro, οι συμπαίκτες και ο προπονητής έτριβαν τα μάτια τους. Γιατί έβλεπαν έναν επαγγελματία με τις ικανότητες του Μίτροβλου. Μέχρι πρώτη ο Σάντρος. Νομίζω ότι στην τελευταία του συνέντευξη είπε ότι εκείνο που με ξαφνιάζει είναι ο επαγγελματισμός του Μίτροβλου. Ναι. Δεν είναι η εκτελεστική του ικανότητα. Να υποτερά. Δώσουμε για την εξέλιξη του Μίτροβλου το credit και στο Μίτσελ. Γιατί το λέω αυτό. Διότι ο Μίτροβλου το ξέραμε όλοι ότι είναι ένας παίκτης ψυχολογίας. Όταν λοιπόν ο Ολυμπιακός πήρε το Σαβιόλα, τη μέρα που ανακοίνωσε το Σαβιόλα, τα ρεπορτάζ ανέφεραν ότι ο Μίτροβλου σε εκείνη τη μέρα της προετοιμασίας ήταν αυτό που λέμε να τον κλαίνει ρέγγες. Δηλαδή, ναι. Πάλι τα ίδια, πάλι δεν θα παίξω. Και τελειώνει το φιλικό και πηγαίνει ο Νίκος Γαβαλάς, ο ρεπόρτερ, το θυμάμαι σαν τώρα τη Νόβα στο Μίτσελ για τη συνέντευξη, πώς ήταν το μάτς και τα λοιπά το φιλικό, δεν θυμάμαι καν ποιο φιλικό ήταν. Και του λέει, βέβαια σήμερα και μια μεγάλη μεταγραφή ο Ολυμπιακός, πήρε τον Μίτροβλου, τον Σαβιόλα, ένα πολύ μεγάλο παίκτη. Και απαντάει ο Μίτσελ στον Γαβαλά, ναι, πήραμε ένα πάρα πολύ μεγάλο παίκτη παγκόσμιας κλάσης, αλλά θα πρέπει να ξέρει ότι για να παίξει θα πρέπει να ξεπεράσει τον Μίτροβλου, ένα center forward παγκόσμιας κλάσης. Ναι. Εκεί καταλαβαίνεις ότι αν είσαι Μίτροβλου, ότι όπα, εδώ δεν μπορεί να το λέει έτσι τυχαία, δεν μπορεί να με συγκρίνει με τον Σαβιόλα έτσι τυχαία. Αυτός εδώ ο τύπος. Με πιστεύει. Με πιστεύει. Λοιπόν, ναι, ναι. Πάμε στον επόμενο τηλεθεατή, να ακούσουμε και τη δική του γνώμη. Γιώργος στον αέρα. Γεια σου, Γιώργο. Ναι, καλησπέρα σας. Γεια χαρά. Ολυμπιακός είμαι εγώ. Mm-hmm. Από Αλεξάνδρεια σας παίρνω. Αλεξάνδρας. Αλεξάνδρεια. Αλεξάνδρεια, εντάξει. Η Μασίας, ρωτούσα... Βόρεια Ελλάδα πάνω, Μακεδονία. Γιατί θα ρωτούσα αν ήταν από πλατεία Αλεξάνδρας ή από λεωφόρο Αλεξάνδρας. Ναι. είδα το μάτς εγώ. Πίστευα η ισοπαλία θα λήξει. Προς τα εκεί πήγαινε. Όπως όλοι, νομίζω ότι αυτό είχαν δει. Όλοι εκτός από τον Μίτροβλου. Αυτό ακριβώς, ναι. Μίλησε η κλάση, εντάξει. Μετά ήταν καλή η ενέργεια. Και πάσα του Φουστέρν τον βγάζει τέτα-τέτ. Και το κάνει 1-0 εκεί. Εντάξει, μετά δεν υπήρχε χρόνος. Οι καθυστερήσεις ήταν μόνο. Διακριθέντες για μένα ο Σάμαρης ήταν καλός σήμερα. Έχεις δίκιο. Ναι, ειδικά στο πρώτο ημίχρονο. Ναι, ναι. Μετά από εκεί και πέρα, εντάξει, και στην άμυνα είχαμε κάποια προβλήματα, δημιούργησαν φάσεις υπέρ της του Παναθηναϊκού. Ο Σαβιόλα δεν μου αρέσει τώρα σε αυτή τη θέση, πίσω από τον Μίτροβλου βλέπω πως δεν αποδίδει καλά. Δεν νομίζω ότι του πάει αυτή η θέση τώρα σε ρόλο δεκαριού. Δεν ξέρω, μου φαίνεται πως χαραμίζεται. Ναι, θα δηλαδή αν είναι να παίξει καλύτερα με δύο επιθετικούς ή θα προτιμούσα να δίπλα στο Μίτροβλου, ή αν είναι δηλαδή, στη θέση του να ο Ντομίνγκης, ξέρω εγώ, θα μπορούσε να παίξει. Βέβαια σήμερα ήταν τραυματίας, αλλά τώρα ο Σαβιόλα εκεί σε αυτή τη θέση δεν νομίζω ότι μπορεί να προσφέρει και πολλά. Δηλαδή μέχρι στιγμής αυτό βλέπω. Τώρα είναι σημαντικό και το άλλο το μάτς με τον ΠΑΟΚ. Βέβαια πρώτα στην Μπενφίκα να κερδίσουμε. Αν θέλουμε να προκριθούμε και στους 16, στο Champions League, πιστεύω εντάξει, όλα θα πάνε καλά. Να είσαι καλά. Σε ευχαριστώ. Αυτά, έγινε, ευχαριστώ. Να πάρω μια πάσα από τον... Και δύο. Τον ακροατή μας, ότι είπε για τον Φουστέρ. Διαβάζω το ρεπορτάζ που είχε γράψει ο Δημήτρης Τωμαράς στο Γκαζέτα. Ναι. Τόσο ο Μίτροβλου αλλά και ο Φουστέρ ήταν οι παίκτες που πήραν τα περισσότερα συγχαρητήρια από τους υπόλοιπους συμπαίκτες του. Και κάτι ακόμα επίσης, ότι ο Μίτσελ είχε αρκετό άγχος στα πολιτήρια στο ημίχρονο
Μιλώντας στους παίχτες, είπε ότι δεν είναι εικόνα αυτή που έχετε, δεν είστε Ολυμπιακός, δεν παίζετε τον Ολυμπιακό. Γι' αυτό και μετά ήταν στην συνέντευξη τύπου, όσο τον είδαμε, ήταν πολύ ανακουφισμένος και πλέον μίλησε για μια μεγάλη νίκη. Δηλαδή, θεωρώ ότι ο Ισπανός είχε φοβηθεί κάπως το μάτσο. Ναι. Δηλαδή, δεν... Λογικό, και το μάτσο κύλαγε στην ισορροπία. Δηλαδή, βλέπαμε κάποια στιγμή κατοχή 50-50, βλέπαμε πάνω κάτω ίδιο αριθμό ευκαιριών. Όλα πήγαιναν normal. Λοιπόν, έχουμε κάνει πόσες ώρες εκπομπή. Με κάποια διαλύματα 6 ώρες. Εντάξει, το κάναμε... σύνθημα όλο το βράδυ η εκπομπή. Μπράβο. Μπράβο, λοιπόν, ναι. Ναι, αλλά δεν έχουμε μιλήσει καθόλου για διαιτησία. Όντως. Σε ημέρα ντέρμπι. Ναι. Δεν πρέπει λίγο να ακούσουμε και μια άποψη για τη διαιτησία του Μάνταλου. Ναι, εφόσον έχει σηκωθεί έστω και λίγο μια μικρή συζήτηση, ειδικά από την πλευρά του Παναθηναϊκού, για τα φάουλ. Ναι. Λοιπόν, έχουμε μαζί μας στο τηλέφωνο τον κύριο Περικλή Βασιλάκη. Νομίζω δεν χρειάζονται ιδιαίτερες συστάσεις. Σας καλησπερίζουμε από την εκπομπή του Γκαζέτα, την διαδικτυακή εκπομπή. Και θα θέλαμε την άποψή σας για τον Μάνταλο. Καλησπέρα και σε εσάς, καλησπέρα και σε όσους παρακολουθούν από το διαδίκτυο. Μπορώ να πω ότι πέρασε σχετικά παρατήρητος ο διαιτητής, γιατί δεν είχε συμμετοχή όσον αφορά την διαμόρφωση του αποτελέσματος, του τελικού αποτελέσματος βέβαια. Υπήρξαν λάθη και στον πειθαρχικό έλεγχο, μπορώ να πω αρκετά, για κάποιες κάρτες. Όπως και κάποια φάουλ τα οποία άφηνε ο διαιτητής ή ήταν υπερβολικός όσον αφορά την τιμωρία τους. Γενικά όμως θα έλεγα ότι δεν είχε, ας το πούμε, την άμεση συμμετοχή στο τελικό αποτέλεσμα. Mm-hmm. Περικλή, ο Βασίλης Σαμπράκος είμαι. Να πούμε ότι ήμασταν τυχεροί που δεν είχε ή ήταν τυχερός ο διαιτητής που δεν είχε μια δύσκολη φάση. Δηλαδή, όσα κατάλαβες για την κατάστασή του απόψε το βράδυ και σε σχέση και με τις ικανότητές του, σου δείχνουν ότι αν είχε μια δύσκολη φάση μπορεί να συζητάγαμε όλο το βράδυ για την απόφασή του. Εκεί υπάρχει το θέμα, αυτό που λέμε εμείς πολλές φορές, τύχη. Δεν είχε δύσκολη φάση και τις περιοχές, μπορώ να πω, δεν είχε καμία δύσκολη φάση. Ναι. Βέβαια, βοήθησαν οι ποδοσφαιριστές με τη συμπεριφορά τους. Βοήθησαν, μπορώ να πω, σε μεγάλο βαθμό και η τύχη βοήθησε και αυτή, γιατί δεν υπήρχε αυτό που είπες προηγουμένως, πάση μέσα στην περιοχή. Τώρα από εκεί και πέρα η βοηθή κάπου έκανε και αυτή κάποια μικρολάθη. Τα λάθη τα οποία έγιναν στο κέντρο του γηπέδου θεωρώ ότι μπορεί να στέκονται κάποιοι, αλλά όχι σε τέτοιο βαθμό. Μάλιστα. Πρέπει να ρωτήσω και εγώ κάτι τελευταίο. Ο Μιχάλης του σώσουμε καταρχάς, γιατί δεν μας βλέπεις, οπότε να σου λέμε ποιοι είμαστε. Από την αλήθεια παρακολουθούσα λίγο μέσα από το διαδίκτυο, γιατί βρίσκομαι στη Σπάρτη, είμαι στο Πανεπιστήμιο, κάνω ένα μεταπτυχιακό εδώ. Ωραία. Και δεν βρίσκομαι Αθήνα. Σωστά. Παρακολουθώ σωστά. Λίγο από το διαδίκτυο, είδα την προσπάθεια που κάνετε, βέβαια πολλές ώρες. Ναι, αλήθεια είναι, αλήθεια είναι. Τώρα τελειώνουμε. Δηλαδή, σε βγάλαμε για φινάλε για να ανεβάσουμε τα νούμερα. Αυτό που ήθελα επίσης να πω, και είπα και στη δημόσια ραδιοφωνία πριν από κάνα 2-3 ώρες, είναι το θέμα με την ελληνική αστυνομία. Απορώ πώς σκέφτηκαν αυτοί οι οποίοι διοικούν το ποδόσφαιρο 2013 να βρίσκονται τόσοι πολλοί αστυνομικοί μέσα σε ένα γήπεδο. Έχεις δίκιο. Ήταν όμως τέτοια η ανησυχία περί της πιθανότητας να γίνουν επεισόδια που, ξέρεις, τελικά μόνο με αυτόν τον τρόπο μπορούσαν να το εξασφαλίσουν. Δεν διαφωνώ. Η αστυνομία έκανε πάρα πολύ καλά τη δουλειά της. Αλλά είναι κρίμα. Εμείς οι υπόλοιποι δεν την κάνουμε καλά ώστε να χρειαζόμαστε τόσο πολύ αστυνομία. Αυτό είναι το ζήτημα. Συγγνώμη, αυτοί οι οποίοι διοικούν το ποδόσφαιρο δεν μπορούν να καταλάβουν ότι κάποια μέρα αυτό το οποίο έλεγα εγώ πριν από πολλά χρόνια, πάνω από 10 χρόνια που ήμουν στην ΔΕΑΒ πρόεδρος, ότι δεν χρειάζεται η αστυνομία μέσα στο γήπεδο, και είχε βγει από το γήπεδο η αστυνομία, γιατί έχει πολύ σοβαρότερα θέματα να ασχοληθεί από το να βρίσκεται σε τέτοιο βαθμό. Σωστά. Δηλαδή δεν είχα πολλά χρόνια να το δω. Συνεπώς, τι βαθμό θα βάζεις στο Μάνταλο, αυτό πήγα να σε ρωτήσω. Και άνοιξα την παρένθεση. Δεν θα ήθελα να πω αριθμό. Θα ήθελα να πω ότι ήταν μια καλή διαιτησία. Μάλιστα, ναι. Πάνω από τη βάση. Επειδή είμαι και λίγο περίεργος με τις βαθμολογίες. Δεν ήταν πρωταγωνιστής, αυτό είναι το πάνω από τη βάση. Το βασικό. Πάνω από τη βάση, βέβαια, πάνω από τη βάση, σίγουρα. Ωραία. Σε ευχαριστούμε. Ωραία. Πολύ και καλή συνέχεια εκεί με το πτυχίο. Να είστε καλά, να είστε καλά. Καλό βράδυ. Καλή συνέχεια και στην εκπομπή.
οπαδί του Ολυμπιακού στο Ρέντι. Ναι. Λογικό δεν είναι. 100 περίπου άτομα, περίμενα την αποστολή. Του αποθέσω όλου του παίχτε, αλλά φυσικά τη μερίδα του Λέοντο, μην το πούμε. Ο Μητρογκόλ. Να πω κάτι με αφορμή και να. Αυτό που είπε ο φίλτατο και αγαπητό πολύ Περικλή Βασιλάκη. Ήταν όντω και κάπου είναι πολύ άσχημο. Δείξαμε και τι φωτογραφίε νωρίτερα στην εκπομπή. Με τα μάτια είναι περισσότερο και του οπαδού. Όταν όμω δεν έχει υπάρχει αστυνομία, τι λέμε. Α, που είναι η αστυνομία. Βέβαια. Βέβαια. Και εδώ που τα φέραμε. Είναι, αλλά εδώ που τα φέραμε τα πράγματα. Αυτό είναι. Αυτό είναι το πρόβλημα. Το πρόβλημα είναι ότι τα φέραμε εδώ. Έτσι είναι. Το πρόβλημα είναι ότι τα φέραμε εδώ. Έτσι είναι. Με τέτοιε συνθήκε. Λοιπόν. Ξεκινήσαμε. Μέρα ήταν έξω. Και θα φύγουμε Κυριακή. Σωστά. Άλλαξε. Γύρισε. Δεν πέρασε καλά. Μια χαρά. Την κρυνιάζει λοιπόν. Ωραία. Το ζήτημα είναι να πέρασε και ο κόσμος καλά. Άρα το ξανακάνουμε. Αν πέρασε και ο κόσμος καλά. Ναι. Νομίζω πρέπει να σου πω, επειδή σε αντίθεση με την τηλεόραση που περιμένει την επόμενη μέρα να δει τα νούμερα, εγώ λοιπόν μπορώ να σας πω ότι τα νούμερα μας ήταν πάρα πολύ καλά. Ο κόσμος έδειξε ότι πέρασε καλά. Σας το λέω πρωτού τελειώσει η εκπομπή. Επειδή το έζησα live με τη βοήθεια του Κώστα την Κυριακή. Τουλάχιστον να έχει και ένα αντίκρισμα. Σωστά. Όλο αυτό που στήσαμε, γιατί. Χρειάστηκε χρόνο. Ζητούμε συγγνώμη αν υπήρχαν και τεχνικά προβλήματα. Υπήρξαν ατέλειωτα. Το επόμενο θα είναι καλύτερο. Αλλά να ξέρετε ότι το επόμενο σίγουρα θα είναι καλύτερο. Θα έχουν προβλεφθεί και αυτά. Η Λεωφόρος είναι και ένα δύσκολο γήπεδο. Ξέρετε όλοι πάρα πολύ καλά ότι είναι μερικές δεκαετίες πίσω χτισμένη. Και εξοπλισμένη. Δεν φταίει η Λεωφόρος. Μην τα ρίξουμε εκεί. Όχι. Λίγο πολύ υπήρξαν προβλήματα. Οι συνθήκες. Ναι, normal προβλήματα. Αλλά πιστεύουμε την επόμενη φορά και αρχής γενομένης μπορούμε να πούμε από τα παιχνίδια του κυπέλου της ΓΑΜΑΕθνικής που θα έχουμε τη δυνατότητα να μεταδώσουμε από τον Καζέτα μέσω live streaming. Δεν φταίει. Εμείς στα παιχνίδια δεν κολλάμε. Τα παίζουμε, δεν παγώνει η εικόνα. Σωστά. Δεν βλέπουμε σκιές, βλέπουμε τους ποδοσφαιριστές, κανονικά τους αναγνωρίζουμε. Σωστά. Όλα και όλα. Και δεν θα είναι μόνο τα παιχνίδια της ΑΕΚ, όπως φαντάζομαι σίγουρα θα έχετε αντιληφθεί. Θα υπάρχουν παιχνίδια και άλλων ομάδων και συγκεκριμένα μπορούμε να πούμε και της ΑΕΛ που θα μεταδώσουμε για το κύπελλο της ΓΑΜΑΕθνικής. Τις αμέσως επόμενες ημέρες θα γνωρίζουμε και το ακριβές πρόγραμμα για τις τηλεοπτικές μας μεταδόσεις. Μέχρι τότε ευχαριστούμε εξ αποστάσεως τον Αντώνη Νικοπολίδη και τον Άγγελο Μπασινά που μας έκαναν την τιμή να βρίσκονται εδώ μαζί μας. Ευχαριστούμε τον Δήμο Μπουλούκο, τον Μιχάλη Τσαμπά, τον Πολύδωρο Παπαδόπουλο, τον Βασίλη Σαμπράκο, καλά, τον Μιχάλη Τσόχο και τον εαυτό μου. Εμάς είναι δουλειά μας, καταλαβαίνετε. Που τα καταφέραμε να. Και όλα τα παιδιά του Γκαζέτα που έβαλαν πλάκα. Που τα καταφέραμε να βγάλουμε εκπομπή, αλλά κυρίως ευχαριστούμε όσους δεν είδατε σήμερα on camera. Θα τους δείτε όμως στο μέλλον και γι' αυτό δεσμευόμαστε. Ναι. Να έχετε ένα καλό βράδυ. Ευχαριστούμε που μας είδατε και μας ακούσατε. Καλό βράδυ. Γεια χαρά.